Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theaters, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a nonprofit organization devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks. It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο τρίτο TEDx του Απιθύτα, μια εκδήλωση η οποία στο πλαίσιο της παράδοσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζει να αποδεικνύει στο ίδρυμά μας και ειδικότερα τα νέα παιδιά, οι νέοι συνάδελφοι και οι νέες συναδέλφισσες τιμούν τη Θεσσαλονίκη, τιμούν τη χώρα, τιμούν τον κόσμο. Γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι άνθρωποι του, αποδεικνυόμενο αυτό και από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, εδώ και 4 χρόνια συνεισφέρει όχι με εικόνες οι οποίες διακινούνται στην τρέχουσα ειδησιογραφία, αλλά με ουσία, με παρησία και με συμμετοχή και συμβολή ουσιαστική στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, στην παραγωγή ιδεών, στην παραγωγή λύσεων, προτάσεων, προβληματισμών
στην παραγωγή εν τέλει εντός εισαγωγικών νέων ανθρώπων που θα τιμήσουν και θα υποστηρίξουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερως περήφανοι ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μία τόσο ενεργή και συνεχώς ανανεούμενη ομάδα φοιτητών και φοιτητριών συνεχίζει την παράδοση αυτής της πρωτοβουλίας. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη και θα συμβάλλει στο ευρύτερο έργο του Ιδρύματός μας. Θέλω για την φετινή διοργάνωση να ευχαριστήσω τους 8 εισηγητές και εισηγήτριες που συμμετέχουν, που μας τιμούν με την παρουσία τους και τη συμβολή τους. Να ευχαριστήσω όλους εσάς και όλες εσάς που έχετε την υπομονή και τη διάθεση να παρακολουθήσετε το σημερινό μας event. Παρόλη την εξ αποστάσεως επικοινωνία που προφανώς είναι λίγο άχαρη σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει στα προηγούμενα και ελπίζουμε και στα επόμενα. Και θέλω επιπρόσθετα να αναφερθώ στο φετινό θέμα του TEDx AUTH, του TEDx του Απιθύτα, λέγοντας ότι είναι πολύ εύστοχη η επιλογή των συναδέλφων και συναδελφισσών, καθώς ακριβώς η ευδαιμονία και όχι απλώς η παραγωγή πλούτου είναι το ζητούμενο στη σημερινή εποχή, όπου η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητα μιας ευρύτερης εννοούμενης ανάπτυξης για το σύνολο του κόσμου, μέσα από τη στρατηγική των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο της πανδημίας και όχι μόνο, αναδεικνύεται ως πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και προφανώς, για να πετύχουμε την ευδαιμονία, πρέπει να έχουμε έναν καλό σκοπό και στόχο, την αρετή και το τέλος, και επίσης στα χέρια μας το βασικό εργαλείο της τέχνης. Της τέχνης, της δημιουργίας, της δημιουργικής δράσης, παρέμβασης και σκέψης, που αν μη τι άλλο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέχουν, όπως αποδεικνύουν, αρκετά καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να περάσετε όμορφα και δημιουργικά. Καλώς ήρθατε στο φετινό event του TEDxAUTH. Το TEDxAUTH συμπληρώνει 4 χρόνια ύπαρξης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε πάλι μαζί μας φέτος να το παρακολουθήσετε. Το φετινό μας θέμα είναι η ευδαιμονία. Δεν θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί καλύτερα ένα event του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης παρά από μια αριστοτελική έννοια. Η ευδαιμονία είναι το συνεχές ταξίδι του ανθρώπου για την προσωπική ικανοποίηση τόσο σωματικά, πνευματικά αλλά και κοινωνικά. Οι ομιλητές μας φέτος χωρίζονται σε 3 sessions: την αρετή, την τέχνη και το τέλος. Όλα μαζί αποτελούν την ευδαιμονία, το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο. Αλλά ας μην καθυστερούμε άλλο. Ανυπομονώ να παρουσιάσω σήμερα τους hosts μας. Ένα από τα αγαπημένα μου ντουέτα του ελληνικού YouTube. The Carotards. The floor is yours, Σιλένα και Αλέξανδρε. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, Αλεξία. Μας έδωσε την τέλεια πάσα για να έρθουμε να σας πούμε ότι σας καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας στο 4ο TEDx του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι το φετινό θέμα είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει όλους τους ανθρώπους ανά τους αιώνες και δεν είναι άλλο από αυτό της ευδαιμονίας, που ταυτόχρονα, βλέποντας λίγο τους ομιλητές που θα ακολουθήσουν, σκέφτηκα πόσες διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να υπάρχουν για το ίδιο ζήτημα και νομίζω ότι ανυπομονώ να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς προσεγγίζει ο καθένας μας την ευδαιμονία και ελπίζω να καταφέρουμε στο τέλος αυτής της ημέρας να δώσουμε και ένα δικό μας ορισμό για το τι είναι η ευδαιμονία για μας. Εμένα αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση με το φετινό θέμα στο κομμάτι της ευδαιμονίας είναι το πόσο πολύ, πολλές φορές μέσα στην ανάπτυξη του πολιτισμού, αυτό αλλάζει. Δηλαδή, μπορεί να θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι ευδαιμονία είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά ή μια οικογένεια και εν τέλει είναι αυτό ευδαιμονία. Είναι το να είσαι όλη τη μέρα, ας πούμε, στη δουλειά και να κάνεις μόνο αυτό το πράγμα και στο τέλος, τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο, είναι αυτό ή μήπως θα ήταν κάτι διαφορετικό, αυτό θέλω να ακούσω σήμερα. Ή πόσο διαφορετική θα ήταν η ίδια προσέγγιση στη ζωή κάποιου πριν από λίγα χρόνια, ναι, και πόσο μπορεί να έχει αλλάξει σήμερα. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Είμαι πανέτοιμη. Πάμε. Το πρώτο μας session
έχει να κάνει με την αρετή, όπου αρετή ορίζουμε την προδιάθεση προς την αριστεία. Αυτό το κάτι δηλαδή, το οποίο υπάρχει ήδη μέσα μας, που μας προδιαθέτει στο να είμαστε πολύ καλοί σε κάτι. Και ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο κύριος Πέτρος Κάρκος, οριλάκι καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας διηγηθεί βιωματικές ιστορίες από την εμπειρία του με τον κορονοϊό ως εργαζόμενος γιατρός στο ΑΧΕΠΑ. Και έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω αυτές τις ιστορίες, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι που εργάστηκαν στον τομέα της υγείας όλο αυτόν τον καιρό έχουν τόση αλληλεπίδραση με ανθρώπους γύρω τους και ίσως έχει αλλάξει και η ζωή τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ιστορίες που έχει να μας διηγηθεί. Ας τον υποδεχτούμε. Πέμπτη μεσάνυχτα, είμαι στο σαλόνι του σπιτιού μαζί με τη γυναίκα μου και βλέπουμε Breaking Bad. Πρέπει να είναι η τρίτη φορά που το βλέπω. Ο Walter White, αγαπημένος πρωταγωνιστής, ενδιαφέρον χαρακτήρας και είμαστε σε μία καμπή στην ιστορία που πραγματικά εκτός από ενδιαφέρον αρχίζει να γίνεται και κακός. Χτυπάει το τηλέφωνο, το κινητό. Είναι ο ειδικευόμενός μου στο τηλέφωνο. Είμαι κλειστή εφημερία εκείνο το βράδυ, που σημαίνει ότι εφημερεύω από το σπίτι για το ΑΧΕΠΑ. Καταλαβαίνω ήδη από τις πρώτες κουβέντες ότι πρέπει να βιαστώ. Μας ζητάνε από την εντατική του ΑΧΕΠΑ να κάνουμε μία επίγουσα τραχειοστομία σε έναν ασθενή θετικό με κορονοϊό. Καθώς εξηγώ βιαστικά στη γυναίκα μου ότι πρέπει να φύγω, βαδίζω προς το αυτοκίνητο και χιλιάδες σκέψεις τριγυρίζουν στο μυαλό μου. Είναι μία επέμβαση που την έχω κάνει εκατοντάδες φορές, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα την κάνω σε ασθενή με κορονοϊό. Ουσιαστικά θα είναι η πρώτη μου επαφή με ασθενή θετικό με κορονοϊό. Οδηγώ, οι δρόμοι είναι άδειοι, πραγματικά μόνο περιπολικά και ασθενοφόρο κυκλοφορούν εκείνη την ώρα και φτάνω σε λιγότερο από 3 λεπτά έξω από το ΑΧΕΠΑ. Συναντιέμαι με τον ειδικευόμενό μου, δεν λέμε πολλά, κοιταζόμαστε στα μάτια και βαδίζουμε προς την εντατική, μια καινούρια πτέρυγα του νοσοκομείου, αφιερωμένη όλη στον κορονοϊό. Έξω από την εντατική αρχίζουμε να ντυνόμαστε με τις λευκές στολές. Είναι η πρώτη φορά που θα φορέσω αυτή τη στολή. Και αν δεν τη φορέσω σωστά, ξέρω ότι είναι ασφυκτική, το τζάμι θολώνει μπροστά στα μάτια μου, φοράω τριπλά γάντια, δεν μπορώ να κάνω λεπτές κινήσεις, πώς θα χειρουργήσω. Και αν βγάζοντας τη στολή κολλήσω κορονοϊό, είμαι 49 χρόνων, είμαι υγιής πιστεύω, παρόλα αυτά νεότεροι άνθρωποι από μένα, υγιέστεροι από μένα, αρρώστησαν βαριά με κορονοϊό και μερικοί δεν τα κατάφεραν. Και αν γυρίζοντας στο σπίτι κολλήσω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τι θα γίνει. Τους ηλικιωμένους μου γονείς που έχω τόσες εβδομάδες να τους δω γιατί τους αποφεύγω, μήπως τους κολλήσω κορονοϊό. Εκείνη τη στιγμή όμως που είμαι έξω από την εντατική, όλες μου αυτές οι αρνητικές σκέψεις ως διαμαγείας έχουν φύγει. Το μόνο που αισθάνομαι είναι αδρεναλίνη. Είμαι έτοιμος να μπω μέσα και να τα σαρώσω όλα. Να βοηθήσω τον 40χρονο ασθενή, του οποίου το όνομα δεν έχω μάθει ακόμα. Είναι νεότερος από μένα. Πρέπει να τον βοηθήσω. Και αυτό για μένα είναι το πρώτο τεράστιο δώρο, το δώρο του θάρρους, που μου έδωσε ανέλπιστα η πανδημία. Σε μένα και σε εκατομμύρια άλλους σαν εμένα. Όταν η ιατρική κοινότητα κλήθηκε να βοηθήσει απέναντι στην πανδημία, άνθρωποι σαν εμένα, γιατροί, νοσηλευτές, κάναμε ένα βήμα μπροστά, ορθώσαμε το ανάστημά μας, φοβόμασταν, παρόλα αυτά το κάναμε το βήμα, για να βοηθήσουμε. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι συνάδελφοι, γιατροί, νοσηλευτές, που δίλιασαν, λιποτάκτησαν και κάνανε ένα βήμα πίσω και πραγματικά δεν τους ζηλεύω γιατί θα νιώθουν τύψεις. Τετάρτη μεσημέρι. Έχω δουλέψει 3 μέρες συνεχόμενα. Είμαι στα ελληνικά ταχυδρομεία στην ουρά. Περιμένω να παραλάβω ένα δέμα. Μπροστά μου ένας υπέρβαρος κύριος, παχύσαρκος μάλλον, 140 κιλά, 1,70. Βύχει και φωνάζει. Φωνάζει και βύχει. Βύχει γιατί έχει προφανώς μία λίμωξη αναπνευστικού. Φωνάζει γιατί πιστεύει ότι κάποιος του έκλεψε τη σειρά. Καθώς φωνάζει και βύχει, χιλιάδες σωματίδια εκπέμπονται από το στόμα του.
κάνω λίγο προς τα δεξιά για να τα αποφύγω. Φοράω μάσκα, ο κύριος μπροστά μου και η κυρία πίσω μου που σχεδόν με ακουμπάει με τον ώμο της, δεν φορούνε μάσκες. Και σκέφτομαι, άρε φίλε, τόσες εβδομάδες στο ΑΧΕΠΑ μπαινοβγαίνω στην εντατική, δεν έχω κολλήσει κορονοϊό ακόμα, θα τον κολλήσω εδώ, στην ουρά, στα ελληνικά ταχυδρομεία. 6 εβδομάδες μετά, fast forward, ακριβώς στο ίδιο σενάριο, περιμένω πάλι στην ουρά, στα ΕΛΤΑ, για ένα άλλο δέμα. Αυτή τη φορά όμως είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ελάχιστοι πελάτες μέσα, τεράστιες αποστάσεις μεταξύ μας, όλοι φορούνε μονές και διπλές μάσκες. Τώρα καταλαβαίνω πού πήγαν όλες οι μάσκες όλο αυτόν τον καιρό και δεν μπορώ να βρω μάσκες στο ΑΧΕΠΑ. Παρ' όλα αυτά είμαι χαρούμενος, γιατί για πρώτη φορά βλέπω στο ελληνικό DNA να υπάρχουν άνθρωποι στην ουρά να περιμένουν με υπομονή. Υπομονή, μια αρετή που λείπει τελείως από το ελληνικό DNA και που έπρεπε απλά μια πανδημία να ξεσπάσει για να μπορεί ο Έλληνας να περιμένει στην ουρά με υπομονή, που είναι η αρετή, η ευγένεια της καθημερινότητας. Δευτέρα πρωί, πρέπει να είναι 6 ώρα το πρωί. Ξύπνησα πριν από το ξυπνητήρι μου, όπως συμβαίνει εδώ και πολλές εβδομάδες. Κάτι με βασανίζει και ξυπνάω πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν τέλειο. Δεν δούλευα, είμαστε σε καραντίνα, σχεδόν δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, το πέρασα με τις πιτζάμες μου, παρέα με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Μαγειρέψαμε, φάγαμε, ήπιαμε κρασί με τη γυναίκα μου το βράδυ, είδαμε στην υγειά μας, χορέψαμε και λίγο, παίξαμε όνομα, ζώο, πράγμα, φυτά με τα παιδιά μου, άφησα τον μικρούλι μου να κερδίσει για να έχουμε ηρεμία. Τώρα όμως που ξημερώνει, έχω βαριά καρδιά. Πραγματικά δεν θέλω να πάω στη δουλειά, μια δουλειά που πραγματικά τη λατρεύω. Και αυτό γιατί όλες αυτές τις εβδομάδες που ασχολούμαστε με τον κορονοϊό, έχουμε άγχος, έχουμε φοβίες, ανασφάλειες. Και μέσα στο σπίτι νιώθω ασφάλεια. Φτάνω έξω από την εξώπορτα, βγάζω τα παπούτσια μου και τα λερωμένα ρούχα του κορονοϊού, τα αφήνω απ' έξω, στο χαλάκι, μαζί με τις φοβίες και τις ανασφάλειες και τον κορονοϊό. Και μόνο μέσα στο σπίτι νιώθω ασφάλεια, δίπλα από τους ανθρώπους που αγαπώ και τους οποίους εμπιστεύομαι. Και αυτή η αγάπη για το σπίτι μας, και μιλάω σημειολογικά, δεν εννοώ απλά τους 4 τοίχους που το περιβάλλουν, μεγεθύνθηκε μέσα στην πανδημία. Και πραγματικά νιώσαμε ότι μέσα στο σπίτι μας νιώθουμε ασφαλείς και ότι πρέπει να αγαπάμε αυτό το χώρο. Τετάρτη απόγευμα. Έχω ήδη κάνει περίπου 4 ώρες ιδιωτικό ιατρείο. Ένα ιατρείο που γίνεται υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες εν μέσω καραντίνας. Έχουμε πολύ αυστηρές οδηγίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Τις τυχοκολλάμε απ' έξω στην εξώπορτα του ιατρείου. Οι ασθενείς δεν πρέπει να συναντιούνται μεταξύ τους. Πρέπει να υπάρχει χρονική απόσταση στα ραντεβού. Θα πρέπει να απολυμμένουμε το χώρο. Οι μπαλκονόπορτες είναι ορθάνυχτες. Στην κυριολεξία τουρτουρίζω μέσα στο ίδιο μου το ιατρείο. Έχω πονοκέφαλο και βλέπω τον τελευταίο ασθενή. Φεύγουμε, βαδίζουμε προς το σπίτι μας με τη γυναίκα μου. Και εκεί λίγο στη γειτονιά, στην άκρη, κάτω στο δρόμο, ακούμε φωνές, γέλια, βλέπουμε μπαλόνια. Πρόκειται για ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων. Κάτω, εκεί, στη γωνία. Δίπλα από την πολυκατοικία μας. Εν μέσω καραντίνας. Κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου με αμηχανία. Τους ξέρουμε αυτούς. Είναι άνθρωποι της γειτονιάς. Με μερικές από αυτές τις μαμάδες έχουμε συναναστραφεί κοινωνικά, σε events του σχολείου. Μερικά από τα παιδιά αυτά πάνε στο ίδιο σχολείο με τα δικά μου. Μία από αυτές είναι και γιατρός. Έρχεται κοντά μου, με κοιτάει, κάνει chit-chat, αερολογίες που λένε και οι Άγγλοι. Πρέπει να της ρίχνω πολύ παγερό βλέμμα και φεύγω. Τι έγινε, ρε παιδιά, πόση ώρα έκανα ιατρείο? Μήπως αυτό το τετράωρο βγήκε ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς και ανακοίνωσαν στις ειδήσεις των 6 τη νίκη της ανθρωπότητας έναντι του κορονοϊού? Όχι βέβαια, ο κορονοϊός καλά κρατά. Στην πραγματικότητα είμαστε σε μια φάση της πανδημίας που οι διασωληνωμένοι αυξάνονται σχεδόν εκθετικά, το ίδιο και οι θάνατοι. Παρ' όλα αυτά, 15 επαναστάτριες μανούλες αποφάσισαν να διοργανώσουν παιδικό πάρτι εν μέσω καραντίνας. Εντάξει, θα μου πείτε, είμαι υπερβολικός. Έγινε για καλό. Για να δώσουμε χαμόγελα στα παιδιά.
που καταπιέζονται όλους αυτούς τους μήνες, κάνουν διαδικτυακά μαθήματα, έχουν χάσει τις φιλίες τους στο σχολείο, έχουν χάσει την κανονικότητά τους. Αλλά και εγώ μπαμπάς είμαι και εμένα το δικό μου παιδί πριν από μερικές μέρες είχε γενέθλια και το κάναμε και κλεισμένον των θυρών, γιατί φοβόμαστε. Γιατί θα μπορούσαμε να καλέσουμε και τα πεθερικά μου που είναι 100 μέτρα μακριά, αλλά φοβάμαι μήπως έχω κορονοϊό, δεν το ξέρω και τους κολλήσω άθελά μου. Πάλι μάλλον υπερβολικός είμαι, αλλά από την άλλη σκέφτομαι αυτό που έγινε χτες το μεσημέρι όταν έφευγα από το ΑΧΕΠΑ, γύρω στις 3 η ώρα. Είχα ήδη κάνει άλλες 2 τραχιοστομίες, γιατί η εντατική μας ζητάει όλο και περισσότερες, αφού αυξάνονται οι διασωληνωμένοι. Και βαδίζω προς το αυτοκίνητό μου και εκεί πίσω από την πόρτα υπάρχει ένα πεζούλι. Δεν έχω καλή ορατότητα, αλλά ακούω ένα κλάμα. Ένα πραγματικό γοερό κλάμα. Μια γυναίκα, είναι δεν είναι 40 χρόνων, η οποία μιλάει στο κινητό κλαίγοντας και ακούω άθελά μου όλη τη συζήτηση. Λέει ότι μόλις της ανακοίνωσαν από την εντατική ότι κάποιος, ο άντρας, συγγνώμη, πέθανε. Και τώρα αναρωτιέται πώς θα πει στα παιδιά της, πέθανε από κορονοϊό. Και πώς θα πει στα παιδιά της τώρα ότι ο μπαμπάς τους, ο σύζυγός της, δεν θα ξαναγυρίσει στο σπίτι. Με σοκάρει η συζήτηση αυτή. Είμαι ένας έμπειρος γιατρός που κατά καιρούς έχω πει κακά νέα σε συγγενείς ασθενών. Έχω βιώσει το θάνατο μέσα στην ιατρική. Είναι αναγκαστικό κακό της δουλειάς μου. Παρ' όλα αυτά, αυτή η συζήτηση πραγματικά με στοιχιώνει. Και από τη μία σκέφτομαι το παιδικό πάρτι στην γειτονιά. Τις 15 επαναστάτριες μανούλες που δίνουν αμάσκοτα φιλιά. Και από την άλλη, τη μανούλα και σύζυγο που πρέπει να περιγράψει τα παιδιά της ότι δεν θα γυρίσει ο μπαμπάς σου στο σπίτι. Αυτό λοιπόν που φέρνει η πανδημία σε μένα αυτή τη στιγμή είναι επιλεκτικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Διαλέγω από εδώ και πέρα να μην κάνω παρέα με αυτούς τους πηγουνάκηδες, τους παρτάκηδες, τους συνωμοσιολόγους, τους αρνητές. Αυτές οι συμπεριφορές που τις έφερε στην επιφάνεια αυτή η δύσκολη στιγμή της πανδημίας και που ίσως εγώ σε άλλες στιγμές της ζωής μου να μην μπορούσα να τις διακρίνω. Τώρα όμως τις διακρίνω και επιλέγω να αποφεύγω αυτούς τους ανθρώπους. Παρασκευή βράδυ, έχουν τελειώσει οι ειδήσεις. Αποφεύγω να βλέπω ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Με μελαγχολούν. Σχεδόν αποκλειστικά μιλάνε για τον COVID, ενώ εγώ τον ζω σχεδόν καθημερινά. Άλλωστε, οι στατιστικές, τα νούμερα, οι διασωληνωμένοι έχουν αξία μόνο αν εσείς και εμείς αποτελούμε μέρος αυτών των αριθμών. Αυτό που μένει όμως στις ειδήσεις σήμερα είναι ότι μια Ισπανίδα βιοχημικός βγήκε και έκανε δηλώσεις έναντι του Ρονάλντο και του Μέση. Και είπε ότι πληρώνεται εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, το Ρονάλντο και το Μέση κάθε χρόνο, ενώ στους ερευνητές δίνεται ψίχουλα. Γιατί δεν ζητάτε από εκείνους λοιπόν να ανακαλύψουν και γιατί όχι να χρηματοδοτήσουν την έρευνα κατά του COVID. Υπερβολικό θα μου πείτε. Οι αθλητές αυτού του Βεληνεκούς, όπως και οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, πρέπει να ακριβοπληρώνονται γιατί προσφέρουν άπειρη συγκίνηση και χαρά σε εκατομμύρια κόσμου. Αλλά αν το σκεφτείτε πόσο πιο μεγάλη χαρά σας δίνει ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, όταν θα σας πει καλά νέα, θα σας πει ότι ο δικός σας ο άνθρωπος, ο μπαμπάς σας, ο αδερφός σας, η γυναίκα σας θα αποσωληνωθεί, θα βγει από την εντατική και θα πάει καλά. Κανένα γκολ, κανένας Ρονάλντο ή Μέση δεν συγκρίνεται με αυτή τη χαρά. Όσο βαδίζουμε προς το τέλος της πανδημίας, όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι, μεσοαστοί, φτωχοί, έχουμε ακριβώς την ίδια επιθυμία να ξαναζήσουμε, να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος που μας στέρισε ο χρόνος της πανδημίας. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι σε κάθε αρνητική συγκυρία υπάρχει μια ηλιαχτίδα φωτός και αυτό είναι τα εμβόλια. Και όσο πλησιάζουμε προς την αγέλη, όπως λέει ο μικρός μου γιος, δηλαδή στην ανοσία της αγέλης, αυτή η ηλιαχτίδα φωτός γίνεται εντονότερη. Και θα μπορέσουμε πραγματικά να ξαναζήσουμε, να βγούμε, να φάμε, να πιούμε, να αγκαλιαστούμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να ταξιδέψουμε, να φορτώσουμε το σκληρό δίσκο του μυαλού και της καρδιάς με αναμνήσεις, με χρώματα, με μυρωδιές, με εικόνες, ώστε όταν υπάρχουν δύσκολες στιγμές, όπως αυτή της πανδημίας, να μπορούμε να ανατρέξουμε στο σκληρό μας δίσκο και να φέρουμε στην επιφάνεια αυτές τις εικόνες και να μπορούμε να αντέχουμε. Για να αντέξουμε όμως χρειάζεται θάρρος
υπομονή, χρειάζεται ανάγκη να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας και χρειάζεται να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να επιλέξουμε με ποιους κάνουμε παρέα. Τα 5 δώρα του κορονοϊού που ανέλπιστα ήρθαν στην επιφάνεια, χάρη σε αυτόν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κάρκο για την ομιλία του. Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας αυτά που είπε, κατάλαβα πόσο έχει χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουμε πράγματα και κομμάτια της καθημερινότητάς μας μέσα σε αυτόν τον τελευταίο 1,5 χρόνο που βιώνουμε την πανδημία του κορονοϊού. Και ταυτόχρονα μου έδωσε και μία αίσθηση ελπίδας, ένα θετικό vibe για το πώς κάποιος άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται τόσο μέσα σε αυτό το πρόβλημα και βοηθά άλλους ανθρώπους, πώς ταυτόχρονα καταφέρει να διατηρεί τη δική του στάση ζωής θετική και την ψυχολογία του όσο το δυνατόν ακέραιη. Ας περάσουμε στη δεύτερη ομιλήτριά μας, τη Μέριλη Μητροπούλου, η οποία εργάζεται ως Growth Hub Manager στην Google και σήμερα έρχεται για να μας μιλήσει για κάτι πολύ ενδιαφέρον, για το πώς η πιο μικρές στιγμές καθημερινότητάς μας είναι αυτές που τελικά αποτυπώνουν την ευδαιμονία. Πάμε να την ακούσουμε. Η καθημερινότητά μου μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήταν κάπως έτσι. Ξυπνούσα το πρωί, συνήθως μία ώρα πριν ξεκινήσω δουλειά. Ετοιμαζόμουν γρήγορα και πήγαινα περπατώντας στο γραφείο. Όταν έφτανα, θα περνούσα πρώτα από το εστιατόριο, θα έβαζα 2-3 πράγματα σε ένα πιάτο και θα έτρωγα το πρωινό μου στο γραφείο μου μπροστά από τον υπολογιστή μου. Το μεσημέρι θα έκανα μία ώρα διάλειμμα και θα κοιτούσα συνέχεια το ρολόι μου. Θα δούλευα αργά μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ θα επέστρεφα στο σπίτι, θα ετοίμαζα το βραδινό μου και θα παρακολουθούσα κάποια σειρά ή ταινία μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Ανυπομονούσα για τα Σαββατοκύριακα, να κοιμηθώ περισσότερο και να δω φίλους και γνωστούς. Αυτή ήταν όλη μου η ζωή σε μία συνεχή επανάληψη. Όλα είχαν μπει στον αυτόματο πιλότο. Έκανα κινήσεις χωρίς να τις σκέφτομαι ή να τις θυμάμαι. Αν κάποιος με ρωτούσε τι είχα την προηγούμενη μέρα για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, δεν θα μπορούσα να απαντήσω, γιατί πολύ απλά δεν θυμόμουν. Έφτανα το πρωί στο γραφείο και αναρωτιόμουν αν έχω κλειδώσει την εξώπορτα. Μία Κυριακή γύρισα μετά από μία εκδρομή και βρήκα τα κλειδιά να με περιμένουν πάνω στην εξώπορτα. Πολλές φορές έφτανα στο γραφείο και συνειδητοποιούσα ότι είχα ξεχάσει τον φορητό υπολογιστή στο σπίτι. Και αυτό θα επαναλαμβανόταν συνέχεια μέσα στα χρόνια. Έκανα αυτόματες κινήσεις χωρίς να τη συνειδητοποιώ. Είχα εγκλωβιστεί σε μία καθημερινότητα η οποία δεν με βοηθούσε να εξελιχθώ σαν άνθρωπος. Βυθιζόμουν σε έναν λίθαργο και μείωνα τα όρια της ζωής μου. Τι με βοήθησε όμως να απεγκλωβιστώ από αυτή την πραγματικότητα? Η παρατήρηση των σκέψεων και συναισθημάτων μου κάθε στιγμή. Ονομάζομαι Μερίλη Μητροπούλου. Μεγάλωσα στην Αθήνα. Είμαι μοναχοπέδι. Σπούδασα οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων και τα τελευταία 7,5 χρόνια εργάζομαι στα κεντρικά γραφεία της Google για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, στο Δουβλίνο. Θυμάμαι ακόμα εκείνο το τηλεφώνημα στο οποίο μου ανακοίνωναν πως θέλουν να με προσλάβουν. Μετακόμισα από το Ντουμπάι, στο οποίο τότε κατοικούσα, στο μικρό Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Και μία Δευτέρα ξεκίνησα να εργάζομαι σε μία από τις πιο γνωστές και κατά πολλούς καλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Ήταν ένα όνειρο το οποίο είχε γίνει πραγματικότητα και πραγματικά πετούσα στα σύννεφα. Ως τότε είχα συνηθίσει να διαπρέπω στη ζωή μου. Και επειδή ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα σε πολλά ταλαντούχα, ικανά και φιλόδοξα άτομα, με κυρίευσαν οι φόβοι. Θεώρησα πως για να βγω μπροστά θα πρέπει να εργάζομαι σκληρά, να κρατάω το κεφάλι χαμηλά και να κάνω υπομονή. Η νοοτροπία αυτή με οδήγησε στο να μην απολαμβάνω τις καθημερινές στιγμές και να ζω
για την επίτευξη μιας μελλοντικής επιτυχίας. Και ενώ εγώ βυθιζόμουν σε μια συνεχή επανάληψη, η οικογένεια, οι φίλοι, οι γνωστοί θεωρούσαν πως ζω μια πολύ καλή ζωή, πως έχω μια πολλά υποσχόμενη καριέρα και γενικά είμαι μια επιτυχημένη Ελληνίδα που ζει στο εξωτερικό. Όλοι αγνοούσαν την πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστική μια συζήτηση που είχα πριν από χρόνια σε μια πτήση από Αθήνα προς Δουβλίνο. Όταν ο διπλανός μου με ρώτησε πού δουλεύω, τι ακριβώς κάνω, μέχρι πού θέλω να φτάσω στην καριέρα μου. Ακόμα με ρώτησε αν θέλω να γίνω διευθύντρια στο τμήμα που βρισκόμουν τότε. Πόσο ενδιαφέρον είχα βρει το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συνδέσει μια επιτυχημένη καριέρα με την απόκτηση μιας συγκεκριμένης διευθυντικής θέσης. Λες και η ολοκλήρωση θα έρθει μόνο μέσα από μια τέτοια θέση. Η καθημερινότητά μου στον αυτόματο πιλότο κάποια στιγμή με κούρασε. Έχασα την ενέργειά μου, τη χαρά μου και τη διάθεση για να κάνω πράγματα. Το πρωί ξυπνούσα μέσα στο άγχος, η ζωή μου ήταν γεμάτη βιασύνη. Το μεσημέρι δεν απολάμβανα το φαγητό και δεν παρατηρούσα τι συζητούσα με τους συναδέλφους. Η μοναδική μου ασχολία ήταν η εργασία και θεωρούσα ότι η εξέλιξή μου ως άνθρωπος θα έρθει μόνο μέσα από αυτή. Το βράδυ με ταλαιπωρούσε η αϊπνία και δεν μπορούσα να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ. Συνέκρινα τον εαυτό μου συνέχεια με άλλους ανθρώπους και την επιτυχία μου με αυτή άλλων ατόμων. Αν ήθελα να κατηγορήσω κάποιον, θα κατηγορούσα πάντα τους άλλους και ποτέ τον εαυτό μου. Και ναι, μπορεί να πετύχει ένα στο γραφείο, αλλά η χαρά της κατάκτησης θα κρατούσε μόνο λίγες ώρες, γιατί πάντα περίμενα ότι κάτι καλύτερο με περιμένει στο μέλλον. Είχα σταματήσει να ονειρεύομαι, είχα γεμίσει τον εαυτό μου με αρνητικές σκέψεις, είχα σταματήσει να θέτω στόχους και άρα είχα σταματήσει να δημιουργώ το μέλλον μου. Μια μέρα αναρωτήθηκα, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς αυτό που κάνεις και να μην νιώθεις ολοκληρωμένη. Πώς είναι δυνατόν να ανήκεις σε μια τέτοια εταιρεία και να μην είσαι χαρούμενη. Τότε ήταν η στιγμή που ξεκίνησα να ψάχνω τρόπους για να αποβάλω το άγχος από τη ζωή μου, να μειώσω τις αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μου και για τους άλλους γύρω μου και να μάθω πώς θα ζω στο παρόν από το να περιμένω το μέλλον. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ήθελα να μάθω τι σημαίνει ζωή, ποιος είναι ο σκοπός μου και πώς θα έρθει η ολοκλήρωσή μου. Δοκίμασα διαφορετικές ασχολίες και ασκήσεις και είναι μια τέτοια άσκηση που θέλω να δοκιμάσω σήμερα εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να κλείσετε τα μάτια σας. Θα ήθελα να θυμηθείτε ποια ήταν η πρώτη σκέψη που είχατε σήμερα το πρωί όταν ανοίξατε τα μάτια σας. Και όταν σηκωθήκατε από το κρεβάτι και ίσως αντικρίσατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, ήσασταν χαρούμενοι ή μήπως αγχωμένοι για όσα σας περίμεναν μέσα στην ημέρα. Αφιερώσατε χρόνο για το πρωινό σας και αν ναι, θυμάστε τι είχατε για πρωινό. Αν βγήκατε σήμερα από το σπίτι, θυμάστε τι σκεφτόσασταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Θυμάστε μήπως ποιο ήταν το πρώτο άτομο που συναντήσατε σήμερα. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε για αυτό το άτομο. Μήπως θυμάστε τι είχατε για βραδινό χθες το βράδυ. Έχετε συγκρατήσει τις μυρωδιές και τις γεύσεις.
Και πριν κοιμηθείτε, ποια είναι συνήθως η τελευταία σας σκέψη πριν αποκοιμηθείτε? Άλλη μια βαθιά ανάσα εδώ. Και όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας. Κρατήστε όσα συνειδητοποιήσατε. Δύο προτάσεις που διάβασα πριν από μερικά χρόνια σε ένα βιβλίο της Jane Roberts με στιγμάτισαν και με βοήθησαν να επαναπροσδιορίσω τη ζωή μου. Αυτές οι δύο προτάσεις είναι οι εξής. Αν εξετάσετε τη σκέψη σας για 5 λεπτά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετές φορές για ένα μήνα, θα λάβετε μία σωστή εντύπωση για το είδος ζωής που έχετε επιλέξει για τον εαυτό σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με αυτό που ανακαλύψατε, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε να αλλάζετε τη φύση των σκέψεων και συναισθημάτων σας. Η καθημερινότητά μας είναι προϊόν των σκέψεων και συναισθημάτων μας. Αντικατοπτρίζει όσα σκεφτόμαστε. Αν αναλύσουμε και συνειδητοποιήσουμε τι σκεφτόμαστε και πώς αισθανόμαστε κάθε χρονική στιγμή, μπορούμε να ανακαλύψουμε την κοσμοθεωρία μας, τα πιστεύω μας, τη στάση ζωής που έχουμε υιοθετήσει, ποιοι πραγματικά είμαστε. Ακόμα η ανάλυση των σκέψεων μπορεί να μας δώσει στοιχεία για τις προθέσεις μας και τις προσδοκίες μας. Βάσει αυτών ορίζουμε την ευτυχία μας. Αν λοιπόν θέλουμε να δούμε πόσο ευδαίμονες είμαστε, αρκεί να ανατρέξουμε στις σκέψεις και στα συναισθήματά μας κάθε χρονική στιγμή. Επομένως, αν το επιθυμούμε, έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο για να βελτιώνουμε τη ζωή μας. Βέβαια, η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη. Οι σκέψεις κυλάνε σαν νερό και συνήθως τις προσπερνάμε χωρίς να τις αναλύσουμε. Για παράδειγμα, τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή? Είστε ακόμα εδώ μαζί μου ή τρέχετε νοερά κάπου αλλού? Με την άσκηση αυτή, συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου ήταν στον αυτόματο πιλότο και κατάφερα σιγά-σιγά να βγω από αυτήν. Ξεκίνησα να πιάνω τις σκέψεις μου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στην ημέρα και να τις καταγράφω. Ακόμα αφιέρωνα χρόνο το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ για να κάθομαι μερικά λεπτά σιωπηλή και να μπορώ να αφουγκραστώ τον εαυτό μου. Ακόμα ξεκίνησα να επαναλαμβάνω νοερά στον εαυτό μου τις κινήσεις που έκανα. Το πρωί, για παράδειγμα, όταν κλείδωνα την πόρτα, θα έλεγα «Τώρα κλειδώνω την πόρτα». Και αργότερα, όσα παρατηρούσα, θα τα περιέγραφα ξανά νοερά στον εαυτό μου. Για παράδειγμα, στη διαδρομή από και προς το γραφείο, θα περιέγραφα στον εαυτό μου τα κτίρια, τους ανθρώπους, τη μυρωδιά, τη βροχή, τα χρώματα. Έπιανα τις σκέψεις μου για να καταλαβαίνω τι με συγκινεί, τι με ευχαριστεί και τι με ανησυχεί. Για να μπορέσω να εξετάζω τις σκέψεις μου χωρίς παρεμβολές, μείωσα τους ρυθμούς της ζωής μου. Αντί να στριμώχνω πολλά πράγματα μέσα σε μια ημέρα, αποφάσισα να τα σπάσω σε διαφορετικές. Με αυτόν τον τρόπο, προσέφερα στον εαυτό μου διαφορετικές στιγμές, ερεθίσματα και συγκινήσεις, αλλά και τον χρόνο να τις αναλύω κάθε μέρα. Ακόμα σταμάτησα να κοιτάω το κινητό μου σε σημαντικές για εμένα στιγμές. Για παράδειγμα, όταν έχω μια συζήτηση για να μπορώ να αφιερώνομαι στο συνομιλητή μου. Ή όταν θέλω να απολαύσω το γεύμα μου για να παρατηρώ πώς μασάω την τροφή και ποιες είναι οι γεύσεις που απολαμβάνω εκείνη τη στιγμή. Το βράδυ πριν κοιμηθώ, αντικατέστησα τις σειρές και τις ταινίες με βιβλία και το ημερολόγιό μου. Με αυτόν τον τρόπο δίνω στον εαυτό μου ακόμα μια ευκαιρία να αναλύσω τις στιγμές της ημέρας. Αυτή η διαδικασία είναι μια συνεχής ανατροφοδότηση μεταξύ των στιγμών που ζω και τι σημαίνουν αυτές για μένα. Αν η ανατροφοδότηση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να βελτιώνονται οι άνθρωποι, γιατί να μην το χρησιμοποιούμε και μόνοι μας? Όταν άρχισα αυτή την άσκηση, άρχισε να με απασχολεί
πώς θα ολοκληρωθώ σαν άνθρωπος και αν στο τέλος της ζωής μου, κοιτώντας πίσω, θα είμαι ευτυχισμένη. Όσο όμως συνεχίζω αυτή την άσκηση, παρατηρώ τον εαυτό μου πώς εξελίσσομαι μέσα στις διάφορες στιγμές. Τώρα ξυπνάω χωρίς άγχος. Δεν έχει ένταση η ζωή μου, δεν έχω αϋπνία το βράδυ, έχω μειώσει τις αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μου. Και στο τέλος κάθε ημέρας υπάρχει τουλάχιστον ένας λόγος για να χαμογελάω. Κάνω ξανά όνειρα και δημιουργώ τη ζωή μου. Τώρα γνωρίζω ότι η ολοκλήρωσή μου δεν θα έρθει μέσα από τις σχέσεις μου με άλλους ή μέσα από την εργασία μου. Είναι προσωπική υπόθεση και απαιτεί καθημερινή προσήλωση. Το άθροισμα όλων μου των στιγμών θα είναι η ιστορία της ζωής μου. Δεν θέλω να τις ξεχνάω, δεν θέλω να τις προσπερνάω, περιμένοντας για καλύτερες. Τώρα τις θυμάω όλες και λαμβάνω ανατροφοδότηση από αυτές. Με αυτόν τον τρόπο είμαι υπεύθυνη για τη ζωή μου, την ευδαιμονία μου και την ολοκλήρωσή μου. Άραγε, εσείς έχετε αναρωτηθεί ποιες είναι οι στιγμές που κρύβουν τη δική σας αλήθεια? Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μητροπούλου για την ομιλία και έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο session που αφορά την αρετή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς κάποιες πολύ μικρές και απλές ερωτήσεις μπορούν να σε βάλουν στη διαδικασία να σκεφτείς τόσα πράγματα για το πώς προσλαμβάνεις το οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου. Και σε τι δίνουμε σημασία τελικά και τι όχι. Το σημείο που θα ακολουθήσει νομίζω μας αφορά όλους, γιατί υπάρχει και η κουβέντα πολλές φορές που ερχόμαστε και εμείς αντιμέτωποι με αυτή, το κατά πόσο το YouTube είναι επάγγελμα. Και σκέφτομαι, όταν εμείς κάναμε βιογραφικό, φανταζόμασταν ποτέ τι θα ακολουθήσει? Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα που το YouTube σου είναι επάγγελμα, ξέρεις πώς να γράψεις σωστά το βιογραφικό σου ως YouTuber? Νομίζω ότι αν χρειαστεί να ξαναφτιάξω βιογραφικό, θα πανικοβληθώ μόνο στην ιδέα. Οπότε αυτό είναι η τέλεια αφορμή για να υποδεχθούμε τον κύριο Μάρκο Καραβέση, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και έρχεται να μας δείξει το πιο σημαντικό. Πώς θα φτιάξουμε το σωστό βιογραφικό και εννοείται θα μας δώσει κάποια tips και tricks για να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένο γίνεται. Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Κορβέσης και είμαι συνιδιοκτήτης και σύμβουλος καριέρας της Elite Compass. Σε αυτό το TEDx Workshop θα μιλήσουμε για το βιογραφικό που οδηγεί στην επιτυχία. Αρχικά να ξεκινήσω ότι όλοι χρειάζονται ένα βιογραφικό. Και οι φοιτητές για πρακτική, για εργασία, για εθελοντισμό και οι απόφοιτοι για μεταπτυχιακό, για εργασία, για graduate προγράμματα, που είναι προγράμματα που έχουν συνήθως μεγάλες εταιρείες που εκπαιδεύουν τους υποψηφίους και στη συνέχεια κάποιους τους προσλαμβάνουν. Είναι φυσικά για τους ανέργους που είναι για αναζήτηση εργασίας. Για επαγγελματίες που ήδη εργάζονται και είτε επιθυμούν στην εταιρεία που εργάζονται μία προαγωγή, είτε μία νέα θέση σε άλλο εργοδότη, είτε για αλλαγή καριέρας ή ακόμα και για personal branding. Στο personal branding είναι μία μορφή βιογραφικού σε μορφή κειμένου, λίγο διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε. Και ακόμα και επιχειρηματίες χρειάζονται ένα βιογραφικό, που και αυτοί το έχουν σε μορφή κειμένου, που το χρησιμοποιούν στο site τους, στα social media, για επενδυτές, για χρηματοδοτήσεις κτλ. Σήμερα θα εστιάσουμε στο βιογραφικό που είναι για αναζήτηση εργασίας. Τι θα μάθεις σε αυτό το workshop? Θα μάθεις ποια είναι η διαδρομή ενός βιογραφικού έως τη συνέντευξη. Αυτός είναι ο σκοπός του βιογραφικού, να μας καλέσουν για συνέντευξη. Τι είναι τα ATS, Applicant Tracking Systems, τα οποία είναι προγράμματα αξιολόγηση βιογραφικών με λέξη κλειδιά. Ποια είναι τα σωστό βιογραφικό και τι κάνει ένα βιογραφικό να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Πάμε να τα δούμε. Ποτέ δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία για μια καλή πρώτη εντύπωση. Προετοίμασε το βιογραφικό σου προσεκτικά. Γνωρίζεις πόσα δευτερόλεπτα σχηματίζει εικόνα για εσένα ένας εργοδότης, για το βιογραφικό σου? Είναι μόλις 5 με 10 δευτερόλεπτα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα. Η διαδρομή ενός βιογραφικού έως τη συνέντευξη έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, εάν στείλουμε ένα βιογραφικό σε μια αγγελία η οποία είναι δημόσια, τη βλέπουν όλοι δηλαδή, κατά μέσο όρο λαμβάνει 200 με 300 βιογραφικά ανάλογα με τη θέση.
έχει τύχει εργοδότες να πάρουν σε μια αγγελία ακόμα και 12.000 βιογραφικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργοδότες είτε αξιολογούν τα βιογραφικά μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα το καθένα και επιλέγουν αυτά που φαίνονται πιο ωραία και οπτικά και στο περιεχόμενο, με λέξη κλειδιά, είτε τα βάζουν σε προγράμματα ATS που αναφέραμε προηγουμένως, με λέξη κλειδιά, για μια γρήγορη αξιολόγηση. Θα δούμε στη συνέχεια περισσότερες πληροφορίες για τα ATS. Στο δεύτερο στάδιο, αυτά που ξεχωρίσανε στα πρώτα δευτερόλεπτα, διαλέγουν από αυτά έτσι 20-40 βιογραφικά, από τα 200-300, όπου τα κοιτάνε με περισσότερη προσοχή, πιο αναλυτικά. Και από αυτά επιλέγουν συνήθως 3 με 6 βιογραφικά για να καλέσουν για συνέντευξη, το οποίο είναι συνήθως αναθέσει. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι τα προγράμματα ATS, τα Applicant Tracking Systems, που πιο πολλοί υποψήφοι δεν γνωρίζουν. Είναι, όπως είπα, προγράμματα αξιολόγησης βιογραφικών, με λέξη κλειδιά. Και πιο συγκεκριμένα, τα χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες. Είναι συνήθως για αγγελίες με μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Αν έχουν λάβει εκατοντάδες βιογραφικά, προφανώς δεν έχουν τον χρόνο να τα αξιολογήσουν όλα ένα-ένα. Οπότε, με αυτά τα προγράμματα το κάνουν πιο γρήγορα. Είναι το εύκολο screening που λέμε της πρώτης αξιολόγησης για να γλιτώσουν χρόνο. Και αναζητούν, όπως είπαμε, με λέξη κλειδιά. Εδώ έχω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, μπορεί ένα ATS να ψάχνει τη λέξη Excel στο βιογραφικό σου. Εάν εσύ έχεις βάλει στο βιογραφικό σου Microsoft Office ή ECDL ή υπολογιστικά φύλλα ή με κάποιο άλλο τρόπο, το ATS δεν θα βρει τη λέξη Excel, οπότε δεν θα πάρει την βαθμολογία την κατάλληλη το βιογραφικό σου. Άρα, προσοχή στο τι γράφει η περιγραφή μιας θέσης από λέξη κλειδιά, να τις τοποθετήσουμε μέσα στο βιογραφικό μας σωστά. Και κάνει καλύτερη αναγνώριση των λέξεων σε αρχεία Word και PDF. Και όταν λέμε PDF, να είναι αποθηκευμένα από μετατροπή από Word ή PowerPoint ή από online εργαλεία, όπως είναι το Canva. Και λίγο προσοχή εδώ, αποφεύγουμε το βιογραφικό μορφής PDF, που είναι μετατροπή από φωτογραφία. Αν σκανάρουμε δηλαδή ένα βιογραφικό και το έχουμε σε μορφή φωτογραφίας και το μετατρέψουμε σε PDF, το ATS δεν αναγνωρίζει το κείμενο, οπότε δεν θα πάρει καλή βαθμολογία το βιογραφικό μας. Άρα αποφεύγουμε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς το βιογραφικό σου θα είναι το 1 στα 50 που οδηγεί σε μια συνέντευξη? Αρχικά να είναι 100% κατάλληλο για τα ATS, τα προγράμματα αυτά. Φυσικά, εάν το στέλνετε σε μεγάλες εταιρείες. Οι μικρές συνήθως δεν έχουν τέτοια προγράμματα. Να αναδεικνύει σωστά τα αποτελέσματα που μπορείς να φέρεις στον εργοδότη, δηλαδή από γνώσεις και εμπειρίες. Μόνο 1% των βιογραφικών το περιεχόμενο το έχουν σωστά. Και να ξεχωρίζει και σε design πέρα από το περιεχόμενο. Οπτικά δηλαδή να τραβάει την προσοχή. Μόνο 5% βιογραφικά έχουν και καλό design. Μήπως το βιογραφικό σου είναι κάπως έτσι? Αυτό είναι ένα design 20ετίας. Πολλοί υποψήφοι έχουν τέτοιου είδους βιογραφικό που δεν ξεχωρίζει στο μάτι. Και ποιο είναι το πιο κοινότυπο βιογραφικό που σας έρχεται στο μυαλό? Οι πιο πολλοί το γνωρίζετε και μάλιστα εδώ θα πω ότι το 70% περίπου των υποψηφίων έχουν αυτό το βιογραφικό. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το παλιό Europass. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Είναι το παλιό Europass. Και λέω παλιό γιατί το Europass από το καλοκαίρι του 2020 έχει αλλάξει, έχει 3 νέα design που είναι πιο σωστά πάνω σε αυτά που θέλουν οι εργοδότες. Οπότε, όποιος έχει το παλιό Europass, καλό είναι να κάνει ένα καινούριο design ή να το κάνει στο καινούριο Europass. Και εδώ να πω κιόλας ότι η Europass στέλνουμε μόνο εάν το ζητάει η αγγελία στην περιγραφή της. Εάν λέει στείλτε το βιογραφικό σε μορφή Europass, μόνο τότε. Που είναι ελάχιστες περιπτώσεις, είναι αλήθεια. Η επιλογή του design του βιογραφικού γίνεται πολύ προσεκτικά, ώστε να ταιριάζει κυρίως σε δύο πράγματα. Στον όγκο των πληροφοριών, όπως βλέπουμε και δεξιά το βιογραφικό με τις πληροφορίες, αν όσο έχει πολλές πληροφορίες, κάνουμε ένα ωραίο βιογραφικό με δύο στήλες για να χωρέσουν οι πληροφορίες. Και φυσικά στο αντικείμενό σου. Ανάλογα το αντικείμενο, μπορεί να αλλάξουμε το design ή το περιεχόμενο, να βάλουμε άλλα στοιχεία κτλ. Ποια είναι τα σωστά στο βιογραφικό? Μέγεθος και μορφή βιογραφικού. Ιδανικά να είναι μία σελίδα. Μία σελίδα θέλουν οι περισσότεροι εργοδότες. Ή να είναι δύο σελίδες το μέγιστο σε μέγεθος. Με εξαίρεση ακαδημαϊκά βιογραφικά και βιογραφικά επαγγελμάτων υγείας. Για παράδειγμα, έχω δει βιογραφικό χειρουργού 150 σελίδες. Είναι ειδικές εξαιρέσεις αυτά. Γενικά, οι εργοδότες στα πιο πολλά αντικείμενα θέλουν το βιογραφικό να είναι μία σελίδα, δύο το πολύ.
Εγώ προσωπικά που δημιουργώ πάρα πολλά βιογραφικά, βιογραφικά 2 σελίδων κάνω συνήθως σε άτομα με εμπειρία 25-35 χρόνια. Οπότε κάποιος π.χ. που είναι φοιτητής έχει λίγη εμπειρία, ειδικά εκεί χρειάζεται να είναι 1 σελίδα. Ιδανικά να είναι μορφή PDF. Γιατί PDF? Γιατί το PDF ανοίγει το ίδιο σε όλα τα προγράμματα, ό,τι και να έχουμε εμείς στον υπολογιστή μας και ο εργοδότης. Ενώ άμα είναι σε μορφή Word, μπορεί να βγει χαλασμένο, να έχουμε εμείς άλλη έκδοση, άλλη εργοδότης και να μην βγει σωστά. Το περιεχόμενο να είναι σε bullet points, σε κουκίδες. Φαίνεται και εδώ στην οθόνη μας, στο design, έχει κάποια bullet στην εργασιακή εμπειρία. Οπότε εργασιακή εμπειρία, εθελοντισμό, εκπαίδευση κτλ. Να είναι σε bullet points, σε κουκίδες. Εάν είναι μόνο κείμενο, είναι λίγο κουραστικό για πολλούς. Και προσοχή στο όνομα του αρχείου, να είναι το ονοματεπώνυμο, για παράδειγμα Μάρκος Κορβέσης βιογραφικό, και αν θέλετε βάλετε και τίτλο θέσης ή και κωδικό αγγελίας. Εάν έχετε και το βιογραφικό σαν όνομα αρχείου ή κάτι άλλο, πολλοί εργοδότες μπερδεύονται, δεν το βρίσκουν εύκολα εάν έχουν πολλά βιογραφικά, οπότε καλό είναι να το έχετε με το όνομά σας. Πάμε να δούμε άλλο στο βιογραφικό. Είναι ο σχεδιασμός, το design. Το παρουσιαστικό να είναι κομψό και λειτουργικό. Τι εννοούμε εδώ? Πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το φορέα που στέλνουμε το βιογραφικό μας. Είναι startup, είναι ΜΚΟ, είναι πολυεθνική. Και τη χώρα. Είναι στην χώρα της Ευρώπης, είναι χώρα της Ασίας, της Αμερικής. Κάποιες χώρες έχουν διαφορετικά κριτήρια στα βιογραφικά. Χρησιμοποιούμε bold γράμματα, έντονα γράμματα, μόνο σε τίτλους θέσεων εργασίας, σε τίτλους πτυχίων, πιστοποιήσεων, σεμιναρίων κτλ. Για να δώσουμε έμφαση στο αντικείμενό μας. Και προτιμούμε ασφαλή χρώματα, όπως είναι το μαύρο, το μπλε, το γκρι και το λευκό. Αν θέλετε, μπορεί να είστε και πιο δημιουργικοί, απλά λίγο προσοχή με τα χρώματα. Επίσης, κάνουμε στοχευμένες αποστολές. Κάθε αγγελία συνοδεύεται από περιγραφή θέσης που αναφέρει τι χρειάζεται από εσένα. Αναφέρει λέξη κλειδιά. Οπότε, διαβάζουμε πολύ καλά την αγγελία και αξιοποιούμε τις λέξεις κλειδιά για να διαμορφώσουμε κατάλληλα και το βιογραφικό. Μπορεί να χρειαστεί να στείλουμε άλλο βιογραφικό σε κάθε αγγελία. Φυσικά, λαμβάνουμε υπόψη μας το φορέα, όπως αναφέραμε, αν είναι πολυεθνική, αν είναι ΜΚΟ, αν είναι startup, αν είναι δημόσιο. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές συνήθως εδώ. Και ένα έξτρα τύπο από εμένα είναι να επιλέξεις 5-10 εργοδότες, μέχρι 20 για παράδειγμα, που να σου αρέσουν πάρα πολύ, να κάνεις έρευνα για αυτούς στην Google, στα social media τους, να διεκδικηθείς με στελέχη τους στο LinkedIn, να μάθεις πληροφορίες, στο site το glassdoor.com που αναφέρει και εκεί πολλές πληροφορίες για τις μεγάλες εταιρείες συνήθως, και να μάθεις ό,τι μπορείς και να κάνεις στοχευμένη αίτηση σε αυτές τις εταιρείες και με συνοδευτική επιστολή cover letter ιδανικά, ακόμα και να μην υπάρχει αγγελία. Πολλοί με ρωτάνε να βάλω φωτογραφία. Για να δούμε εδώ τι λέμε. Οι έρευνες λένε ότι το 85% των βιογραφικών με φωτογραφία απορρίπτεται. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Είναι αντιεπαγγελματική φωτογραφία πολλές φορές. Έχω δει πολλά βιογραφικά με γυαλιά ηλίου, με μαγιό, από τα μπουζούκια, από γάμους, από βαφτίσεις, από παραλίες, από καφετέριες, με γατάκια, με σκυλάκια, με κομμένα χέρια, με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε προσοχή στη φωτογραφία, να πάρεις ένα επαγγελματία φωτογράφο ιδανικά, να σου βγάλει μια καλή. Είσαι κάποιος που γνωρίζει πώς θα το κάνει ή αν είστε η γκουρού στη σέλφι, να βγάλετε μια έτσι, αλλά να μην φαίνεται ότι είναι σέλφι. Επίσης, άλλος λόγος που απορρίπτονται βιογραφικά είναι λόγω διακρίσεων. Διάκριση ηλικίας, φύλου, εμφάνισης, θρησκεύματος, διάφορες διακρίσεις. Οπότε εδώ θα έλεγα ότι να αποφύγετε γενικά τη φωτογραφία, μόνο να το ζητάει η αγγελία για κάποιο λόγο να στείλετε ή αν πιστεύετε ότι για κάποιο λόγο θα κερδίσετε κάποια έξτρα μπόνους στη βαθμολογία. Αλλά γενικά καλό να το αποφεύγετε, ειδικά αν είναι το επάγγελμά σας έτσι που δεν χρειάζεται φωτογραφία, όπως είναι οι λογιστές για παράδειγμα. Λοιπόν, να έχεις ξεκάθαρη δομή. Σωστή ροή κατηγοριών. Τι εννοούμε εδώ? Προσωπικά στοιχεία, εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία, ανάλογα ποιο έχει πιο δυνατό για τη θέση που κάνεις αίτηση. Άρα μπορεί να μπει η πρώτη εκπαίδευση ή η εργασιακή εμπειρία, ανάλογα την περίπτωση. Και φυσικά γλώσσες, υπολογιστές κτλ. Χρονολογική σειρά. Να είναι από το πιο πρόσφατο προς το πιο παλιό. Από το τωρινό έτος, τι κάνουμε τώρα, προς το παρελθόν. Και με τη σειρά, έτσι, όχι ανεξάρτητα, να είναι με τη σειρά. Δυνατό παρουσιαστικό. Τι εννοούμε εδώ πέρα? Καλή γραμματοσειρά, στίχηση, χρώμα και design. Προσοχή μεγάλη σε ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Έχω δει βιογραφικό να λέει English Language Proficiency και να έχει και τις 3 λέξεις γραμμένες λάθος. Ποιος εργοδότης θα πάρει αυτόν τον υποψηφίο?
θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά τα λάθη. Και γράφω εδώ πέρα στην παρουσίαση και αχρίαστα στοιχεία. Τι εννοώ εδώ. Μπορεί εσύ να κάνεις αίτηση για προγραμματιστής και να σου αρέσει η μαγειρική. Εάν έχεις παρακολουθεί σεμινάρια μαγειρικής, μην τα αναφέρεις στο βιογραφικό σου για θέση προγραμματιστή. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να το πάρει ο εργοδότης ότι έχεις έλλειψη κριτικής σκέψης και ότι έχεις βάλει περιττά στοιχεία στο βιογραφικό σου που δεν τα χρειάζεται. Εδώ βάζουμε σεμινάρια, για παράδειγμα, ή εθελοντισμό που έχουν σχέση με τη θέση που κάνουμε αίτηση ή που αναδεικνύουν προσωπικές δεξιότητες, όπως είναι η επικοινωνία, η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα, διάφορα στοιχεία, ή και αυτοβελτίωσης, όπως είναι σεμινάρια coaching και ψυχολογίας. Και κάτι ακόμα εδώ πέρα, μεγάλη προσοχή στη γλώσσα που είναι γραμμένο το βιογραφικό. Εάν η αγγελία είναι για την Ελλάδα, αλλά είναι γραμμένη στα αγγλικά, θα στείλουμε και βιογραφικό στα αγγλικά. Υπάρχουν εργοδότες και το αντίστροφο, ελληνικά με ελληνικά. Υπάρχουν εργοδότες που απορρίπτουν υποψηφίους επειδή στέλνουν το βιογραφικό τους σε άλλη γλώσσα από την αγγελία. Στοιχεία επικοινωνίας. Άλλο ένα πεδίο που κάνουν πάρα πολύ λάθος και αναρωτιούνται γιατί δεν τους καλεί κανείς για συνέντευξη. Στο ονοματεπώνυμο βάζουμε το ονοματεπώνυμό μας ιδανικά με πεζοκεφαλαία για να ξέρει ο εργοδότης πού τονίζεται το όνομά μας και το επώνυμό μας, ειδικά αν δεν είναι συνηθισμένο. Κινητό, βάζουμε το προσωπικό μας κινητό και στο αγγλικό βιογραφικό ιδανικά με κωδικό αγγελίας, όπως είναι, με κωδικό χώρας, όπως είναι 0030. Έχω δει, ας πούμε, να βάζουν σταθερό τηλέφωνο πολύ. Να το αποφύγετε το σταθερό τηλέφωνο, μόνο το κινητό σας. Και το κινητό σας το δικό σας. Ούτε του συντρόφου σας, ούτε της μαμάς σας, ούτε του μπαμπά σας, ούτε κανένας αλλού. Το έχω δει και αυτό. Και προσοχή στον αριθμό να είναι σωστός. Έχω δει σε βιογραφικά να λείπει αριθμός στο κινητό ή να λέει, για παράδειγμα, 6977 ήττα 616344. Τι είναι το ήττα. Και μετά να ρωτιούνται γιατί τους καλούν για συνέντευξη. Έχουν γράψει λάθος στο κινητό τους. Οπότε προσοχή στα στοιχεία επικοινωνίας. Το email επίσης να είναι επαγγελματικό. Το ονοματεπώνυμό σας. Ιδανικά χωρίς αριθμούς και χωρίς ψευδόνυμα. Εκτός εάν έχετε ένα ονοματεπώνυμο τύπου Γιώργος Παπαδόπουλος, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και αναγκαστικά χρειάζεται να βάλετε κάτι άλλο. Σαν πόλη βάζουμε την πόλη διαμονής. Και στο αγγλικό βάζουμε και τη χώρα. Εδώ αποφεύγουμε οδό και αριθμό. Θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο. Μόνο πόλη διαμονής, αν θέλετε και ταχυδρομικό κώδικα. Και μπορούμε να βάλουμε προφίλ στο LinkedIn, εάν είναι ολοκληρωμένο το προφίλ μας, ή ανάλογα το αντικείμενο μπορούμε να βάλουμε GitHub για προγραμματιστές, Instagram αν είμαστε σεφ ή ζαχαροπλάστες κτλ. Ανάλογα το αντικείμενο του καθενός, εάν έχει κάποιο portfolio ή κάτι τέτοιο να αναδείξει, βάζουμε και έξτρα social media ή το website μας ή το blog μας. Ωραία, δεν αναφέρουμε κάποια πράγματα. Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο για το νόμο περί διακρίσεων, δεν αναφέρουμε στο βιογραφικό ημερομηνία γέννηση και ηλικία, ούτε τοπο γέννησης, ούτε οικογενειακή κατάσταση, ούτε υπηκότητα, ούτε θρήσκευμα. Λοιπόν, είναι για το εργατικό δίκαιο περί νόμων διάκρισης. Απαγορεύεται οι εταιρείες να ζητάνε αυτά τα στοιχεία και στην αγγελία και στη συνέντευξη με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις που επιτρέπεται. Αλλά γενικά απαγορεύεται και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες χώρες όπως είναι ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία κτλ. Και εδώ επίσης να πω ότι να αποφύγουμε να βάλουμε οδό και αριθμό και για να μην πέσουμε σε κάποιον περίεργο και μας φυλάξει από το σπίτι που έχουν γίνει και αυτά. Και γιατί μπορεί κάποιος εργοδότης που το παίζει λίγο detective να δει πού μένουμε το κτίριό μας και τη γειτονιά μας σε εργαλεία όπως είναι το Google Street View, να βγάλει διάφορα συμπεράσματα και να μην μας καλέσει για συνέντευξη ή να μας προτείνει πολύ χαμηλότερο πακέτο αποδοχών από ό,τι έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό να δώσει. Οπότε αποφύγετε εδώ και αριθμό, μόνο πόλη εάν θέλετε και ταχυδρομικό κώδικα. Ποια είναι τα πεδία του βιογραφικού τώρα. Στοιχεία επικοινωνίας φυσικά που μπαίνουν πάνω-πάνω. Ένας τίτλος ή summary στο LinkedIn, αυτό λέγεται headline, που είναι μια γραμμή μέχρι 220 χαρακτήρες, κάτι τέτοιο προτείνω να βάλετε κι εσείς, μία, δύο, τρεις γραμμές που να λέει για την ειδικότητά σας και τις ειδικεύσεις σας. Και αν θέλετε να βάλετε και κάποιο επίτευγμα και αυτό, ειδικά με αριθμητικά και ποσοτικά στοιχεία. Εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση, και εδώ εννοώ σεμινάρια, συνέδρια, online courses, οτιδήποτε έχετε σχετικό με επαγγελματική επιμόρφωση. Γλώσσες, και εδώ να πω ότι στο αγγλικό βιογραφικό να βάλετε και τη μητρική σας γλώσσα. Και ψηφιακές ικανότητες, όπως αναφέραμε πριν για το Microsoft Office, να βάζουμε αναλυτικά ποιες ενότητες γνωρίζουμε, γλώσσες προγραμματισμού, τι γνωρίζουμε από social media, τύπου marketing κτλ. Διάφορες σχετικές γνώσεις.
πάμε να δούμε τι άλλα παιδιά μπορούμε να αναφέρουμε στο βιογραφικό, ανάλογα τη θέση που κάνουμε αίτηση. Τον εθελοντισμό φυσικά, ειδικά αν έχει σχέση με την αίτηση, βραβεία και επιτεύγματα, δημοσιεύσεις και ομιλίες, προσωπικές δεξιότητες προαιρετικά, αν θέλετε να αναφέρετε, αν έχετε χώρο, όπως είναι επικοινωνία και ομαδικότητα. Τα ζητάνε και στην αγγελία πολλές φορές. Εξειδικεύσεις, τα λεγόμενα hard skills, όπως είναι γλώσσες προγραμματισμού, για παράδειγμα. Άλλες πληροφορίες, όπως είναι άδεια οδήγησης, που ζητάνε και κάποιες αγγελίες, ειδικά για πωλήσεις, γνώση πρώτων βοηθειών και διάφορες άλλες πληροφορίες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές να τις αναφέρουμε. Και ενδιαφέροντα, μόνο αν υπάρχει χώρο στο βιογραφικό, τα οποία είτε να αναδεικνύουν προσωπικές δεξιότητες, διάφορες γνώσεις ίσως σχετικές με το αντικείμενο που κάνουμε αίτηση ή ακόμα και γνωριμίες. Όταν λέω προσωπικές δεξιότητες, για παράδειγμα, το να πω παίζω ποδόσφαιρο, το βάζουμε στο βιογραφικό. Βλέπω ποδόσφαιρο στη τηλεόραση, δεν το βάζουμε. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το ένα αναδεικνύει προσωπικές δεξιότητες, το άλλο όχι. Τι κάνει ένα βιογραφικό να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο? Είναι αριθμητικά και ποσοτικά επιτεύγματα. Οι αριθμοί δίνουν καλύτερη εικόνα στον εργοδότη και προσθέτουν εγκυρότητα. Για να μπορέσει να κερδίσει τον εργοδότη, χρειάζεται ιδανικά να αποστικοποιήσει την εμπειρία σου. Και τι εννοούμε με αυτό? Σας έχω ένα παράδειγμα. Αντί για να γράψεις ότι έκανες πωλήσεις σε μία θέση, να γράψεις αύξηση πωλήσεων 70% σε διάστημα 6 μηνών ή κάτι παρόμοιο. Ή αντί να γράψεις και το εξυπηρέτηση πελατών, να γράψεις εξυπηρέτηση 250 πελατών ανά ημέρα. Αυτό εννοώ αριθμητικά και ποσοτικά στοιχεία. Ξεχωρίζουν ακόμα παραπάνω το βιογραφικό. Τι έμαθες σε αυτό το workshop? Ποια είναι η διαδρομή ενός βιογραφικού έως τη συνέντευξη? Τι είναι τα ATS, Applicant Tagging Systems, τα προγράμματα που αξιολογούν βιογραφικά με λέξη κλειδιά? Ποια είναι τα σωστά βιογραφικό? Και τι κάνει ένα βιογραφικό να ξεχωρίζει? Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι έχετε πολύ περισσότερες απορίες. Μπορείτε να μας βρείτε και εμένα και τη Lead Compass στα social media για παραπάνω πληροφορίες. Και έχουμε και στο TikTok πάρα πολλά βίντεο που λέμε πολλές συμβουλές και λύνουμε και τις απορίες στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Και όπως γράφω και εδώ, εάν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς, σπαταλάς το χρόνο σου. Δοκιμάστε να βρείτε κάτι που πραγματικά αγαπάτε να κάνετε σαν εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο μας session μιλήσαμε για την αρετή και πάμε τώρα στο δεύτερο session να μιλήσουμε για την τέχνη, που είναι η επιτέλεση της αρετής, δηλαδή η συνεχής εξάσκηση του δυναμικού. Αυτό που κάνουμε δηλαδή και εμείς 5 χρόνια τώρα στο YouTube, γιατί σκέφτομαι πώς ξεκίνησε το πρώτο βίντεο, πώς είναι 300 βίντεο μετά το αποτέλεσμα, και πραγματικά νομίζω ότι η εξάσκηση είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της όποιας επιτυχίας του να κατακτήσεις το στόχο σου. Και αυτό ακριβώς κάνει και ο επόμενος μας ομιλητής, ο κύριος Γιάννης Κατινάκης, ο οποίος, διαβάζοντας κάποια πράγματα για εκείνον και εννοείται παρακολουθώντας τον και στα διάφορα βίντεο που ανεβάζει στα social, κατάλαβα ότι μέσω της συνεχής του προσπάθειας να ξεπεράσει φόβους και πράγματα που τον απασχολούν, χρησιμοποιεί το γέλιο και περνά πάρα πολλά μηνύματα στο κοινό και στο τέλος καταφέρνει, νομίζω, να είναι και σε μια συνεχή προσπάθεια που όμως κάπου οδηγεί. Βλέπεις ότι έχει αποτέλεσμα και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχθούμε. Γεια σας! Γεια σας! Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, είμαι 23 χρόνων, ζω στην Αθήνα, είμαι ηθοποιός και έχω όνειρό μου να κάνω τους άλλους να γελάνε, να είναι χαρούμενοι. Από πάντα ήθελα να είμαι ένα καταφύγιο ξεγνιασιάς για τους ανθρώπους που φοβούνται, που σκέφτονται πολύ και δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια. Ανθρώπους σαν και εμένα. Σαν και εμένα που από μικρός προσπαθούσα να κολυμπήσω σε έναν ωκεανό γεμάτο φοβίες και στην προσπάθειά μου να μην πνιγώ ήρθε μπροστά μου το χιούμορ, το γέλιο, η κωμωδία, οι μεγάλες κωμικοί. Ήτανε πραγματικά χάδι στην ψυχή μου το πώς έβλεπα να ξορκίζουν το φόβο μου με γέλιο. Ήταν σαν να μου κλείναν το μάτι και να μου λέγανε ότι όλα θα πάνε καλά. Και τότε είπα ναι. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω κι εγώ. Θέλω να ξορκίζω το φόβο των άλλων. Θέλω να είμαι η παρέα σου πριν κοιμηθείς. Και μάλλον αυτό είναι τελικά και η δική μου ευδαιμονία. Το γέλιο.
μικρές στιγμές προσωρινής ευτυχίας που σε κάνουν να βγάζεις για λίγο τα μαύρα ρούχα από την ψυχή σου και να την τίνεις με χρώμα. Αυτό είναι το γέλιο. Ελευθερία. Μπορεί όμως κάποιος να κάνει τους άλλους να γελάνε όταν ο ίδιος δεν γελάει ποτέ? Για να δούμε. Πάντα πίστευα ότι το μυαλό μου είναι ο χειρότερος εχθρός μου. Το μυαλό μου φέρεται πάρα πολύ κακοποιητικά στο σώμα και τον ψυχισμό μου. Πάντα ζήλευα τους ανθρώπους με άγνοια. Τους ανθρώπους που το βράδυ πέφτουν στο κρεβάτι τους, κλείνουν τα μάτια τους και κοιμούνται. Κατευθείαν. Πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία. Φαντάζομαι. Δεν το έχω ζήσει ποτέ. Εγώ κάθε βράδυ που πέφτω στο κρεβάτι μου είμαι σαν μαούνα σε τρικυμία του Αιγαίου. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Ψαρόβαρκα. Μπορεί να βρίσκομαι ένα-δύο σε πανικό γιατί το σύμπαν δεν έχει ταβάνι. Ούτε και πάτωμα. Άπειρο. Αχανές. Ατελείωτο. Κι εγώ τι είμαι μέσα σε αυτό? Θα μου πεις τι σε νοιάζει? Με νοιάζει. Είπαμε. Το μυαλό μου. Πάρα πολύ μεγάλος εχθρός. Ποτέ δεν ξεχνάει να μου φέρει τις σκέψεις και τις φοβίες μου. Πάρα πολλές φοβίες. Ο θάνατος. Μεγάλη λέξη. Η φοβία που ευθύνεται για όλες τις υπόλοιπες. Η φοβία που με βασανίζει από όταν ήμουν παιδί. Όταν με σκέφτομαι παιδί, θυμάμαι ότι ποτέ δεν ήμουν ξέγνιαστος. Ποτέ το μυαλό μου δεν στρόφαρε παιδικά, χωρίς έγνοιες. Ποτέ δεν ήθελα να μένω μόνος μου. Φοβόμουν αυτά που μπορούσε να δημιουργήσει το μυαλό μου όταν ξάπλωνα στο κρεβάτι μου να κοιμηθώ. Τρόμος. Χάος. Απόγνωση. Γι' αυτό δεν ήθελα και ποτέ να κοιμάμαι μόνος μου. Με θυμάμαι πάντα σαν παιδί να πηγαίνω στη μητέρα μου και να τη ζητάω να κοιμηθούμε μαζί. Της έλεγα, «Μαμά, φοβάμαι. Δεν θέλω να πεθάνω. Ή έστω δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν θέλω να σκέφτομαι. Γιατί να σκέφτομαι? Γιατί δεν με ενδιαφέρει απλά σαν παιδί το παιχνίδι με τις φίλες μου. Δεν θέλω άλλο να σκέφτομαι». Κακοποιούσα την ψυχή μου, σκότωνα την παιδικότητά μου, κούραζα τον εαυτό μου. Δεν ήξερα πια αν φοβάμαι το θάνατο ή τον ίδιο το φόβο. Φοβόμουν το να φοβάμαι. Ήθελα να πάρω το μυαλό μου και να το ξεριζώσω από το κεφάλι μου, να σταματήσει να μου δημιουργεί τρόμο. Δεν άντεχα άλλο. Τα χρόνια περνούσαν και ο φόβος είχε γίνει αιμονή. Ήμουν εθισμένος στο συναίσθημα του φόβου. Σαν ναρκωτικό, σαν αυτοτιμωρία. Δεν ξέρω. Πήγα σχολείο, κοινωνικοποιήθηκα, όμως και πάλι ένιωθα μόνος. Είχα περιθωριοποιηθεί εξαιτίας της ομοφιλοφιλίας μου, γιατί ναι, μέσα σε όλες τις δυσκολίες, τα βάσανα, τα κλάματα, την κούραση, τις σκέψεις, απομονωνόμαστε για κάτι που απλά είμαστε, το ποιον αγαπάμε, τη φύση μας. Κι όμως η βασική πηγή της μοναξιάς μου δεν ήταν η απομόνωση που είχα δεχτεί εξαιτίας της φύσης μου. Ένιωθα μόνος γιατί πίστευα ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι σκέφτομαι. Ένιωθα τρελός. Ένιωθα χαμένος μέσα στο λαβύρινθο του μυαλού μου. Δεν έβρισκα ποτέ τη χαρά εκεί πέρα που τη βρίσκαν οι υπόλοιποι. Οι πρώτες στιγμές ξεγνιασιάς ήρθαν όταν ανακάλυψα ότι κάποιοι άνθρωποι, κομικοί, γελούσαν με αυτό που εγώ φοβόμουν, χωρίς να ξέρουν ότι το φοβάμαι. Ήτανε μαγικό. Κοιτούσα εκστασιασμένος μπροστά σε μία οθόνη και έπειτα σε μία σκηνή ανθρώπους να πολεμάνε όλα αυτά που με τρομάζουν με γέλιο. Τεράστιο όπλο το γέλιο. Ανακάλυψα κάτι απίστευτα λυτρωτικό για μένα. Ήταν τεράστια ανακούφιση να βλέπω να νικάνε τον εχθρό μου. Και τότε τα βράδια, πριν κοιμηθώ, σκεφτόμουν όλα αυτά που με κάναν να γελάσω και οι κακές σκέψεις γινόντουσαν πιο μικρές. Και τότε σιγουρεύτηκα. Είπα ναι. Θέλω και εγώ να γίνω σαν κι αυτούς. Τους μεγάλους κωμικούς που πολεμάνε τους φόβους των άλλων. Θέλω και εγώ να πολεμήσω τους δικούς μου φόβους. Θέλω μια ζωή με γέλιο. Θέλω και εγώ να προσφέρω στους άλλους στιγμές ξεγνιασιάς. Όπως περνούσαν τα χρόνια, το μικρόβιο υπήρχε μέσα μου. Ήξερα πλέον τι θα με κάνει ευτυχισμένο. Όμως η καταθλιπτική μου φύση ήταν εκεί για να με δυσκολεύει. Ή μάλλον έτσι νόμιζα. Το μυαλό μου συνέχιζε να ζωγραφίζει με μαύρα χρώματα. Φόβος για το θάνατο, φόβος για το ύψος, φόβος για τον ύπνο, φόβος για τον ουρανό. Ναι, και για τον ουρανό. Ένα μυαλό συνεχόμενη παραγωγή φοβίας.
Και όταν πια το ποτήρι ξεχυλίζει, ή καταστρέφεσαι, ή αναγεννιέσαι. Εγώ επέλεξα το δεύτερο. Επέλεξα το γέλιο. Επέλεξα την ευτυχία. Επέλεξα τη ζωή. Πήρα όλα μου τα μαύρα κομμάτια και τα βάψα κόκκινα. Πήρα όλη μου τη θλίψη και την έκανα χαρά. Άρχισα σιγά σιγά να βγάζω τα πρώτα μου ιντερνετικά βίντεο, κωμικά, και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν γρήγορα πολύ ενθαρρυντική. Μηνύματα του στυλ «Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είχαμε μια δύσκολη μέρα». «Γιάννη, σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες και γελάσαμε». «Γιάννη, μας έκανες να ξεχαστούμε». Τέτοια μηνύματα δεν άργησαν να έρθουν. Πραγματικά, με κάθε τέτοια αλληλεπίδραση των σκέψεών μου και της χαράς που έδινε στον κόσμο, άρχισα να γίνομαι πιο δυνατός. Άρχισα να πατάω στα πόδια μου. Προσέφερα πλέον και εγώ ξεγνιασιά σε άλλους ανθρώπους. Η στιγμή όμως που άλλαξε τα πάντα, η πιο καθοριστική στιγμή, που με έκανε να τα δω όλα αλλιώς, ήταν η πρώτη μου παράσταση. Η πρώτη μου παράσταση. Μόνος μου πάνω σε μία σκηνή, να πολεμάω όλα αυτά που με φοβίζουν. Το όνειρό μου άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Όταν έγραφα αυτή την παράσταση, πήρε έμπνευση από όλους τους ανθρώπους που μου κρατούσαν συντροφιά όταν ήμουν παιδί. Με κάθε ατάκα που έγραφα, ένιωθα ότι είμαι ένα βήμα όλο και πιο κοντά τους. Ένα βήμα στο να γίνω πιο δυνατός. Ένα βήμα προς τη δική μου ευδαιμονία. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα της παράστασης να κατεβαίνω τη σκάλα και να βλέπω ένα μαγαζί γεμάτο κόσμο. Γεμάτο κόσμο που φώναζε, χαμογέλαγε, χειροκροτούσε, γελούσε με αυτά που τον φόβιζαν. Και τότε κοντοστάθηκα, κοίταξα πίσω, το παιδί που δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια και μετά κοίταξα μπροστά, το όνειρό μου. Και ένιωσα για πρώτη φορά ολοκληρωτικά ευτυχισμένος. Τα κατάφερα. Πολέμησα κι εγώ όλα αυτά που με φόβιζαν. Και επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα. Μπορεί κάποιος που δεν γελάει ποτέ να κάνει τους άλλους να γελάνε? Ναι. Γιατί ακριβώς επειδή δεν γελάω ποτέ, δημιούργησα τα όνειρα που πραγματοποιώ σήμερα. Γιατί αυτό το μυαλό, αυτό το μυαλό που τόσο άσχημα μου έχει φερθεί, αυτό το μυαλό που πίστευε ότι είναι ο χειρότερος εχθρός μου, τελικά είναι ο καλύτερος φίλος μου. Γιατί μέσα από τα δύσκολα και σκοτεινά μονοπάτια, με οδήγησε σε αυτό που είμαι σήμερα. Και το αγαπάω αυτό που είμαι σήμερα. Με οδήγησε στη δική μου ευδαιμονία. Το ίδιο μυαλό που με κρατούσε ξύπνιο τα βράδια, είναι το μυαλό που με κάνει σήμερα και πραγματοποιώ τα όνειρά μου. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βρει την ευτυχία και τη δική του προσωπική ευδαιμονία, αρκεί να διαλέξει το σωστό δρόμο. Και αν από μένα σήμερα θέλω να κρατήσεις ένα πράγμα, είναι ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μιλήτρια του session είναι η κυρία Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διατροφολόγος και δόκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έρχεται να μας μιλήσει για τη σύνδεση της διατροφής και της σωματικής υγείας με την ευδαιμονία. Και νομίζω ότι αυτό σου λέει πολλά. Αυτό το bullying που μου ασκείς αυτή τη στιγμή είναι ανεπίτρεπτο μπροστά σε τόσο κόσμο. Επειδή κάποιος ξεκίνησε δηλαδή τη γυμναστική ξαφνικά μετά από 27 χρόνια, τώρα πρέπει να μας τη λες και εμάς που μείναμε έτσι ένα βηματάκι πίσω. Θα ακούσω κι εγώ την ομιλία. Συγγνώμη, δηλαδή τρεις μήνες που γυμνάζομαι μπροστά στα 27 χρόνια το θεωρείς τόσο αμεληταίο? Εγώ νομίζω ότι έχω κατακτήσει τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πάμε να ακούσουμε την ομιλία για να μάθω κι εγώ περισσότερα. Ο θεριστής και ο παραθεριστής. Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι? Παρότι μοιράζονται τον ίδιο ήλιο και ίσως και τη βιταμίνη D, ο ένας μοχθεί για να μαζέψει τους καρπούς της χρονιάς και ο άλλος ξεκουράζεται,
στέλνοντας ευχές, όπως όλοι συνηθίζουμε, σε γιορτές, για υγεία, ευτυχία, ευδαιμονία. Έννοιες που ηχούν διαφορετικά στους εγκεφάλους μας και χτυπούν διαφορετικές χορδές. Το βέβαιο είναι ότι τις περισσότερες από αυτές τις έννοιες θα θέλαμε όλοι να τις έχουμε στη βιβλιοθήκη της ζωής μας. Εν τούτης, παρόλες τις φιλοσοφικές παρακαταθήκες και τη βαθιά γνώση, η τέχνη του να κατακτήσει την τέλεια υγεία και ευδαιμονία παραμένει ζητούμενο. Και ενώ παραμένει ζητούμενο και για τον θεριστή και για τον παραθεριστή, παραμένει ζητούμενο και για την επιστήμη. Καθώς βοήθησε πάρα πολύ στο να αυξηθεί το προσδόκιμο της ζωής, εν τούτης βλέπουμε ότι χάνουμε χαμένα χρόνια ζωής και υγείας λόγω των χρονίων νοσημάτων και της αναπηρίας που αφήνουν. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. 41 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του ζωχαρόδη διαβήτη, του καρκίνου και όλων των χρονίων νοσημάτων, τα οποία επηρεάζονται κατά πολύ από τον τρόπο ζωής μας, την αποκινητικότητα, την παχυσαρκία που αποτελεί την ορολογιακή βόμβα, την κακή διατροφή, το αλκοόλ, το κάπνισμα. Όλα αυτά τα χρόνια νοσήματα, τα οποία ήρθε ο COVID με μία να τα γκρεμίσει. Γιατί είναι τα νοσήματα τα οποία τελικά επλήγησαν από την πανδημία. Και διαρωτάται κανείς αν τελικά έχουμε πράξει το σωστό και αν τελικά όλα τα τρέτς που ακολουθήσαμε είναι σωστά. Αρκεί να ανοίξει κανείς τη τηλεόραση ή ένα περιοδικό lifestyle ή να σκρολάρει στα social media και να δει τον καταιγισμό από βιταμίνες, σούπερ τροφές, δίαιτες που υπόσχονται τέλεια αποτελέσματα ότι καταπολεμούν την παχυσαρκία και θα σου δώσουν ένα τέλειο σώμα για την παραλία. Και κάπου ανάμεσα στην παραλία και στο κύμα αναδύεται και κάποια καμπάνια ότι πρέπει να φροντίζεις το σώμα σου, πρέπει να φροντίζεις τον πολύτιμο εαυτό σου. Και ας μην είναι σώμα παραλίας, ας είναι και του βουνού. Κοντά στα social media των influencers και των celebrities, πόσος κόσμος δεν εμπνεύστηκε και έσπευσε σε καταστήματα με προσιτές τιμές και δυσπρόσιτες ενδυματολογικές γραμμές για να αγοράσει ένα ρούχο και τελικά κατάλαβε ότι η γρήγορη μόδα γρήγορα απογοητεύει. Και δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα η απογοήτευση φεύγει με ένα καλό προφιτερόλ. Το fast fashion και τα fitness trends προάγουν τον κόσμο της βιομηχανίας της δίαιτας και του γρήγορου κέρδους και σαμποτάρουν την επιστήμη της διατροφής. Άλλωστε, σε 6 μέρες δημιουργήθηκε ο κόσμος. Σε 7 μέρες μπορείς να χάσεις 5 κιλά. Αυτό κι αν είναι θαύμα. Μόνο που σε 7 μέρες μπορείς να χάσεις με το ζόρι 1 κιλό και τα υπόλοιπα 4 κιλά είναι μυϊκή μάζα, αφυδάτωση και χρόνια ζωής. Η σαρκοπενία, η μείωση δηλαδή της μυϊκής μάζας, η οποία εξαρτάται πολύ από την υποκινητικότητα και εν προκειμένου από τη γρήγορη απώλεια βάρους, με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγεί στο γύρας, το οποίο, ακολουθώντας αυτά τα τρέτς, γρήγορα μας καταβάλει και αυτό. Η μυϊκή μάζα είναι το πιο ακριβό νόμισμα του οργανισμού και η νεότητά μας. Αν διατηρώ για πολλά χρόνια τη μυϊκή μου μάζα, τότε πραγματικά έχω αντιγύραση, έχω νεότητα, έχω υγεία. Ξεκίνησα την προσωπική μου διαδρομή μέσα από την αγάπη μου για την άσκηση και τον κλασικό αθλητισμό που υπηρέτησα για 15 χρόνια. Και αργότερα ήρθαν οι σπουδές στην επιστήμη του αθλητισμού. Κατάλαβα βιωματικά τις άπειρες δυνατότητες και τα όρια που έχει το ανθρώπινο σώμα και γεύτηκα πραγματικά την ανακούφιση από το στρες και τη χαλάρωση που φέρνουν αυτές οι υπέροχες χημικές ουσίες και αντιδράσεις, οι λεγόμενες ενδορφίνες. Συνέχισα την πορεία μου και στη διαδρομή μου ακολούθησα και την επιστήμη της διατροφής. Το αίτιο και το αποτέλεσμα σε πλήρη εφαρμογή. Μια νέα επιστήμη που έχει να προσφέρει πολλά στην διαχείριση των χρονίων νοσημάτων και γενικότερα στην υγεία. Ως αθλήτρια, έμαθα να ακούω το σώμα μου, να ξέρω πότε φορτίζεται σωστά, πότε ξεκουράζεται σωστά, ποια είναι η έννοια της χώνεψης και της διατροφικής ρουτίνας. Κατάλαβα να ακούω το πεπτικό μου σύστημα. Για παράδειγμα, ήμουν μια αθλήτρια η οποία δεν έτρωγε ποτέ πρωινό τις πρωινές ώρες. Σήμερα αυτό ονομάζεται ένα νέο trend, το fasting.
Έφτιαξα τη ρουτίνα του μεταβολισμού μου, καθώς 3,5 ώρες πριν θα έπρεπε να χωνέψει ένα πλήρες γεύμα. Κατάλαβα τα όρια και με πόσα καύσιμα ο οργανισμός πραγματικά διατηρεί τα κιλά του. Δοκίμασα τι σημαίνει να τρως αργά το γεύμα ή πολύ νωρίς και τι επίδραση έχει αυτό την επόμενη μέρα στην προπόνησή μου. Ένιωσα αυτό που λέμε να έχω το κοντρόλ του σώματός μου. Στη δουλειά μου λειτουργώ ακριβώς με τη μεθοδολογία της προπονητικής. Στόχος μου είναι να χτίσω την αρχιτεκτονική της υγείας. Πάντα ξεκινάω από το σώμα όταν θέλω να πετύχω κάποιο στόχο. Καταλαβαίνω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και επίσης, ποια είναι η διαδρομή που πρέπει να κάνει η τροφή μέσα στο σώμα για να διορθώσει τυχόν ανισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί. Για παράδειγμα, αν έχω ένα ευαίσθητο πεπτικό σύστημα που μου έχει δημιουργήσει ένα θέμα με το στομάχι μου, αντί να τα βάζω με τον εαυτό μου και να θυμώνω, προσπαθώ να αλλάξω τη ρουτίνα μου. Να μασάω πιο αργά, να τρώω λιγότερες όξινες τροφές, να κάνω αναπνευστικές ασκήσεις, να ξεκουράζω το σώμα μου, να μην τρώω πολύ αργά το βράδυ. Έτσι χρησιμοποιώ μία γνώση και ένα εργαλείο της αυτογνωσίας για να βελτιώσω την υγεία μου, αντί να με ψημυρώ και να θεωρώ ότι είμαι υπεύθυνη που έπαθα κάτι κακό και να μην ακούω τα σημάδια του σώματός μου. Θα αναφερθώ στην Ειρήνη. Η Ειρήνη, υπάλληλος πολυεθνικής εταιρείας, μία πολύ οργανωμένη γυναίκα στη δουλειά της και πολύ παραγωγική, στην προσωπική της ζωή επικρατούσε αναρχία. Δεν υπήρχε χρόνος για προσωπική φροντίδα. Ξυπνούσε το πρωί, έπινε πολλούς καφέδες, ξεκινούσε τη μέρα της, χωρίς να φάει τίποτα όλη την ημέρα, με αρκετή ζάχαρη και σνάκ υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και χυμούς που έβρισκε διαθέσιμους στην εργασία της και σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η χυμή υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και όλα τα σνακ τι κάνουν, διεγείρουν την ινσουλίνη μας και αποθηκεύουμε πολύ πιο γρήγορα σπλαγνικό λίπος, άρα ευθύνονται μακροπρόθεσμα και για το ζαχαρόδιαβήτη και για την παχυσαρκία. Το βραδινό φαγητό ήταν η απόλαυση, ειδικά όταν οι ενοχές έσβηναν με τον ύπνο των παιδιών. Τότε μπορούσε πραγματικά να απολαύσει ένα μεγάλο γεύμα και να ευχαριστηθεί, να θρέψει δηλαδή το σύστημα της ανταμοιβής, το οποίο γνωρίζουμε στην ουσία, είναι ο εγκέφαλός μας, ο οποίος θέλει να νιώσει comfort μετά από μία έντονη συμπιεσμένη μέρα γεμάτη στρες. Η κακή διάθεση που της είχε δημιουργήσει όλη αυτή η λανθασμένη ρουτίνα, η αδιαφορία για το σώμα της, ακόμα και για τη θηλυκότητά της, την έφεραν σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να κάνει αλλεπάλλες δίαιτες χωρίς αποτέλεσμα, να απογοητεύεται και τελικά να έχει σαρκοπενία. Η σαρκοπενία έφερε στην πόρτα της το διαβήτη. Ξεκινήσαμε ολιστική προσέγγιση και προσπαθήσαμε να πάρουμε κομμάτι-κομμάτι την καθημερινότητα μέσα από τον αυτοέλεγχο και την αυτοπαρατήρηση να καταλάβει βήμα-βήμα το σώμα και τις λειτουργίες του. Χρησιμοποίησαμε την τεχνική της προπονητικής έτσι ώστε να νιώθει τι σημαίνει να χωνεύω σωστά, να αντιλαμβάνεται την πείνα της, να καταλαβαίνει πότε πραγματικά πεινάει και να αντιλαμβάνεται τι γίνεται με το στρες και με τις διατροφικές της επιλογές. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλός μας κατευθύνει να καταναλώνουμε αυτό που θέλει εκείνος. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της υγείας μας. Έτσι τι κάναμε, χακάραμε στην ουσία τους διεγέρτες του στρες και της υψηλής ινσουλίνης, αφαιρώντας από το διαιτολόγιο μας τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, αλκοόλ, νικοτίνη και βάλαμε στη θέση σωστές σωματικές ασκήσεις χρησιμοποιώντας τη δύναμη της αναπνοής και φυσικά περιφρουρήσαμε τα cravings μέσα από τις αγχολητικές τροφές με σύνθετους υδατάνθρακες που απελευθερώνουν σιγά σιγά τη γλυκόζη και δεν μας πεινάνε, με τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο που χαλαρώνουν την νευρική και μυϊκή ίνα και ομαλοποιούν αυτήν την υπερέκριση της ορμόνης του στρες της κορτιζόλης, με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C που βοηθούν ακόμα και το νοσοποιητικό σύστημα και καταστέλουν το στρες, και φυσικά με ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία βοηθούν να ρυθμίσουν τη φλεγμονή η οποία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του στρες. Η Ειρήνη σε 18 μήνες ακριβώς την ουσία άλλαξε mindset. Σήμερα έχει χάσει 30 ολόκληρα κιλά. Και αν το καλοσκεφτεί κανείς, είναι λιγότερο από 2 κιλά το μήνα. Το οποίο σημαίνει πρακτικά, με μαθηματικές έννοιες, μείον 400 θερμίδες στο ημερήσιο πρόγραμμά της ή μείον 200 θερμίδες αν κάποιος γυμναστεί ταυτόχρονα. Γιατί?
Γιατί στην ουσία αυτό που χρειαζόμαστε από κίνηση είναι μόνο 30 λεπτά από τα 1440 λεπτά που έχει η μέρα, δηλαδή 210 λεπτά έως 350 για να φτιάξουμε αυτή την καλοφτιαγμένη μηχανή από τα 10.080 λεπτά που έχει η εβδομάδα. Η ειρήνη τελικά καλλιέργησε αυτή την αρετή μέσα από την προσωπική της πρακτική. Γιατί τελικά, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είμαστε αυτό που επαναλαμβάνουμε καθημερινά μέσα από τις πράξεις μας. Ο Σωκράτης έλεγε ότι τελικά κάνουμε το κακό γιατί δεν γνωρίζουμε το καλό. Και απ' την άλλη, ο Αριστοτέλης μας έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν κάνει το καλό ακριβώς επειδή παρασύρεται από τα πάθη του και δεν έχει εγκράτεια. Κυριαρχεί δηλαδή η ακρασία. Και αυτό είναι που μας κάνει τελικά να μην μπορούμε να κάνουμε καλό στον εαυτό μας. Και απ' την άλλη, πίστευε φυσικά ότι τα περιβάλλοντα είναι αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μέσα από την εκπαίδευση, την οικογένεια, ένα πολύ καλό οικοσύστημα στον άνθρωπο, το οποίο θα τον κάνει να προοδεύσει. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά να χάνουμε βάρος για να έχουμε ένα επιθυμητό σωματικό λίπος, αλλά να έχουμε μια συνολική υγεία. Είμαστε κοινωνικά όντα, αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον μας. Άρα, αυτό που έχει σημασία τελικά είναι πώς θα χτίσω ένα καλό οικοσύστημα, το οποίο θα ευνοήσει και την προσωπική μου υγεία, αλλά και την υγεία του περιβάλλοντος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παράγονται πάρα πολύ μέσα από τη διαδικασία επεξεργασίας, μεταποίησης, αποθήκευσης, παραγωγής τροφίμων. Και όλο αυτό επιβαρύνει το περιβάλλον μας. Χρειαζόμαστε πιο υγιείς δίαιτες και φαίνεται ότι το οικολογικό αποτύπωμα επιβαρύνεται περισσότερο μέσα από την κατανάλωση ζωικών προϊόντων και λιγότερο από μια χορτοφαγική διατροφή. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τα διατροφικά μας πρότυπα ώστε να μειώσουμε τελικά το οικολογικό αποτύπωμα το οποίο θα σώσει τον πλανήτη μας και θα καλυτερεύσει την υγεία μας και όλα αυτά συνδέονται τελικά με τα χρόνια νοσήματα. Άρα, γνωρίζουμε πραγματικά τι δουλεύει, έχουμε την πείρα και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων για να κάνουμε το σωστό για την ανθρωπότητα. Η υγεία του πλανήτη μας, στην ουσία, είναι η δική μας υγεία. Είναι η καλλιέργεια της αρετής μας για να κατακτήσουμε αυτό που ονομάζουμε ευδαιμονία και είναι οι πράξεις μας προς τον εαυτό μας. Γιατί, όπως έλεγε και ο Τένεσι Ουίλιαμς, η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο χρόνος. Και έτσι και ο παραθεριστής, καλλιεργώντας συνεχώς την αρετή του, θα μπορέσει μέσα από αυτές τις πράξεις του, αύριο μεθαύριο, να γίνει ένας καλός παραθεριστής που θα γεύεται πραγματικά την υγεία του, γιατί τελικά ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Ναι. Κατάλαβες και εσύ ότι το συμπέρασμα είναι κομμένα τα μπέργκερ από αύριο ή γενικότερα κάτι αντίστοιχο? Έχεις κάτι πιο βολικό να μου πεις? Κοίταξε να δεις, οι λέξεις έχουν μια συγκεκριμένη σημασία, αυτή που τις δίνεις εσύ. Ας περιορίσουμε τις κακές τροφές. Καλύτερο, το ακούω πολύ καλύτερο. Ωραία. Και θα κατακτήσουμε την ευδαιμονία. Έτσι φαίνεται. Αχ, δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Νίκη Αλεξάνδρου, επαγγέλλεται δικηγόρος, είναι leadership coach και ταυτόχρονα είναι co-leader στη Lean in Hellas. Μελετώντας κάποια πράγματα για αυτή, κατάλαβα ότι την απασχολεί ιδιαίτερα το πώς προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, ποια είναι η τελειομανία που έχει ο καθένας και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την ακούσουμε για να δούμε ποια είναι η σωστή τελειομανία, γιατί, spoiler alert, πολλές φορές αυτά που μας επιβάλλει ο περίγυρος, η κοινωνία, εξωτερικοί παράγοντες, ίσως αλλάζουν λίγο την πηξίδα μας και ήρθε η ώρα να τη βάλουμε ξανά στη σωστή θέση. You should be rich by now. You should have a bigger house by now. You should be a director you by now. You should be fit. You should have kids. You should get married. You should build muscles. You should have shinier skin. You should have thinner thighs. You should know this. You should be successful. You should have more money. To be better connected. You should do this. You should be that. How many of you have ever been spoken to like that? Well, I used to be spoken to like that every day by my own self. This is very much the kind of self-talk that we all play in our heads.
a constant stream of musts and shoulds, pushing us forward, suppressing us to do this, be that, be perfect. A few weeks ago, I got an invite to speak at TEDx. I was excited at the prospect, and I texted the news to some friends. I told them I want to speak about the perils of perfection, how chasing perfection is so pointless and vain. Want to see their first reactions? Perfect, perfect, perfect. We are obsessed with perfection. It's everywhere. The concept of perfection is something that I have been struggling with for almost my whole life. Growing up in a traditional community in Cyprus, one of four children of a family of refugees, I quickly took on a list of shoulds and musts from a very young age. That never sat well with me. It somehow felt foreign, not my own. I was a free spirit. I wanted to create impact with my work, pursue joy and fulfillment in life. So I became a finance lawyer, of all things. Now, finance lawyers are a very special breed of people. We are wired to spot a single typo in a 350-page document, which is counterintuitive, really. It goes against what your brain is programmed to do. Lawyers are often the type of people that pursue perfection. Perfection in the documents we produce, the standard of work that we deliver, the client relationships that we create. Our whole career depends on perfection. But why should the idea of perfection matter to you, particularly if you're not a lawyer? Well, because it can destroy you. Perfectionism has this way of creeping up in our lives from lots of different cracks in our fences. It can swallow us and carry us into a whole struggle to do more, buy more, gain more, each time leading us away from our own internal bliss, away from our eudaemonia. Now, let's zoom in at a definition of perfection and think this through. So perfectionism is the idea that if we live perfect, look perfect, and act perfect, we can minimize and avoid the pain of blame, judgment, and shame. It's a 20-ton shield that we carry around thinking it will protect us, when in fact, it's preventing us from taking flight. Fear of blame, judgment, and shame is what's hiding behind perfectionism. I know what some of you might be thinking right now. All of these perfect things I pursue by my own choice. I am the leader in my own life, right? I used to think that I was the leader in my own life. When I was 18, I remember returning from the beach one day at home. I walked in and found my mom hunched over the kitchen table, tears streaming down her blotchy face. "Your sister is breaking up with her boyfriend," she said. "She's 25 years old. They've been living together for 5 years. What will people say? Her life is ruined." I was shocked to see my mom so broken. A strong, wise, independent woman who survived the war and bore four kids, brought to her knees at the thought of what will people say. That moment, I realized that my parents were not always leaders in their own lives. When they became refugees, they moved to another part of Cyprus and had to build their lives from scratch. Now, being in a new place among strangers meant that there was a specific box that they had to fit in order to be accepted. They had to do good by society. That's how, as a child, I came to conclude that my duty, in turn, was to do good by my parents. I owed them at least this much. You see, the picture of who we think we ought to be is drawn deeply by others, most commonly your father if you're a man, your mother if you're a woman. We also take into account influences from friends, other family, our colleagues, particularly women. So I studied hard and I worked even harder. I met my husband while I was at uni, married before I was 30, and had my kids before I was 40. All while climbing up the corporate ladder at leading international working environments. Because these are the real milestones, you see. This is what matters. I picked up a lot of advice from friends and colleagues along the way. Move to this area. Send your kids to that school.
Work on your weaknesses. Don't share your clients with others. There's only room for one of you at the top. Many of them probably well-intended, but they left me disoriented, searching for my own way to lead. On 8th of August, 2018, I woke up and could not get out of bed. We were on holidays at the time. I had a nice sunny day to look forward to, full of fun activities with my family, their voices and giggles calling for me in the background. And yet, I could not summon the energy to get out of bed, did not have the courage to go on. I had everything a woman could ever wish for. A loving husband, four incredible kids, a beautiful home, a promising career, success. And yet, this didn't feel right. Is this what success is really about? What does success even mean? Has anyone in the audience ever Googled that? I would advise against it. See, even Google has a claim on your own life. Not just Google, but every piece of media, advertising, social media, online platform, and search engine is fighting for the right to make your decisions for you. We're not talking about the society where you live in, nor about your family or your social network trying to make your decisions for you. We're talking about a whole universe of strangers curating what your life is supposed to look like on media. And the thing with these strangers is that they have a view on everything. Any woman who's ever been pregnant can attest to that. What you should look like, what you should wear, how much you should weigh, how much you should earn, how frequently to have sex, how often to hug your child. The media will bombard you with information on everything. But this information is not real. More often than not, it's fictional. And above all, it's incomplete. Here are some personal examples. This is a photo of our family in an outing that I posted on Facebook the other day. And this is our family in any random day. This is the view that I expected to see when I reached the peak at Machu Picchu after a long, painful 8-hour backpacking hike along the Inca Trail. And this is what I actually saw when we got there. All the happy faces, carefree lives, gorgeous views are just creating an image of perfection that is unattainable. They raise our expectations to uncontrollable highs. These strangers on screen get in the driver's seat and lead our lives while we sit on the passenger seat, just following along. There is countless research linking perfectionism to problems such as burnout, depression, low self-esteem, suicidal thoughts, eating disorders, and a host of other problems in children, adolescents, and adults. Research among people who had relatives who took their own lives in the US indicated that in 50% of the cases, the people described the person who committed suicide as a perfectionist. That's 1 in 2 suicides due to perfectionism. A recent research by the American Psychological Association indicated that perfectionism is increasing over time. So young generations today perceive that others are more demanding of them, they are more demanding of others, and they are more demanding of themselves. So perfectionism is a demon then. But how about the good kind of perfectionism? Our desire to excel in everything we do, break world records, climb the 7 summits, be the healthiest we can be, heal societies of disease, build human settlements on Mars, invent and create for generations ahead. So what distinguishes this inner drive to thrive from perfectionism? It's the driving power behind it. The driving power behind our motivation to succeed. If we are motivated by fear, shame, blame, judgment, then we will inevitably live a life of constant struggle. If we're motivated by love, giving, connection, spirituality, then we will inevitably live a life of fulfillment. This is how we become leaders in our own lives. Imagine a scenario where I ask you to walk through a farmer's market, like ye, on a Sunday morning, and collect leftover produce that the farmers will throw away. You won't get paid for it, you have 2 hours to complete the task, and you have to stack all the produce that you collect in this spot right here.
You go around the stalls and manage to gather a few boxes of overripe kiwis, broccoli, some potatoes, and stack them up. And a few minutes later, a garbage truck drives in and all the produce that you collected is thrown away. How does that feel after all your hard work? How about instead of the garbage truck, this white van shows up? They are from a hospice for people with neurodisabilities, and their faces lit up when they see your pile. Wow, this will feed all our patients for the next 3 days. Look at these kiwis. Our cook will love this. Thank you so much. A different kind of feeling this time, right? This feeling has a name. It's called creating impact through giving. This is the experience that we helped put together at our law firm a few years ago. It cost zero. We had no budget for this. It took us 5 hours to put together with support of NGO Borume. It gave us incredible pride and joy, and it helped the hospice feed their residents for 3 days. It's so easy to give. It doesn't have to be your money. It could be your time, your place, at the front of the queue, your praise, a good recommendation to someone. Find the way to give. Create impact through giving. And research by Adam Grant even suggests that as a giver, you're more likely to end up at the top of the success ladder. I speak to many incredible professionals every day. Over and over again, I hear the same complaint. My team are not engaged. I feel that my own work is pointless. If I didn't do it, someone else would. There must be more to life than this. A constant stream of thoughts in their minds and no conversation with their hearts. If you cannot hear your heart yet, that's okay. There's a way to make that happen. That's exactly how I felt that sunny August morning. Study after study indicate that burnout and stress are linked to the perception that what we do does not matter, does not have any impact. The perception of impact serves as a buffer against stress, enabling people to avoid burnout and maintain their motivation and performance. In preparing for today, I also interviewed someone that I consider to be very well connected to his inner wisdom, my 12-year-old son, Alexandros. So, what's your take on perfection? I asked. Ooh, I like perfection, he said. If I grow to have the perfect job and I make a lot of money, then I can do anything I want with my life. Which is pretty much what I can do now. So scrap that. Connected, you see? This reminded me of the joke with the Greek fisherman. This fisherman went out to sea in his little boat every day and came back with his nets full of fish. One day, a rich businessman saw him pulling out the dock. He said, "Wow, you're doing very well. You should buy a second boat and double your fishing income. You can then buy 4 boats and then a commercial fishing vessel. You could have a whole fleet of them. You could even buy a yacht." "And why would I want to do that?" asked the fisherman. "Well, if you're that rich, you can then do anything you want in life." "What would you really want to do?" asked the businessman. "I would like to go fishing every day in my little boat." My son and their fisherman are onto a truth that it takes most people decades to come face to face with. The true meaning of connection. Being in touch with your roots, with the things that really drive you, the things that energize you and give you meaning in life. Your roots are your values, and they are core to you being the leader in your own life. Looking back at that morning of 8th of August 2018 fills me with wonder. I vividly recall how low I felt, how perplexed and pain. But I also recall a total lack of fear. What I felt instead was faith, a deep, ingrained faith that this will work out in the end. That I'm in a dark room right now, but the door is somewhere here, waiting to be found. My brain screamed, "Fire! Alert!" But my heart whispered, "Shh, nothing to worry about now. All will be revealed when you're ready." In the weeks that followed my burnout, I had no appetite for all this shouting from my brain. I started observing my thoughts with amusement.
and listening in closer to the whispers of my heart. I woke up to 10 minutes of meditation each day and prayed every single night before sleep. I practiced breathing techniques. I allowed myself to pause and wonder at the windshields of my car on a rainy day, the feeling of the hand of my husband in my palm, the smell on my boy's hair. I started feeling stronger, more energetic, clear about the things I want to do. I started becoming a leader in my own life, and I became a leadership coach to support other people in this journey. And I thrive when I keep alive the same sense of connection with my family, my community, myself. My journey has helped me craft my own definition of success, to be complete with who I am, to be whole, to be leader in my own life. I wish you all the joy of giving, connection, and spirituality in your journeys, and the courage to listen to the whispers of your heart and lead in your own life. Μετά από την ομιλία που παρακολούθησες, θεωρείς ότι θα καταφέρουμε να βρούμε την ευδαιμονία? Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές στη ζωή βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να ακολουθήσουμε κατά λάθος τους στόχους που μας θέτει η κοινωνία και όχι τους δικούς μας για να βρούμε την καλή τελειομανία. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που καταφέρνουμε να τη βρούμε, ο δρόμος για την ευδαιμονία είναι σίγουρος. Και όσο βρισκόμαστε ακόμα στο session της τέχνης, νιώθω ότι πρέπει να σου δώσω πάσα, καθώς είσαι και εσύ ένα άτομο που ασχολείται με την τέχνη, να μας πεις τι ακολουθεί. Γιατί ειδικά με το χορό, που είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή, έχω πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Έχεις σίγουρα μεγαλύτερη από μένα. Αποκλείεται. Σίγουρη, γιατί δεν έχετε να χορεύω. Τα Σάββατα πιο συχνά. Άλλο το έχεις εξασκήσει. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πάρα πολύ καλός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρείς δηλαδή ότι πρέπει να πω στα παιδιά της Infinite Root να έρθουν και να με βάλουν στην ομάδα τους και να αρχίσουμε να χορεύουμε freestyle και hip hop? Ναι, από 7 θα γίνεται 8. Ναι. Και, αλλά μετά ξέρεις, επειδή τα παιδιά δεν χορεύουν μόνο ομαδικά, χορεύουν και ατομικά, γιατί το freestyle και το hip hop, ξέρεις, βοηθάει σε αυτό. Μετά θα πρέπει να είσαι και μόνος σου πάνω στο σκηνή. Ας το αφήσουμε καλύτερα, ας τους υποδεχθούμε για ένα ωραίο διάλειμμα χορού. Και εγώ θα απολαμβάνω οπτικά αυτό που βλέπω. I invented swag. Popping bottles, putting supermodels in a cab. Proof. I guess I got my swagger back. Truth. New watch alert. Hue blows. All the big face, rolly, I got two of those. Arm out the window, through the city, I maneuver slow. Cock back, snap back, see my cut through the holes. Damn, Yeezy and Hov, where the hell you been? Niggas talking real reckless, stuntmen. I adopted these niggas, still a drumming them. Now I'm about to make them cut their whole summer in. They say I'm crazy, well, I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other bins. Last week, I was in my other bins. Throw your diamonds up, cause we in it, yeah. Another kid. Photo shoot fresh, looking like wealth. I'm about to call a paparazzi on myself. Live from the Mercer. Run up on Yeezy the wrong way, I might murk ya. Flee in the G450, I might surface. Political refugee asylum can be purchased. Everything's for sale. Got 5 passports, I'm never going to jail. I made Jesus walks, I'm never going to hell. The tour level flow is never going on sale. Luxury rap, the Hermes and verses. Sophisticated ignorance, write my curses in cursive. I get it custom. You a customer, you ain't custom to going through customs. You ain't been nowhere, huh? And all the ladies in the house got them showing off. I'm done, I hit you with my eyes. Nah. Welcome to Havana. Smoking Cubanos with Castro and Cabanas. Viva Mexico. Cubano. Dominicano. All the plugs that I know. Driving Benzes. With no benefits. Not bad, huh? With some immigrants. Through your fences. We digging tunnels. Can't you see we getting money up under you? Can't you see the private jets flying over you? Maybach, bumper, stickery. What we're overdue? Jay is chilling. Jay is chilling. What more can I say? Another night, another party, saying hi to everybody. I'm sorry, it's time to leave, I gotta leave now. Got somewhere I gotta be now. I'm starving, can somebody walk me to my car? If I go alone, I'm not gonna make it very far. I'm happy for the love and all of the above. If I'm being honest, I've been through way too much. I can't fake another smile. I can't fake like I'm alright. Ooh. Ooh. Now
it the way too much. I can't fake another smile. I can't fake like I'm alright. And I won't say I'm feeling fine. After what I've been through, I can't lie. Really, Godzilla King Kongish. Be on that Gorilla King Kong shit. Feeling like Jordan with his rings all across fist. Champion off way. Running back, yeah. Feeling really Godzilla King Kongish. Be on that Gorilla King Kong shit. Feeling like Jordan with his rings all across fist. Champion office. Assuming you can stop us is nonsense. Never been on one. Always been on 10. Often I get way. Running back, yeah. Never been on one. I always been on 10. Often I get on beats only to off them. Fans showing love like it's all tennis. Cause I'm authentic. Shot serve way. Running back, yo. Fans showing love like it's all tennis. Cause I'm authentic. Shot serve with a verse. Call it bartending. Call a fire marshal one. Arsenic to your stereo. They root me on like my audience was Arsenio. All off shit. I can kill it with any flow. Like hit you with no delay. So what you saying, yo? Hey, play it, run it back. Listen to my demo. Add it with the automatic flow. I got MO. Hey, on the real though. Yeah, real though. Now I'm letting them know. Like they ain't get the memo. Like, hey, play it, run it back. Listen to my demo. Add it with the automatic flow. I got MO. Hey, on the real though. Yeah, that's real though. Now I'm letting them know. Like they ain't get the memo. Like, hey, play it, run it back. Listen to my demo. Add it with the automatic flow. I got MO. Hey, on the real though. Yeah, that's real though. Now I'm letting them know. Like they ain't get the memo. Like, listen. Μετά από αυτό που είδες, πιστεύεις ότι μπορώ να ακολουθήσω? Φυσικά και μπορείς, διότι μέσω της τέχνης θα το κάνεις αυτό, θα το εξασκήσεις, θα το κάνεις πάρα πολλές φορές, μέχρι να γίνεις τέλειος. Όχι. Αυτή είναι μια τελειομανία που δεν είχα σκεφτεί ότι θα την έχω, αλλά θα το δοκιμάσω όσο κάτσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ζητήσω από τα παιδιά να με βάλουν στην ομάδα τους. Καλή ιδέα. Λοιπόν. Εσύ που είσαι συνεφίλ, θυμάσαι μία ταινία με την Ντέμι Μουρ που λέγεται Ghost, όπου έχει αυτή την πάρα πολύ γνωστή σκηνή που κάθονται στο εργαστήριο και πλάθουνε τον πυλό και μετά έρχεται και ο άλλος και πλάθουνε μαζί, θυμάσαι? Τη θυμάμαι, αλλά επειδή η αλήθεια είναι ότι και σε αυτή την τέχνη έχω κάποιες μικρές έτσι ελλείψεις. Μήπως να περάσουμε στο workshop από Will Ceramics, να δω πρώτα πώς θα το κάνω και μετά να το ακολουθήσω? Άντε καλά. Γεια σας. Εγώ είμαι η Χριστίνα Willis. Είμαι κεραμίστρια. Είναι μεγάλη χαρά που έχω αυτή την ευκαιρία να μοιραστώ την αγάπη που έχω για την κεραμική. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο χώρο μας, στην Λακιά, στο εργαστήριό μου. Και θα ήθελα να μοιραστώ λίγο μαζί σας την ιστορία μου για το πώς ξεκίνησα εγώ με την κεραμική. Τώρα, κρατάω στο χέρι μου μία μπάλα, ένα κομμάτι πυλό που πιστεύω όλοι έχετε μαζί σας, περίπου μισό κιλό. Θα την κόψω στη μέση με ένα σκηνάκι, με ό,τι έχετε στο σπίτι σας, μπορείτε να το κόψετε στη μέση. Και όταν σας λέω την ιστορία μου, συγχρόνως θα κάνουμε όλοι μαζί ένα pinch pot. Γιατί στην κεραμική, όπως ξέρετε, το δοχείο μας πρέπει οπωσδήποτε να είναι κούφιο. Δεν μπορούμε να ψήσουμε κάτι το οποίο είναι συμβαγές. Η πρώτη μου επαφή με την κεραμική έγινε όταν ήμουν 16 χρονών, ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πήγα με την παρέα μου, είπαμε άντε πού να πάμε, ήταν διακοπές του Πάσχα, είχαμε 2 εβδομάδες. Πήγαμε Πειραιά, τυχαία μπήκαμε σε ένα καράβι και το καράβι πήγε Σύφνο. Δεν είχα ξαναπάει στη Σύφνο. Όλη η παρέα μου θέλανε να κάνουν μπάνιο και να κάθονται στον ήλιο. Εγώ δεν ήθελα καθόλου να κάθω στον ήλιο γιατί είμαι πολύ ξανθιά και κοκκίνιζε η μύτη μου, οπότε λέω να πάω να βρω εγώ ένα δροσερό μέρος. Και ήμασταν σε ένα πολύ πολύ μικρό χωριό, Φάρος λέγεται, και αυτό το χωριό είχε έναν αγκιοπλάστη, τον κύριο Βασίλη Λουκιανό.
και με το που μπήκα μέσα στο εργαστήριό του, μαγεύτηκα. Γιατί είδα για πρώτη φορά έναν καλλιτέχνη που έπαιρνε μία μπάλα πυλό, όπως καλή ώρα έχουμε εμείς εδώ στο χέρι μας, και καθότανε στον τροχό του, ποδοκίνητο τροχό είχε, και έφτιαχνε μία καταπληκτική στάμα, γιουβέτσι, τσουκάλια, αυτά που φτιάχνανε όλοι οι πρώτες παραδοσιακοί κεραμίστες. Και όπως σας είπα, μαγεύτηκα. Λέω, πω, υπάρχει αυτό το πράγμα, που μπορεί κάποιος να κάνει αυτό. Γιατί εγώ πάντα ήξερα ότι δεν ήθελα να γίνω γιατρός, δεν ήθελα να γίνω δικηγόρος, δεν θα γινόμουν ποτέ επιχειρηματίας, δεν θα ήθελα ποτέ να κάτσω σε ένα γραφείο για ένα οκτάωρο, οπότε ψαχνόμουν τι είναι αυτό που θα με εκφράσει. Και πράγματι ο κ. Βασίλης όταν έφευγε το μεσημέρι για να πάει να φάει, έλεγε «Χριστίνα, έλα κάτσε εσύ εδώ στο τροχό μου και κάνε, φτιάξε ό,τι μπορείς». Βέβαια δεν μπορούσα να φτιάξω τίποτα, αλλά ήταν αυτή μια εμπειρία που έμεινε πάντα βαθιά στην καρδιά μου. Πέρασαν περίπου 10 χρόνια, όπου εγώ πήγα και σπούδασα στην Αμερική, ξαναγύρισα στην Ελλάδα. Ψαχνόμουν πάρα πολύ και ο μεγάλος μου αδερφός μου στέλνει ένα γράμμα και λέει, εγώ θα παντρευτώ στην Καλιφόρνια και θέλω πάρα πολύ να αρχίσει το γάμο. Δεν είχα πάει ποτέ Καλιφόρνια, λέω, εντάξει, πάμε. Ήμουνα 24 χρονών. Και πήγαμε στο γάμο, τελείωσε ο γάμος και ένας παιδικός μου φίλος είπε, ξέρεις τι, εσένα θα σου άρεσε πάρα πολύ. Το πανεπιστήμιο που σπουδάζω εγώ είναι στο Santa Cruz, the University of California in Santa Cruz. Και λέει, έλα μαζί μου και έχουν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για κεραμική. Ω, μέσος μόλις άκουσα για κεραμική, τα αυτιά μου βούησαν και λέω, φύγαμε. Πήγα κάτω, γνώρισα τον καθηγητή, λέω τι πρέπει να κάνω για να έρθω εδώ να σπουδάσω μαζί σας. Αυτός είχε βγει από μια σχολή και μάλιστα η δασκάλα του Bauhaus από τη Γερμανία που ήταν πολύ γνωστή γιατί η απόφοιτη του Bauhaus ήταν αυτοί που μάθανε πολύ συγκεκριμένα πώς να κάνουν μια τέχνη πολύ μεθοδικά και με πολύ πειθαρχία. Οπότε μ' άρεσε πολύ όλο αυτό το πράγμα. Και σπούδασα 2 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Βγήκα με απολυτήριο BA in Ceramics και επέστρεψα στην Ελλάδα. Έκανα λίγο ένα detour, πήγα στο Λονδίνο και αγόρασα ένα ποδήλατο και με το ποδήλατο γύρισα στην Ελλάδα. Οπότε μόλις έφτασα στη Θεσσαλονίκη, έμεινα με τους γονείς μου μέσα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και άρχισα το πρώτο μου εργαστήριο. Εντελώς τυχαία με βρήκανε από μια σχολή του ΕΟΜΕΧ, όπου δίδασκα για 4-5 χρόνια και από εκεί ξεκίνησαν όλες οι γνωριμίες που έχω με κεραμίστες παντού. Και τώρα θέλω να πάμε λίγο fast forward, γιατί η αγάπη μου για την κεραμική έχει κρατήσει εδώ και 40 χρόνια. Πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένα ζωντανό υλικό ο πυλός. Μας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούμε. Έχουμε επίσης, ο πατέρας μου έγραψε ένα βιβλίο και μιλάει για τον εργάτη. Και ο εργάτης είναι κάποιος ο οποίος δουλεύει με τα χέρια. Μετά προχωρά και λέει, ναι, αλλά είναι και ένας τεχνίτης. Ο τεχνίτης δουλεύει με τα χέρια του και με το μυαλό του. Αλλά ο καλλιτέχνης δουλεύει με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά. Και εγώ πιστεύω ότι είμαστε όλοι καλλιτέχνες, είμαστε γεννημένοι καλλιτέχνες. Όλοι μπορούν να ασχοληθούν με μια τέχνη και θα έπρεπε σήμερα λίγο να δούμε τι υπάρχει στην Ελλάδα. Μιλάμε για είναι ίσως η πιο αρχαία τέχνη, η κεραμική. Και θα τελειώσω λίγο σύντομα με την ιστορία για το πώς μέσα στο lockdown και όλη αυτή την εμπειρία που είχαμε όλοι τον περασμένο χρόνο
Κάπως άλλαξε η ζωή μας και η κόρη μου η Έννη μετά από ξέρω, 3 εβδομάδες, 1 μήνα, λέω, όχι, βαρέθηκα μωρέ, θέλω και εγώ να κάνω κάτι στη ζωή μου για να κάτσω λίγο στον τροχό. Εγώ δεν είπα τίποτα γιατί ήταν μεγάλη μου χαρά, αλλά να μην την τη δώσω λίγο θάρρος και όντως, επειδή με βλέπανε τα παιδιά τόσα χρόνια και έπιαναν λίγο πυλό στα χέρια τους, αλλά δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ σοβαρά. Χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε θα ήθελα να δώσω και το λόγο τώρα και στην Έννη και στο γιο μου τον Μπρουσ, οι οποίοι σήμερα και οι τρεις μας δουλεύουμε στο εργαστήριο. Έχουμε δημιουργήσει μια δική μας επιχείρηση, λέγεται Willis Ceramics. Και θέλω να σας αφήσω με κάτι πολύ σημαντικό που είναι ότι το δικό μου το πιστεύω είναι ότι όλοι μπορούμε να δουλεύουμε με τα χέρια μας, το μυαλό μας και την καρδιά μας και βρισκόμαστε σε μια φάση που είναι σημαντικό να δημιουργούμε community, μια κοινωνία που σκεφτόμαστε όλοι κάπως το ίδιο. Και καλό είναι η ομαδική δουλειά και να μπορέσουμε να δουλέψουμε με 3 άτομα, με 5 άτομα, με 10 άτομα, ο ένας να μαθαίνει από τον άλλον, γιατί έτσι οι ιδέες προχωράνε και μεγαλώνουν. Και θα σας δώσω τώρα το λόγο στην Έννη. Εγώ είμαι η Άννη. Και εγώ είμαι ο Μπρουζ. Θα εξηγήσουμε λίγο την τεχνική του pinch pots. Πάλι, έχω εγώ μια σφαίρα. Θα το κόψω στη μέση. Και όπως φαίνεται και ο Bruce, θα το κάνω κι εγώ τώρα. Θα τα κάνουμε κούφια. Ουσιαστικά, με τα δάχτυλά σου, με το ένα χέρι θα το κρατάς στην παλάμη σου και με το δάχτυλο, με το μεγάλο, τον αντίχειρα, θα σμπρώχνεις προς τα μέσα, αλλά πιέζοντας και λίγο προς τα πάνω. Θέλεις τους στίχους να τους έχεις... Αρκετά χοντρούς, δηλαδή να έχει ναι. Ένα καλό πάχος. Κατά τη διάρκεια που πλάθουμε και γενικά δουλεύουμε με τον πυλό, υπάρχει περίπτωση να βγουν όλα αυτά τα κομμάτια που θα αρχίσει να ραγίζει λίγο. Αυτό είναι επειδή δεν έχει αρκετά υγρασία ο πυλός και γενικά τα χέρια μας απορροφάνε την υγρασία. Οπότε μπορούμε απλώς να βρέξουμε τα χέρια μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον πυλό. Και με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν όλα αυτά. Χωρίς όμως να προσθέτουμε πάρα πολύ νερό, γιατί αλλιώς γίνεται λάσπη και γίνεται πιο δύσκολο στην διαχείρισή του. Ναι. Γενικά, εγώ τώρα θα φτιάξω ένα ρόδι. Το τι θα κάνετε εσείς είναι στην επιλογή σας. Έχουμε και εδώ μερικά άλλα δείγματα από πράγματα που έχουμε κάνει είτε εμείς είτε μαθητές μας. Δηλαδή, όλο αυτό είναι φτιαγμένο στο χέρι με αυτόν τον τρόπο. Ήταν 2 κομμάτια τα οποία μετά το προέκριναν αυτά. Κόλλησαν μετά το στόμα από πάνω. Θα δείξουμε τώρα πώς θα κολλήσουμε μερικά πράγματα. Άμα δεν θέλετε, π.χ. να κάνετε 2 κομμάτια και να το κολλήσετε, να το κάνετε στρογγυλοειδές. Μπορεί να κάνετε μια τέτοια κούπα διακοσμητική. Έχουμε αρκετά εδώ άλλα μικρά πράγματα. Εγώ τώρα έχω φτάσει στο σημείο που έχω δημιουργήσει 2 ημισφαίρια και για να τα κουλήσουμε μαζί θα κάνουμε αυτό που λέγεται slip and score. Score and slip. Οπότε, με ένα πυρουνάκι θα τραβήξουμε και θα κάνουμε γραμμές πάνω στο χείλος. Θα το βρέξουμε μετά λίγο, άμα δεν έχετε ένα φιγκλέρωλο μπορείτε να το κάνετε και απλώς με το δάχτυλό σας ή με ένα σφουγγαράκι. Και θα προσθέσουμε εδώ νερό σε και τις 2 πλευρές. Ίσως έβαλα λίγο περισσότερο να όσο θα έρθει. Και είχα τελικά καλό μάτι επειδή τα 2 ημισφαίρια είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος. Και τώρα τα πατάμε μαζί ώστε να κολλήσουμε. Και σιγά σιγά με το δάχτυλό μας θα συμπληρώσουμε το κενό ώστε να φύγει το σημείο ένωσης. Ένωση 2, ώστε να δημιουργήσουμε μία μπάλα. Εγώ
Εγώ και η Γιάννη, γενικά, ενώ η μητέρα μας ασχολείται με τον πυλό όλη μας τη ζωή και σαν παιδιά έχει κάνει και μερικά για σάγουρα. Αυτός είναι ο σκύλος μας, ο Ντόλσε. Οπότε, ναι, ενώ πάντα είχαμε εύκολη πρόσβαση στον πυλό και γενικά με την κεραμική, προσωπικά επειδή έβλεπα ότι η μητέρα μου πουλούσε τα αντικείμενά της κυρίως σε φίλους. Δεν με έλκυε ιδιαίτερα η προοπτική του να ασχοληθώ με τον πυλό ή την κεραμική, επειδή το σκεφτόμουν λίγο πιο επιχειρηματικά και δεν νόμιζα ότι υπήρχε η αγορά για κάτι τέτοιο, για κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, πέραν ας πούμε του αν θα κάνουμε μια πιατέλα για ένα γάμο, για μια βάφτιση ή κάτι τέτοιο. Οπότε τώρα, μέσα στο πρώτο lockdown, έτυχε να στείλει μια φίλη μου ένα μήνυμα και ρώτησε, Μπρους, θα ανοίξει ένας φίλος μου ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο εδώ στη Θέρμη, ενδιαφέρεστε, μήπως μπορείτε να φτιάξετε όλα τα σκεύη που θα χρειαστεί, έτσι να είναι χειροποίητα, να είναι κεραμικά, να είναι δικά σας. Και επειδή ούτως ή άλλως ήμασταν οι τρεις μας στο σπίτι και καθόμασταν, το συζητήσαμε και είπαμε ναι, εννοείται, γιατί όχι, δηλαδή τι καλύτερο. Και έτσι κάπως άρχισε ο δημιουργικός δρόμος της νέας γενιάς της οικογένειας. Οπότε, ναι, από τότε τελειώσαμε με εκείνη την παραγγελία. Τώρα μας έχουν έρθει μερικές ακόμα. Τώρα κάνουμε μια για το εξαίρετον. Το πρώτο μαγαζί ήταν το Όστεν στη Θέρμη. Τώρα κάνουμε μια παραγγελία για το εξαίρετον. Χθες και προχθές έκανα γύρω στα 30 μπολ, τα οποία είναι για εξαγωγή για την Γαλλία. Έχουμε επίσης, είμαστε τώρα σε επικοινωνία με έναν εκδοτικό οίκο, επειδή ο Θόδωρος ο Παπακώστας, ο αρχαιολόγος storyteller, έχει γράψει ένα βιβλίο και θέλουν αυτοί να έχουν ένα κεραμικό αντικείμενο το οποίο θα το σπάσουν live και θα το δείχνουν ας πούμε σε social media και μετά όσα άτομα θα αγοράσουν το βιβλίο του θα πάρουν ένα θράσμα από αυτά τα κεραμικά τα οποία θα κάνουν ώστε θα είναι κάπως σαν ένα κομμάτι ενός puzzle, ότι όλα τα άτομα, όλοι οι αναγνώστες αυτού του βιβλίου θα συνδέονται μέσω αυτών των θραυμάτων τα οποία εάν ποτέ ξανανεωθούν ποτέ θα ξαναδημιουργηθεί ένα ολόκληρο puzzle το οποίο θα είναι αυτό το σκεύος, το κεραμικό το οποίο έχουμε φτιάξει. Είναι μερικά δείγματα τώρα αυτά που έχουμε βγάλει και από τον φούρνο, το πρώτο ψήσιμο. Οπότε ναι, τώρα βλέπετε και εδώ έχουμε σχεδόν φτάσει στο σημείο που έχουν ενωθεί εδώ οι μπάλες και η Γιάννη έχει προχωρήσει κιόλας. Εγώ τις ένωσα, τώρα έκανα και μια τρύπα από πάνω και ουσιαστικά εγώ θέλω να φτιάξω κάτι τέτοιο. Έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Τύπου βαζάκι για ένα πλούδι διακοσμητικό. Όπως φαίνεται πάλι λίγο ραγίζει ο πυλός, προσθέτω απλά λίγο υγρασία και ενώνονται πάλι τα πράγματα. Εγώ πάλι ήρθα σε επαφή με την κεραμική με το πρώτο lockdown. Δηλαδή είχα λίγο βαρεθεί μέσα στο σπίτι όπως οι περισσότεροι. Και είπα να κατεβώ μια μέρα να δοκιμάσω κι εγώ τα χέρια μου σε αυτή την τέχνη. Εντάξει, είχα ασχοληθεί από πάντα στη ζωή μου και έβλεπα τη μητέρα μου. Και κατάλαβα ότι μου άρεσε πάρα πολύ το να πιάνω τον πυλό, το να φτιάχνω πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα. Και εντάξει, μετά από λίγο μια στιγμή είχα φτιάξει αρκετές σκούπες, είχα φτιάξει αρκετά μπολ, είχα φτιάξει αρκετά πράγματα και λέω, εγώ δεν τα θέλω αυτά. Τι να τα κάνω όλα αυτά, οπότε ανέβασα stories στο Instagram και οι φίλοι μου εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με αυτά που έφτιαχνα και τα αγόραζαν, έτσι πολύ λίγο τα πουλούσα. Τώρα βασικά τα κοιτάω μετά από 1,5 χρόνο τα κοιτάω και λίγο ντρέπαμε με αυτά που πουλούσα, αλλά έτσι εξελιζόμαστε κιόλας, δηλαδή αρχικά ήταν πάρα πολύ ωραία και άλλοι είχαν εντυπωσιαστεί και τα βλέπω κιόλας στα σπίτια των φίλων μου. Αυτό είναι το πολύ ωραίο.
Εγώ τα καλοκαίρια φεύγω, έχω ένα μαγαζί στην Κήπη, ένα παγωτατζίδικο, το Ξυλάκι. Οπότε πηγαίνω εκεί κάθε καλοκαίρι και είμαι full time. Αλλά όπως είπε και ο Μπρούς, μας ήρθε αυτή η παραγγελία το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη για αυτό το εστιατόριο. Και ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά κάτσαμε και κάναμε δουλειά που ήταν έπρεπε να είναι πολύ professional, έπρεπε δηλαδή όλα τα αντικείμενα να μοιάζουν μεταξύ τους, να είναι καλής ποιότητας, να είναι να μην σπάνε με το παραμικρό. Και ήταν μια τεράστια a learning curve, how do you say that? Μάθαμε πολλά. Μάθαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Αλλά ήμασταν οι τρεις μας εδώ κάτω, δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε, ήμασταν πάλι στην καραντίνα. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Willis Ceramics. Αρχίσαμε και ανοίξαμε και ένα Instagram πάλι, συνεχίζουμε και πουλάμε πράγματα από το Instagram. Είχε Άννη την ιδέα να κάνουμε ένα sample sale από το Instagram, το οποίο επειδή εγώ έκατσα για πρώτη φορά στον τροχό σοβαρά τώρα το φθινόπωρο του 2020. Οπότε προφανώς τα πρώτα αντικείμενα που έκανα ήταν για πέταμα και όντως τα πέταξα, χάλια όμως. Αλλά μετά εντάξει, κάποια τα οποία μας άρεσαν, τα κρατήσαμε, τα ψήσαμε, δοκιμάζαμε γυαλώματα, διαφορετικούς τρόπους για να ζωγραφίζουμε, να όλα τα βάφουμε. Και καταλήξαμε να είναι εδώ τα ράφια μας, για μας είναι σχετικά άδεια. Δηλαδή να φανταστείτε, ξεχύλιζαν τα ράφια, ήταν έτοιμα να πέσουν από το βάρος. Και λέγαμε εντάξει, πρέπει να φύγουν αυτά, δεν μπορούμε να καλέσουμε κόσμο στο σπίτι και στο εργαστήριο λόγω COVID. Οπότε τα πουλήσαμε από Instagram. Δηλαδή τα βγάζαμε, τα είχαμε βάλει εμείς όλα στο τραπέζι σε λωρίδες με την τιμή. Και τα αναβάζαμε ένα-ένα και λέγαμε όποιος απαντήσει πρώτος στην ιστορία και πει ότι το θέλει, είναι δικό του και θα τα δώσουμε, θα κάνουμε εμείς δωρεάν παράδοση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τα πουλήσαμε σχεδόν όλα. Δηλαδή πήγε πάρα πολύ καλά. Κάπως έτσι αρχίσαμε με τον δημιουργικό δρόμο της κεραμικής. Εδώ έχω κάνει κάτι σαν ένα ρόδι για γούρι. Ελπίζω να μας φέρει γούρι για το 2021. Κι εγώ πήγα να φτιάξω κάτι, βγήκε κάτι άλλο, τώρα βλέπω ένα πρόσωπο. Ψιλομ' άρεσε. Θα το συνεχίσω έτσι. Αυτό είναι το ωραίο με την κεραμική. Έχεις κάτι στη μυαλό σου, κάτι άλλο βγαίνει. Κάτι άλλο βγαίνει μετά από αυτό και καταλήγεις να έχεις ένα αντικείμενο το οποίο είναι καμία σχέση με αυτό που πρώτο είχες στο μυαλό σου. Εξελίσσεται πάρα πολύ και αυτό έχει να κάνει και με την τέχνη που έλεγε και η μαμά. Οπότε θα σου πω δύο λόγια λίγο για την για τη διαδικασία που ακολουθούμε το πυλό. Ωραία, οπότε εμείς τώρα έχουμε πάρει ένα πυλό, τυχαίνει να είναι stoneware, το οποίο σημαίνει ότι είναι κυριότερα, το ψήνουμε σε ψηλότερη θερμοκρασία και είναι πιο ανθεκτικός. Από τη στιγμή που έχουμε πλάσει ένα αντικείμενο το οποίο μας αρέσει, πρέπει να το αφήσουμε στεγνώσει εντελώς, το οποίο μπορεί να πάρει μερικές μέρες έως και εβδομάδες. Μετά θα το βάλουμε για το πρώτο ψήσιμο, το λεγόμενο μπισκότο. Ψήνουμε εκεί στους 980 με 1040 βαθμούς, εμείς συνήθως, στην οικογένειά μας. Μετά αφού το έχεις βγάλει, μπορείς να το βάψεις, μπορείς να το γυαλώσεις και μετά θα το ξαναψήσεις. Αυτός ο πυλός ψήνεται μέχρι τους 1280. Εμείς ψήνουμε γενικά στους 1150. Επειδή μας βολεύει περισσότερο. Και μετά από εκεί είναι που έχουμε όλα αυτά τα αντικείμενα, τα τελειωμένα. Να φανταστείς, αυτός ο πυλός είναι ομός και αυτό είναι τώρα ψημένο. Είναι ο ίδιος πυλός. Καμία σχέση δηλαδή το ένα με το άλλο. Δεν μπορείς να καταλάβεις από αυτό ότι θα βγει αυτό. Απλά το έχεις σαν τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Και δουλεύουμε με αρκετούς πυλούς. Ναι. Ο κάθε πυλός έχει τα προτερήματα και τις δυσκολίες του. Έχουμε δηλαδή, αυτός εδώ λέγεται μπετον γκράο, αγιάλιστος και εδώ είναι με ένα διαφανές γυάλωμα. Αυτός εδώ είναι ο νίγρα πυλός, ψήνεται έτσι πολύ ωραίος, είναι μαύρος και είναι ψωμάτο όταν είναι χωρίς το γυάλωμα.
Αυτός εδώ είναι ο RB03926, το οποίο το έχει βάψει και η Άννη, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι «Α, πολύ ωραία, ο πυλός, πυλός, κεραμική, κεραμική», αλλά π.χ. αυτός εδώ ο πυλός, ο WME3026, μας βγήκε πάρα πολύ ερωτηματικός. Για την πρώτη παραγγελία που κάναμε δηλαδή, είχαμε μια φύρα γύρω στα 50%. Ενώ RB, αυτός ο πιο καθετή, για μας ήταν τέλειος. Τώρα κάνουμε μερικά φωτιστικά για ένα ξενοδοχείο κάτω στην Σκύρο και μιλάμε για αντικείμενα ύψους 60 με 70 πόντους. Και δεν είχαμε ούτε ένα λάθος, δεν ράγισε καθόλου, δεν έβγαλε κανένα θέμα. Οπότε και για μας ναι, είναι λίγο ενδιαφέρον το πώς παίζουμε γενικά με τα διάφορα αντικείμενα και τους διάφορους πυλούς για να, ναι, για να φτιάξουμε το αντικείμενο που θέλουμε. Ο πυλός πλάθεται έτσι πως θα το πάρετε εσείς στη σακούλα σας. Μόλις λίγο στεγνώσει, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, δηλαδή με το παραμικρό μπορεί να σφάσει. Εσείς στο σπίτι σας, φαντάζομαι δεν έχετε κάποιο φούρνο που ανεβαίνει σε αυτές τις θερμοκρασίες για να το ψήσετε. Οπότε δεν θα είναι καθόλου χρήσιμο το αντικείμενό σας. Δηλαδή μπορείτε λίγο να το βάλετε σε ένα ράφι και απλά να κάθετε. Αλλά ούτε νερό δεν μπορεί να το πλησιάσει γιατί θα σπάσει αμέσως. Και γενικά λίγο να το κουμπίσεις, πάλι θα ραγίσει και θα είναι ελαττωματικός. Οπότε εμείς σε αυτή τη φάση απλά σας δίνουμε λίγο την πρώτη, σαν την πρώτη επαφή σας με το να φτιάξετε ένα αντικείμενο. Εμείς γενικά έχουμε μαθήματα κεραμικής και στην Αμερικάνικη Αρχική Σχολή και στο χώρο μας εδώ στη Λακιά. Και επίσης μέσα στο καλοκαίρι στην Κίδη κάνουμε συνέχεια workshops διαφόρων ειδών, τα οποία άμα μας ακολουθείτε στο Instagram μπορείτε να τα δείτε και να συμμετάσχετε. Νομίζω αυτό από μας. Οπότε η μεγάλη μας ερώτηση σήμερα είναι τι είναι αυτό που μας δίνει ευδαιμονία και χαρά στη ζωή μας. Μπορώ να σας πω προσωπικά ότι εγώ ξυπνάω κάθε πρωί με πάρα πολύ ενέργεια, γιατί ξέρω ότι κάτι θα δημιουργήσω σήμερα. Κάτι θα φτιάξω, πολλές φορές μπορεί να μην βγει ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου, αλλά κάθε φορά που ξεκινάω ένα κομμάτι, θέλω να το κάνω 5, 10, 20 φορές, γιατί έτσι παίρνει μια εξέλιξη και η εξέλιξη πάντα πάει προς το καλύτερο. Οπότε όταν ασχολούμαστε με την κεραμική, έχουμε αυτή τη δυνατότητα να φτιάξουμε οτιδήποτε θέλουμε, γιατί να σκεφτείτε, όλοι πλένουμε τα χέρια μας σε ένα δικτύρα, είναι φτιαγμένο από πυλός. Κάνουμε ένα μπάνιο, η μπανιέρα μας είναι από πυλό, το διαστημόπλαιο που πάει τώρα στο φεγγάρι, απ' έξω είναι καλυμμένο με πυλό. Η πρώτη ύλη είναι 94% της γης, είναι ο πυλός. Οπότε είναι παντού, είναι κάτι το οποίο μας δίνει πάρα πολύ θετική ενέργεια, έχει θετικές ουσίες. Οπότε πιάστε τον πυλό σας, αυτό που έχετε μπροστά σας, φτιάξετε αυτό που θα φτιάξετε. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούμε και να μπορέσουμε να το ψήσουμε όλοι μαζί. Και καλή συνέχεια. Θα ψάχνετε τα διάφορα εργαστήρια κεραμικής που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Και η μαμά πήρε λίγο και τα δικά μου τα λόγια. Για μένα το πιο ωραίο πράγμα είναι ότι σήμερα θα κατεβώ και θα φτιάξω μπολ. Τα οποία μπορεί να μην βγουν σήμερα μπολ, αλλά αύριο να βγουν μπολ. Την επόμενη μέρα, τι έχω όρεξη, είδα κάτι στο Instagram, είδα κάτι στο Pinterest, αυτό θα φτιάξω. Δηλαδή, μπορείς κάθε μέρα να έρχεσαι και να φτιάχνεις κάτι καινούργιο, το οποίο μετά το έχεις στο χώρο σου, δηλαδή το δημιουργείς, το δίνεις σαν δώρα, το πουλάς, οτιδήποτε. Είναι... Ο πυλός έχει τόσο μεγάλη γκάμα, μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε σε οποιοδήποτε scale. Όσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό. Και είναι το να το βλέπεις στο τέλος, γιατί είναι και πάρα πολλά τα στάδια, τα οποία δεν τα εξηγήσαμε όλα.
σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί οτιδήποτε να γίνει λάθος και να βγει εντελώς συμφωνητικό. Αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και συνήθως από τα καλύτερα, από τα λάθη βγαίνουν τα καλύτερα πράγματα. Εμένα αυτό είναι που με, που μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό το υλικό. Και τι πιο ευχάριστο από το να πίνεις τον καφέ σου και δεν έχω μια κούπα, αν θες να μου δώσεις μια κούπα. Το να πίνεις τον καφέ σου ή το κρασί σου τώρα από κάτι που έφτιαξες μόνο σου με τα χέρια σου για μένα είναι πολύ συγκλονιστικό. Ή όπως είπε και η Άννη, θα το δώσεις δώρο. Να έχεις μια τσαγέρα και να βάζεις το τσάι σου και να πίνεις κάθε πρωί. Οπότε, στην υγειά σας. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο session του σημερινού event που έχει τίτλο «Τέλος». Και επειδή πολλοί θα νομίζετε ότι τώρα θα σκοθούμε και θα φύγουμε, όχι, δεν είναι αυτό το τέλος. Είναι το τέλος που σημαίνει σκοπός. Είναι ουσιαστικά η τελειοποίηση της αρετής μέσω της τέχνης. Για να συνδέσουμε τα προηγούμενα session με αυτά που θα ακολουθήσουν. Και Σιλένα, πες μας για τον επόμενο ομιλητή. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Καρανάσος Βασίλης, είναι Senior Audit Manager και θα μας μιλήσει για τη σχέση μας με το άλλο μας μισό. Αλλά εσείς τώρα θα νομίζετε ότι σας μιλάω για το έτερον σας ύμιση, για τον άνθρωπο που σας συντροφεύει. Όχι, θα μας μιλήσει για τη σχέση μας με το κινητό και γενικότερα με την τεχνολογία. Κάποιος που με ξέρει καλά θα έλεγε ότι είμαι όλη την ημέρα με το κινητό στο χέρι. Οπότε νομίζω ότι η επόμενη ομιλία ίσως με βοηθήσει να βάλω ένα balance σε αυτή τη σχέση με το άλλο μου μισό για να μπορέσει να χωρέσει κάποιο άλλο μισό που περιμένω. Μόνο οι άνθρωποι που τον ξέρουμε από κοντά γνωρίζουμε πόσο αλήθεια ήταν αυτό που είπε. Πάμε να ακούσουμε την ομιλία. Ο παππούς μου ήταν κατάσκοπος. Κομψός, πάντα με το ραμμένο του κουστούμι και το γυλαίκο του. Λιτοδίαιτος, με συχνά σταθερά ποιοτικά γεύματα, τόσο σταθερά που μπορούσες να ρυθμίσεις το ρολόι σου πάνω σε αυτά. Υπερβολικά παρατηρητικός και με μια διαπεραστική άβρα που τον συνόδευε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Κι όμως το γεγονός ότι ο παππούς μου ήταν κατάσκοπος δεν ήταν το σημαντικότερο του στοιχείο. Η συστηματικότητά του, η μεθοδικότητά του, η πειθαρχία του και η άρτια δομημένη καθημερινότητά του τον έκαναν στα παιδικά μου μάτια να φαντάζει ανίκητος. Πολλές ήταν οι συνήθειες του παππού που μου έκαναν εντύπωση, αλλά κυρίως αυτή που είχε στο τραπέζι, την ώρα του φαγητού. Με τον τρόπο που δομούσε το πιάτο του, τον τρόπο που τοποθετούσε τις τροφές πάνω σε αυτό. Και όταν τον ρώτησα γιατί παππού το κάνεις αυτό, μου απήντησε πως δες έναν άνθρωπο πώς τρώει, παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο δομεί το πιάτο του και θα καταλάβεις πολλά πράγματα για την προσωπικότητά του. Άνω τελεία. Το πιάτο μου, μιας καθημερινής εργάσιμης του 2018, είχε δομή. Βασικός λόγος που το πιάτο είχε δομή ήταν ότι όλες τις δραστηριότητες λάμβαναν χώρα σε διαφορετικό τόπο. Δηλαδή, το πρωί ξύπναγα και αφού ενημερωνόμουν μέσω όλων των notifications και μηνυμάτων για αυτά που συνέβαιναν, αλλά εξετάζοντας και όλα τα apps για τους δείκτες που παρακολουθώ καθημερινά, έφευγα ζαλισμένος από το σπίτι, έμπαινα στο αυτοκίνητο, πήγαινα στο γραφείο μου, όταν τελείωνα ξαναέμπαινα στο αυτοκίνητο, πήγαινα ενδεχομένως για γυμναστική, για να δω φίλους ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με χαρακτηριστικό τη μετακίνηση. Το πιάτο μου, μιας καθημερινής εργάσιμης του 2020, ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και την ευνηδιαστική έναρξη της τηλεργασίας, δεν είχε δομή. Η δομή χάθηκε. Εκεί που το 2018 έβγαινα από το σπίτι και οι δραστηριότητες μου είχαν το δικό τους χωροχρόνο, ξαφνικά το 2020 αυτός ο χωροχρόνος χάθηκε, τον κατάπιε μία μαύρη τρύπα και αυτή η μαύρη τρύπα ήταν το ίδιο μου το σπίτι. Ο χώρος μου είχε ενοποιηθεί. Ο εγκέφαλός μου αδυνατούσε να καταλάβει τη μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη.
όλα συνέβαιναν σε μία ακτίνα από 5 έως 7 μέτρα. Οι μυρωδιές από την κουζίνα μου, που να πω ότι είμαι και λάτρης του σκόρδου, ταξίδευαν στο γραφείο μου, την πρώην τραπεζαρία μου, και εκεί κάπου κοντά ήταν και τα βαράκια μου, στο νυν γυμναστήριό μου, δηλαδή το πρώην σαλόνι μου. Ο χρόνος που ξόδευα για να μετακινηθώ, στον οποίο ονειροπολούσα, σκεφτόμουν, άκουγα μουσική και καμιά φορά αν δεν είχε και αυτοκίνητα γύρω-γύρω μπορεί να τραγουδούσα, αλλά να ξέρω ότι είμαι φρικτός τραγουδιστής. Αυτός ο χρόνος λοιπόν εκμηδενίστηκε. Οι δραστηριότητες μου που διαχωρίζονταν σαφώς από την κίνηση και τη μετακίνηση ενοποιήθηκαν ψηφιακά. Αυτή η ψηφιακή κόλλα προϋπήρχε, αλλά η πανδημία την έκανε super glue. Δηλαδή, σταμάτησα να μετακινούμε, σταμάτησα να βγαίνω από το σπίτι. Το κινητό έγινε ο καλύτερος μου φίλος. Η ξεκούρασή μου συνέβαινε μπροστά σε μία τηλεόραση και εγώ καθήμενος σε ένα καναπέ. Και ενώ στην αρχή το σοκ της πανδημίας υπερκάλυπτε την αδράνεια, αργότερα όταν αυτό εκλογικεύτηκε, αυτή η αδράνεια έφερε στρες. Εάν νομίζουμε ότι αυτό θα έχει διάρκεια όσο και η πανδημία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Η πληροφορία μετατρέπεται σε νέο χρυσό. Βασικές τεχνολογίες που είναι στο άρμα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι σε όλους γνωστές. Social media. Augmented και virtual reality. Blockchain technology. Big data και data analytics. Αυτή είναι μια βασική τεχνολογία που υποστηρίζει όλες τις άλλες με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. Τεχνολογία cloud, υποστηρικτική επίσης στην αποθήκευση των δεδομένων. Artificial intelligence. Όχι μόνο γνωστή για την εφαρμογή της στη ρομποτική, στην αυτόματη κίνηση, στην ιατρική, αλλά πλέον υπάρχει στο χέρι μας, στο κινητό μας, μπορούμε να ρωτήσουμε τη Siri ή την Alexa με αντρική ή γυναικεία φωνή, κάτι και να μας δώσει μια απάντηση. Internet of Things. Το δίκτυο πραγμάτων, ένα εύληπτο παράδειγμα για να καταλάβουμε ακριβώς τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, είναι η εφαρμογή της στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Εμπεμπειγμένοι σένσορες σε τεράστιες εκτάσεις μας δίνουν συνεχώς πληροφορία για το αν το υπέδαφος χρειάζεται να ποτιστεί, αν έχει υγρασία, αν έχει ξηρασία, αν πρέπει να επέμβουμε με επιπλέον αγροτικές εργασίες. Και όχι μόνο αυτό, όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής, στην αποθήκη, οι ίδιοι σένσορες μας πληροφορούν για τις συνθήκες που αποθηκεύεται το προϊόν. Με τη χρήση δηλαδή όλων αυτών των τεχνολογιών, μπορεί κάποιος να είναι στο κολονάκι και να πίνει καφέ, να μιλάει με το φίλο του στην Κώστα Ρίκα που κάνει σερφ, να έχει πρόσβαση στο αρχείο της εταιρείας του, επειδή έχει πρόσβαση και στο σερβερ της εταιρείας του, να έχει γνώση εάν χρειάζονται τα ελαιόδεντρά του στην Καλαμάτα πότισμα και πού βοσκάνε τα πρόβατά του στη Ροδόπη. Στο άμεσο μέλλον, ένας άνθρωπος σε μία φτωχή και απομακρυσμένη χώρα θα μπορεί μέσω του κινητού του, το οποίο μαθαίνει από αλγορίθμους, οι οποίοι μαθαίνουν από βιομετρικούς αισθητήρες, θα μπορεί να έχει εφάμιλη ιατρική περίθαλψη με έναν άλλο που βρίσκεται στο Μανχάταν, δίπλα σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Από όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η επαφή μας με την οθόνη θα είναι ακόμα πιο έντονη. Πώς αντιδρά όμως ο εγκέφαλός μας στην οθόνη? Έρευνες έχουν δείξει ότι η αδιάκοπη χρήση της οθόνης σε συνδυασμό με τον εθισμό στο διαδίκτυο επιδρούν σημαντικά σε θέματα δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση μας για να παίρνουμε αποφάσεις μειώνεται, η μνήμη μας εξασθενεί, δεν είμαστε efficient και γενικότερα απορυθμιζόμαστε. Για όλους εμάς επίσης που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για να κάνουμε συναντήσεις και να εργαζόμαστε μέσω αυτού στη δουλειά, βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος σε περίπτωση που δεν κάνουμε σαφή διαλύματα, στρεσάρεται, πέφτει η παραγωγικότητα και αυξάνεται κατακόρυφα το στρες. Σταματάμε λοιπόν να είμαστε παραγωγικοί αν δεν κάνουμε σαφή διαλύματα. Μία έτερη έρευνα του Πανεπιστημίου του Harvard που ασχολήθηκε κυρίως με την επίδραση της οθόνης στον παιδικό εγκέφαλο, ανέδειξε το ότι επειδή είναι τόσο φτωχό το ερέθισμα που λαμβάνει το παιδί από την χρήση της οθόνης, αυτό μπορεί να έχει impact και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί δεν αφήνουμε
Όταν απασχολούμε το μυαλό μας μονίμως με την οθόνη και με κάτι, δεν αφήνουμε τον εγκέφαλό μας να βαρεθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η πλήξη είναι το σημείο που ξεκινά η δημιουργικότητα και η φαντασία. Αν είναι σημαντική η δημιουργικότητα? Ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Ευγένιος Τριβιζάς σε μια καθηλωτική του ομιλία, περιέγραφε πώς μετρήθηκε η δημιουργικότητα σε ενήλικες ανθρώπους και σε παιδιά με μέτρο τη χρήση ενός συνδετήρα. Οι ενήλικες βρήκαν 10 με 15 χρήσεις για το συνδετήρα, ενώ το 95% των παιδιών έως 5 ετών βρήκαν 140 με 145 χρήσεις. Οπότε για αυτό είναι σημαντική και η δημιουργία και η φαντασία και πρέπει να την αφήνουμε να εξελιχθεί. Όμως δεν χρειάζονται όλες αυτές οι έρευνες για να φτάσουμε στο συμπέρασμα αυτό, δηλαδή το ότι είμαστε μπροστά σε μία οθόνη. Πολλές φορές αρκεί και η απλή παρατήρηση. Περπατάμε, βλέπουμε το κινητό. Βγαίνουμε να διασκεδάσουμε, βλέπουμε το κινητό. Τρέχουμε, κοιτάζουμε το smartwatch. Εργαζόμαστε, είμαστε μπροστά στον υπολογιστή. Ξεκουραζόμαστε, βλέπουμε τηλεόραση. Επουδενή δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία, αλλά μας ενδιαφέρει να βρούμε μία χρυσή τομή για να τη χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά στην εργασία μας για κοινωνικό και προσωπικό όφελος. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε αυτές τις συνήθειες, τις βιολογικές, τις αναλογικές, μέσα σε αυτή την ψηφιακή δίνη. Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε καθόλου, διότι αυτές μας έκαναν σαν ανθρώπινο είδος να εξελιχθούμε. Μέσω της αναλογικότητας ισορροπής. Τι έκανα λοιπόν για να μειώσω την έκθεσή μου στην οθόνη και συνεπώς να περιορίσω και το στρες μου? Διάβασα πολλές μελέτες για τους τρόπους που έπρεπε να επιστρατεύσω για να καταφέρω και να απομακρυνθώ από την οθόνη, αλλά να γίνω και πιο efficient. Όλες έδειχναν το ίδιο πράγμα. Έβαλα ξανά αναλογικές συνήθειες στη ζωή μου. Αρχικά διαχώρισα το χώρο στον οποίο εργάζομαι από το υπόλοιπο σπίτι. Ένα μικρό δωμάτιο που μέχρι τότε δεν είχε αυτή τη χρήση, διαχωρίστηκε, έγινε γραφείο και έκτοτε ο εγκέφαλός μου αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ξεκινάω να δουλεύω και σταματάω να δουλεύω. Δεν μπλέκω ποτέ την εργασία μου με καμία άλλη δραστηριότητα. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Έπρεπε να βρω και κάτι για να κάνω τον εγκέφαλό μου πιο δυνατό. Έπρεπε να κάνω κάτι για να ενισχύσω το πνεύμα μου, τη διάθεσή μου και όλη μου την προσωπικότητα. Έβαλα λοιπόν μέσω ενός ατομικού πειράματος 4 πυλώνες στη ζωή μου, αναλογικούς. Αυτοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και άλλαξαν και τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου. Ο πρώτος πυλώνας ξεκινάει πολύ πρωί. Γύρω στις 6 ώρα, χωρίς να έχω καμία επαφή με την τεχνολογία, καμία οθόνη δεν με ενδιαφέρει, κανένα notification, κανένα μήνυμα, μπαίνω στη διαδικασία μίας μεθόδου που ξεκαθαρίζω, βγάζω, αποβάλλω από το κεφάλι μου άχρηστες σκέψεις, άχρηστη πληροφορία και το κάνω πολύ πιο δυνατό να διαχειριστεί το μεγάλο όγκο των πληροφοριών που παίρνουμε μέσα στην ημέρα. Εγώ και μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι διαλογιζόμαστε. Τα ωφέλη από αυτή τη διαδικασία είναι ανυπολόγιστα. Και όσον αφορά στην ενίσχυση της μνήμης και στη μείωση του στρες και γενικότερα στην αναβάθμιση του εγκεφάλου μας. Γίνεται εργαλείο. Αυτό το έχουν καταλάβει φυσικά και πολλές πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες όχι μόνο επιτρέπουν στους εργαζόμενους να διαλογίζονται, αλλά αντιθέτως τους προτρέπουν, επειδή ήδη διαπίστωσαν ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα, να το κάνουν μέσα στο ωράριό τους. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με τη διατροφή. Οι περισσότερες τροφές της βιομηχανίας έχουν σαν βασικό συστατικό, σαν συντηρητικό, τη ζάχαρη. Τι κάνει όμως η ζάχαρη όταν μπαίνει μέσα στον οργανισμό μας? Η ζάχαρη ενοχλεί τη γλυκόζη μας, η οποία με τη σειρά της ενοχλεί την ινσουλίνη. Και η ινσουλίνη, όταν ερεθίζεται, δεν μας αφήνει να συγκεντρωθούμε. Δεν έχουμε την αίσθηση της πληρότητας, είμαστε απορριθμισμένοι και υπολειτουργούμε. Γιατί δεν έχουμε το σωστό καύσιμο. Άρα τουλάχιστον για τις ώρες που εργαζόμαστε, αν μπορούμε να έχουμε αποχή από τη ζάχαρη για να είμαστε συγκεντρωμένοι και δυνατοί για να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη καθημερινότητα. Ο τρίτος πυλώνας είναι ο πυλώνας της γυμναστικής. Και εδώ δεν θα μιλήσω ούτε για τα σωματικά, ούτε για τα ωφέλη της υγείας. Γιατί είναι σε όλους γνωστά. Εδώ το θέμα που τίθεται είναι ορμονικό.
Ένα ορμονικό πογκρόμ, λοιπόν, συμβαίνει στο σώμα μας την ώρα που γυμναζόμαστε. Οι ορμόνες της χαράς, η σερατονίνη, οι ντοπαμίνες, οι ενδορφίνες που εκκρίνονται εκείνη την ώρα, πλημμυρίζουν τον οργανισμό μας με την κατάλληλη ορμόνη έτσι ώστε να είμαστε χαρούμενοι. Η ευεξία είναι κάτι το οποίο προκύπτει από αυτή τη διαδικασία. Μετά από ένα καλό session γυμναστικής, εγώ μπορώ να εργαστώ με μεγαλύτερη όρεξη, με μεγαλύτερη συγκέντρωση. Δεν έχει σημασία τι ένταση γυμναστική θα διαλέξει κάποιος. Μπορεί να βγει να περπατήσει, να τρέξει, να κάνει γυμναστική μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι, αρκεί να τη βάλει στη ζωή του. Βραχυπρόθεσμα θα δει κάποια ωφέλη, αλλά μακροπρόθεσμα είναι γιγάντια και στην προσωπικότητά του και στην ευεξία του και στην ψυχολογία του που θα αποτυπώνεται στο χαρακτήρα του. Ο τέταρτος πυλώνας είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια εμπειρία. Ας σκεφτούμε τη φωτογραφία και το πορτρέτο ενός ανθρώπου. Του ιδίου. Η φωτογραφία είναι ένα κλικ και αυτό ήταν. Το πορτρέτο έχει στρώματα και στρώματα και στρώματα ενέργειας και της προσωπικότητας αυτού που το ζωγράφισε και έχει βάθος. Αυτό έχει και το βιβλίο. Το βιβλίο είναι τόσο σημαντικό, όχι για τη γνώση που μας δίνει μόνο, αλλά κάθε σελίδα που φτάνει μπροστά μας έχει σκιστεί εκατοντάδες φορές από το συγγραφέα και κάθε λέξη που φτάνει μπροστά μας έχει σβηστεί χιλιάδες φορές έτσι ώστε ο συγγραφέας να μας δώσει ακριβώς το νόημα που έχει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό του. Μαθαίνουμε λοιπόν πώς σκέφτεται, παίρνουμε το pattern της σκέψης του συγγραφέα, αποκτούμε περισσότερους κάλικες αντίληψης του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ενισχύουμε το λεξιλόγιό μας. Η ευγλωτία που αποκτούμε από το διάβασμα είναι μοναδική, μας κάνει πιο επικοινωνιακούς, μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα, να μιλήσουμε καλύτερα. Και αυτό φυσικά θα έχει εφαρμογή μέχρι και στη δουλειά μας. Τέλος, η συγκέντρωση που έχουμε όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο είναι μοναδική. Πολλές φορές διαβάζουμε ένα άρθρο στο ίντερνετ και το σκρολάρουμε, μπορούμε να αποφύγουμε πολλή πληροφορία, ενώ στο βιβλίο είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Αν κάποιος λοιπόν αναρωτηθεί πού θα βρω το χρόνο να διαβάσω, σίγουρα μέσα στην ημέρα, αν είναι επιβαρημένη, μπορεί να βρει 30 λεπτά πρώτου ύπνου. Ένας μέσος άνθρωπος διαβάζει 20 σελίδες μέσα σε 30 λεπτά, άρα μέσα σε 15 μέρες μπορεί να έχει διαβάσει ένα βιβλίο 300 σελίδων. Εάν κάνω λάθος τον υπολογισμό, σας ζητώ συγγνώμη, μπορείτε να τον κάνετε εσείς. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλοι αυτοί οι πυλώνες έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Απαιτούν πειθαρχία. Απαιτούν ενέργεια. Όμως, βάζουν ξανά την ημέρα μας σε δομή. Χωρίζουν ξανά τη μέρα. Και όχι μόνο αυτό, μας δίνουν δεξιότητες που έστω και έναν πυλώνα να βάλουμε στη ζωή μας, το ισοζύγιο γίνεται θετικό. Ο άνθρωπος δεν γίνεται καλύτερος με αλγορίθμους, ούτε συντηρείται από αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό να διαλέγει ο ίδιος τα εργαλεία που θα ενισχύσει το μυαλό του, το σώμα του και το πνεύμα του. Ένα παράδειγμα το οποίο διάβασα, και η αλήθεια είναι ότι με τρόμαξε στην αρχή, ήταν στο τελευταίο βιβλίο του Χαράρη, του ιστορικού Χαράρη, που συγκρίνει τις αγελάδες και τους ανθρώπους. Οι αγελάδες ήταν ανώτερα όντα από αυτά που είναι σήμερα. Ήταν πιο ευκίνητα, πιο δυναμικά και πιο παρατηρητικά. Όμως η χρήση τους, δηλαδή η γαλακτοπαραγωγή, τα έκανε πιο αμυντικά, πιο παθητικά και λιγότερο περίεργα. Ας έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας, μήπως καταλήξουμε υποβαθμισμένοι άνθρωποι που τροφοδοτούμε αναβαθμισμένους υπολογιστές με πληροφορία. Ας βάλουμε πάλι την αναλογικότητα στη ζωή μας για να δημιουργήσουμε δομή. Όπως το πιάτο του παππού, που υπενθυμίζω πως ήταν κατάσκοπος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βασίλη Καρανάσο για την ομιλία του και περνάμε στην επόμενη ομιλήτρια, που είναι η κυρία Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου, μεταδοκτορική ερευνήτρια στην Νέα Υόρκη και
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει καταφέρει και έχει μπει στη λίστα Forbes 30 Under 30. Και ανησυχώ τώρα, γιατί σκέφτηκα μόλις ότι είμαι 27 mm-hmm. και θα προλάβω, λες, σε 3 χρόνια να μπω σε αυτή τη λίστα. Με τίποτα. Ωραία, όμορφα. Θα προσπαθήσω για κάποια επόμενη, ελπίζω να έχει, αν και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορέσω να φτάσω σε αυτό το υψηλό επίπεδο, οπότε τζάβα το συζητάμε. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αν παρακολουθήσουμε την ομιλία της σχετικά με την αποδόμηση της ευδαιμονίας, μπορεί να έχεις κάποια πιθανότητα να μπει σε μια άλλη λίστα. Ωραία, πάμε, είμαι έτοιμος. Ονομάζομαι Θεοφανοπούλου Κωνσταντίνα και είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Ροκαφελέρ της Νέας Υόρκης. Ασχολούμαι με την νευροεπιστήμη και με τη γενετική. Όμως σήμερα δεν θα μιλήσω για αυτές τις μελέτες, θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους μας καθημερινά, το θέμα της αναζήτησης της ευδαιμονίας. Η ευδαιμονία είναι μια έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την αριστοτελική φιλοσοφία, όπου αντικατοπτρίζει μια κατάσταση τέλεια. Μια κατάσταση τέλεια με την αρχαιοελληνική σημασία της έννοιας του τέλους, του σκοπού. Αυτού του σκοπού που είναι σχεδόν άπιαστος στη ζωή μας και που λογικά, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν θα έρθουμε στη θέση, δεν θα μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε απόλυτα ευδαίμονες, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Αυτό που όμως εγώ θέλω να προτείνω σήμερα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτήν την ευδαιμονία, όπως την ορίζει ο καθένας. Μία ευδαιμονία την οποία ονομάζω διεπιστημονική, γιατί αντλεί από διάφορες πηγές, που δεν είναι μόνο τα βιώματά μου, αλλά είναι και διάφορα διαβάσματα ή και μελέτες πάνω στην φιλοσοφία ή πάνω στην νευροεπιστήμη. Αυτό που σίγουρα θέλω να προτείνω εξ αρχής είναι ότι η έννοια της ευδαιμονίας εξαρτάται από διάφορες συνιστώσεις, από διάφορους παράγοντες, τους οποίους αν δεν κατανοήσουμε, ίσως να μην φτάσουμε στο σημείο να αναζητούμε την ευδαιμονία με έναν τρόπο λειτουργικό για εμάς. Η πρώτη συνιστώσα είναι η συνιστώσα του χρόνου. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αν η ευδαιμονία είναι κάτι το άπιαστο και απροσέγγιστο, θα έπρεπε να προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε κατά τη διάρκεια όλης μας της ζωής. Και ίσως κάποια στιγμή, μετά τα 50 μας, 60 μας, 70 μας χρόνια, μετά από αδιάκοπη προσπάθεια και πολλή σοφία, να ερχόμασταν στο σημείο να γευτούμε κάτι από αυτήν την ευδαιμονία. Αυτός ο ορισμός ευδαιμονίας για μένα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί καταρχάς προϋποθέτει ότι θα ζήσουμε μετά από κάποια ηλικία. Επίσης προϋποθέτει ότι μετά από αυτή την ηλικία ότι θα είμαστε εύρωστοι και ότι θα μπορούμε να έχουμε όλη την ενεργητικότητα για να τη γευτούμε αυτή την ευδαιμονία. Κάτι το οποίο βλέπω ότι πραγματικά δεν πρέπει να λαμβάνουμε ως δεδομένο. Αυτή η θεώρηση ευδαιμονίας μου θυμίζει πολλές φορές τις διηγήσεις ενός γείτονά μου που μετανάστευσε στην Νέα Υόρκη πολλά χρόνια πριν, ο οποίος μου λέει ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να δουλέψω σε όλη μου τη ζωή αδιάκοπα, ώστε κάποτε στα 60 μου χρόνια να καταφέρω να γυρίζω στην Ελλάδα, σε ένα μικρό νησί, όπου να μπορώ να ψαρεύω κάθε μέρα και εκεί, πίστεψέ με κορίτσι μου, μου λέει, θα είμαι ευτυχισμένος. Θα είμαι χαλαρός, θα έχω βρει το νόημα της ζωής. Και παρότι βέβαια αυτό το όνειρο για την ευδαιμονία είναι πολύ σεβαστό και πολύ ρομαντικό, για μένα δεν θα λειτουργούσε γιατί λαμβάνει ακριβώς ως δεδομένα το γεγονός πρώτον ότι θα ζήσουμε μετά από αυτά τα 60 χρόνια, και δεύτερον, ότι θα είμαστε καλά και υγιείς για να γευτούμε αυτή την ευδαιμονία. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να προτείνω είναι ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια πιο μικρά παράθυρα, κάποια πιο μικρά χρονικά διαστήματα, μέσα στα οποία θα προσπαθούμε να αναζητούμε την ευδαιμονία κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Άλλοι επανεκκινούμε τον κύκλο της ευδαιμονίας κάθε χρόνο, άλλοι κάθε μήνα, άλλοι κάθε μέρα. Το σημαντικό όμως είναι ότι αν οραματιζόμαστε αυτό το τέλος, αυτόν τον σκοπό της ευδαιμονίας μέσα στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής, είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ πιθανό
να μην την αγγίξουμε αυτή την ευδαιμονία ποτέ. Η δεύτερη συνιστόσα που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτή των προσδοκιών. Αυτή του τέλους, που είναι ευδαιμονία, σε συνάρτηση με τις προσδοκίες. Υπάρχουν διάφορες προσδοκίες, οι οποίες μας δημιουργούνται από τη στιγμή της γέννησής μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από τον κοινωνικό μας περίγυρο, μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Βλέπουμε μια χαρούμενη οικογένεια και φανταζόμαστε ότι λογικά και η δική μας οικογένεια, εάν φτάζουμε στο σημείο να επιτύχουμε σε αυτόν τον σκοπό της ευδαιμονίας που θέτουμε, ότι θα φαντάζει κάπως έτσι. Επίσης, οι φίλοι μας, όταν θα είμαστε όλοι μαζί χαρούμενοι, κάπως έτσι λογικά θα είμαστε. Αυτές οι προσδοκίες, τις οποίες έχουμε μέσα μας και τις οποίες η νευροεπιστήμη έχει δείξει ότι ο εγκέφαλός μας τις λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Αν έχουμε θέσει κάτι ως προσδοκία, μετά αν αυτή η προσδοκία δεν εκπληρωθεί, θα νιώθουμε πολύ δυσάρεστα. Και μάλιστα μπορεί να νιώθουμε και αρκετά δυσάρεστα αν κάνουμε κάτι το οποίο από μόνο του ουσιαστικά θα μπορούσε να μας φέρει ευδαιμονία. Στη μακρογραφία της ζωής, ίσως αυτό να είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά είναι ίσως αρκετά εύκολο να το καταλάβουμε με μια μικρογραφία μια εμπειρία διακοπών που πιστεύω ότι πολλοί από εσάς θα έχετε βιώσει όπως εγώ. Εγώ λοιπόν είχα σχηματίσει την προσδοκία ότι θα επισκεφθώ μια λίμνη στην οποία θα ήμουν μόνη μου, η οποία θα ήταν μοναχική, όπου δεν θα υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, όπου εγώ θα απολάμβανα τον μπάνιο μου μόνη μου, μετά θα απολάμβανα τη θέα μόνη μου και θα είχα τις πιο χαλαρωτικές 15 μέρες της ζωής μου. Αυτό που δεν ανέμενα ήταν πρώτον να είχα μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην πτήση, να μου έσπαγε η βαλίτσα και όταν έφτανα στη λίμνη να έβλεπα ένα χάος κόσμου το οποίο ήθελε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με μένα. Η αντίδρασή μου, αυτή η αντίδραση που είχε ο εγκέφαλός μου ήταν νεύρα. Νεύρα, νεύρα και δυσαρέσκεια. Όμως, εάν δεν είχα πιθανότατα σχηματίσει την προσδοκία ότι έτσι θα έπρεπε να είναι οι διακοπές μου, αν ήμουν πιο ελεύθερη ώστε να δω ως αστείο το γεγονός της καθυστέρησης της αεροπορικής, αν έβλεπα ως κάτι διαφορετικό το γεγονός ότι θα μπορούσα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με άλλα τόσα άτομα, ίσως πραγματικά να κατάφερνα να ευχαριστηθώ πολύ αυτές τις διακοπές. Ίσως αυτές τις διακοπές να κατέληγαν να ήταν ευδαίμονες. Η τρίτη συνιστόσα που θέλω να αναφέρω είναι αυτή της διάρκειας. Και μάλιστα η διάρκεια κατά κάποιο τρόπο παντρεύει τις προηγούμενες δύο συνιστόσες του χρόνου και της προσδοκίας. Γιατί αν ρωτούσα κάποιον, ωραία, μπορεί να φτάσεις στο σημείο να νιώσεις ευδαιμονία. Πόσο πάνω κάτω καιρό αναμένεις να διαρκέσει αυτή η ευδαιμονία? Και σίγουρα ο γειτονάς μου θα μου έλεγε ότι αναμένω όταν πάω στο ελληνικό νησί 60 χρονών μέχρι όποτε ζήσω, μέχρι τα 90 μου ας πούμε, να είμαι ευδαιμονάς. 30 χρόνια ευδαιμονίας, δεν ζητάω πολλά. Ή εγώ στις διακοπές μου προηγουμένως ανέμενα τουλάχιστον 15 μέρες ευδαιμονίας. Δεν ζήταγα και πολλά. Ναι, όμως ζήταγα πάρα πολλά. Ζήταγα πάρα πολλά για αυτό που μπορεί να αντέξει ο εγκέφαλός μας. Γιατί ο εγκέφαλός μας, αυτό το γνωρίζουμε μέσω νευροεπιστημονικών μελετών, ο εγκέφαλός μας δεν αντέχει να βρίσκεται σε πάρα πολλή ώρα σε αυτή την εκστατική ευδαιμονική κατάσταση χωρίς κανέναν αντιπερισπασμό. Αυτό το ξέρουμε μέσα από μελέτες από διάφορες ορμόνες, οι οποίες με συγκεκριμένες ρυθμίσεις μας δίνουν αυτή την ευχάριστη αίσθηση, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ευδαιμονία κάποιες στιγμές. Αυτές οι ορμόνες είναι, για παράδειγμα, η οκυτοκίνη, πάνω στην οποία δούλεψα στη διδακτορική μου διατριβή, η ντοπαμίνη και η σερωτονίνη. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να νιώθει αυτή την κατάσταση ευδαιμονίας για κάποια λεπτά, μέχρι και για κάποιες ώρες. Όχι για πολλές μέρες, ούτε για πολλούς μήνες, ούτε για πολλά χρόνια. Και πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, να το καταλάβουμε αυτό? Μπορούμε να το καταλάβουμε μέσω των αναζητήσεών μας, να φέρουμε στα όρια τον εγκέφαλο. Πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν τον εγκέφαλο στα όρια? Μέσω της τεχνητής διέγερσης της ευδαιμονίας, της τεχνητής διέγερσης
του τέλους, όπως το αποκαλώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολύ νέοι άνθρωποι, ή όχι μόνο νέοι, λένε ότι γιατί ο εγκέφαλός μου μπορεί να με καθιστά ικανό να χαίρομαι και να περνάω καλά με τους φίλους μου μόνο για 4 ή 5 ώρες και μετά κουράζομαι και θέλω να πάω στο σπίτι. Εγώ θέλω να μπορώ να περνάω καλά για 15 ώρες. Άρα υπάρχουν κάποιες ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν ικανό τον εγκέφαλό μου να περνάει καλά για περισσότερο χρόνο. Άρα θα πάρω αυτές τις ουσίες. Ναι, όμως μετά ο εγκέφαλός, αυτό που θα σου δείξει, είναι ότι στην ουσία δεν μπορεί να επιβιώσει έτσι για πολλή ώρα. Θα προσπαθήσει μετά ο εγκέφαλός σου να επανακτήσει την ισορροπία του, δίνοντάς σου όχι 15 ώρες, δίνοντάς σου κάποιες μέρες ίσως παρενεργειών ναυτίας, πολύ δυσάρεστης ψυχολογικής κατάστασης και άλλες πάρα πολλές παρενέργειες που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, ακόμη και όταν τεχνητά προσπαθούμε να διεγείρουμε αυτά τα συναισθήματα, καταλαβαίνουμε ότι ο εγκέφαλός μας αντιδρά, ο εγκέφαλός μας θέλει πάση θυσία να επανακτήσει αυτήν την ισορροπία. Μπορεί να μπορούμε να τον πιέσουμε με κάποιες ουσίες, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι εντέλεια επιθυμητά. Μια παρένθεση εδώ, επειδή το θέμα των ναρκωτικών ουσιών είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, ότι βέβαια μπορούν οι ναρκωτικές ουσίες σε συγκεκριμένες ποσότητες και ελεγμένες από συγκεκριμένους μελετητές, από συγκεκριμένους γιατρούς, να επιφέρουν μόνο επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως η χρήση πρέπει να είναι πολύ, πολύ ενημερωμένη, θα μπορούσα να την αποκαλέσω σχεδόν επιστημονική. Κλείνει η παρένθεση. Ποιοι είναι οι τρόποι λοιπόν με τους οποίους μπορούμε φυσικά να διεγείρουμε αυτά τα ωραία συναισθήματα της ευδαιμονίας? Αυτό που μας έρχεται κατευθείαν στο μυαλό είναι αυτό το συνέστημα που νιώθουμε όταν είμαστε με τους φίλους μας, όταν βρισκόμαστε σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Πώς για παράδειγμα εγώ πριν από 2 χρόνια στα γενέθλιά μου. Τι πιο λογικό να καλέσω τους φίλους μου και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα γενέθλιά μου. Και βέβαια είναι λογικό γιατί ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια έχει δείξει πόσο κοινωνικός είναι. Είναι ένα όν το οποίο σε σχέση με πολλά άλλα από τα υπόλοιπα ζώα του βασιλείου είναι ουσιαστικά υπερκοινωνικό. Είμαστε οργανωμένοι σε πόλεις οι οποίες είναι πυκνοκατοικημένες, οι οποίες στην ουσία βασίζονται, όλη τους η ανάπτυξη βασίζεται στο γεγονός ότι θα συνεργαζόμαστε, ότι θα μιλάμε, ότι θα αλληλεπιδρούμε. Ωστόσο, αυτό που θεωρώ είναι ότι αυτό το συνέστημα της κοινωνικής ανταμοιβής, ότι έχει υπερπρόθεση και ότι θεωρείται το σημαντικότερο και ότι όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι τρόποι ανταμοιβής, αν δεν είναι κοινωνικοί, ότι είναι εναλλακτικοί τρόποι βέβαια, αλλά ότι είναι αρκετά φτωχότεροι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν τρόποι προσωπικής διέγερσης, όχι κοινωνικής διέγερσης, προσωπικής διέγερσης αυτής της ανταμοιβής, οι οποίοι μας δείχνουν νευροεπιστημονικές μελέτες ότι είναι εξίσου δυνατοί όπως αυτοί που μας προκαλούν αυτή την κοινωνική ανταμοιβή. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για την ανταμοιβή, όπως την ονομάζω εδώ, της σωστής νότας. Όταν κάποιος παίζει πιάνο και παίζει την κάθε σωστή νότα μετά από την άλλη, η ντοπαμίνη του, η οκυτοκίνη του, η σεροτονίνη του και άλλες ορμόνες ρυθμίζονται με έναν τρόπο που τον καθιστούν ικανό να νιώσει ευδαιμονικά συναισθήματα αντίστοιχα με αυτά όταν βρισκόμαστε έξω με τους φίλους μας. Άρα, γιατί να μην προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και αυτούς τους τρόπους πιο προσωπικής ανταμοιβής. Μάλιστα, τους είδαμε να έρχονται στο προσκήνιο πολύ πρόσφατα στην πανδημία και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όπου πάρα πολύ μας έλειψε αυτή η κοινωνική ανταμοιβή και όπου νιώθαμε ότι κάθε άλλη ανταμοιβή που προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσω, για παράδειγμα, μιας οποιασδήποτε ασχολίας όπως το πιάνο, όπως ο χορός, όπως το να κάνουμε και να διαβάσουμε ένα βιβλίο, μας φαινόντουσαν ότι δεν ήταν τόσο ικανές, δεν ήταν τόσο δυνατές. Ωστόσο, αυτό που μας λέει ο εγκέφαλός μας είναι ότι αν καθίσουμε και πραγματικά μελετήσουμε, αν κάνουμε πρακτική πάνω σε αυτούς τους άλλους τρόπους ανταμοιβής, ότι θα είναι εξίσου ισχυρή.
Εμένα ο δικός μου τρόπος ανταμοιβής δεν είναι το πιάνο, είναι το φλαμένκο. Και πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο στα σύννεφα βρίσκομαι κάθε φορά που τα τακούνια μου ηχούν στον αναμενόμενο ρυθμό. Το μόνο κακό με το δικό μου χόμπι είναι ότι πρέπει να με αγαπάνε πάρα πολύ οι γειτονές μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά το τέλος αυτής της ομιλίας θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ηρεμήσω μέσα μου. Ναι, ναι, ναι. Τι αποκόμισες εσύ από αυτή? Ότι δεν πρέπει να περιμένω να πάω 60 για να ζήσω τη ζωή μου. Πρέπει να κυνηγήσω την ευδαιμονία τώρα που είμαι μικρή, γιατί είναι μικρές στιγμές. Τα είπα καλά? Άρα και εγώ να μην περιμένω να μπω σε μια μεγάλη λίστα. Άμα βρεθεί κάποια στο δρόμο μου και μου πούνε ότι χωράω, να μπω. Μπες και σε μια λίστα σούπερ μάρκετ, ναι. Επειδή υπάρχουν ανάμεσά μας μεταδιδακτορικοί ερευνητές και ξαφνικά από τη Θεσσαλονίκη βρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμένα να με βάλεις τόσο χαμηλά σε ένα απλό σούπερ μάρκετ. Ας μου έλεγες σε ένα σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης. Ποιο είναι ένα σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης, ας μου πει κάποιος. Ας μην κάνουμε τοποθέτηση, βάλτε με σε ένα γνωστό όμως, παρακαλώ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μετά από αυτά που ακούστηκαν πριν, δεν μπορώ να συνεχίσω αυτήν εδώ την παρουσίαση και σου αξίζει να αφήσω στα χέρια σου τον επόμενο ομιλητή που από ό,τι ξέρουν είναι και ο αγαπημένος σου. Οπότε, μάλλον δεν είναι μεγάλη τιμωρία αυτό που κάνω τώρα, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω γιατί πολύ με πλήγωσες. Δεν είναι σωστό να δείχνουμε προτίμηση ανάμεσα στους ομιλητές, αλλά αλήθεια είναι ότι ο κύριος Βαβαγιάννης Αντώνης είναι από τους αγαπημένους μου σκητσογράφους. Κάνει το γνωστό κόμικ Κουραφέλ Κυθρά. Και η σημερινή του ομιλία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Διότι τι είναι πιο σημαντικό, να είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουμε ή να κάνουμε κάτι το οποίο μας κάνει χαρούμενους και μας φέρνει ευδαιμονία? Δεν θα απαντήσω, θα αφήσω τον κύριο Βαβαγιάννη να μας τα πει. Γεια χαρά. Είμαι ο χειρότερος ομιλητής στον κόσμο. Και μόνο η ιδέα ότι πρέπει να βγω να μιλήσω δημόσια είναι αρκετή για να αρχίσω να υδρώνω τα χέρια μου, να κάνω σαρδάμες στις σκέψεις μου, να τρέμω τα πόδια μου. Δηλαδή, μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να έχω παίξει μπορεί και 100 συναυλίες από τα 15 μου που ξεκίνησα να παίζω live μέχρι σήμερα. Είναι ζήτημα να έχω πει 10 λέξεις σε όλες αυτές. Και θα μου πείτε... Καλά, ρε Σέντον, πόσο χάλια, ας πούμε, είσαι στις ομιλίες. Θα σας πω εγώ. Πριν 3 χρόνια χρειάστηκε να παρουσιάσω ένα βραβείο ελληνικών κόμιξ. Ανέβηκα λοιπόν πάνω στη σκηνή. Μπροστά μου ήταν άνθρωποι που θαυμάζω και αγαπώ πάρα πολύ για τη δουλειά τους. Και άρχισα να διαβάζω τους υποψήφιους για το βραβείο. Μέσα στους υποψήφιους που διάβασα ήταν και ο Καλ. Λέω, ποιος είναι αυτός ο Καλ? Τους ξέρω όλους που κάνουν κόμιξ, δεν ξέρω κανέναν Καλ. Και σιγά σιγά κατάλαβα από τα γέλια του κοινού ότι ο Καλ ήταν το επόμενο βραβείο, που ήταν το βραβείο καλλιτεχνικής επιμέλειας. Δηλαδή, παραλίγο να δώσω ένα βραβείο στον Καλ επιμέλεια, που ήταν το επόμενο βραβείο που έπρεπε να δοθεί. Είμαι τόσο κακός, δηλαδή, στην δημοσιομιλία. Και νομίζω τώρα ότι εσείς που με βλέπετε θα σκέφτεστε δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί είσαι εδώ. Δεύτερον, τι μας τα λες αυτά? Ήρθες εδώ για να κάνεις group therapy? Όχι, σας τα λέω αυτά γιατί ακριβώς είμαι εδώ. Και αν ο λόγος που είμαι εδώ είναι να εξηγήσω πώς μπορείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα, ένα μέρος του είναι ότι αν κάτι θέλω να το κάνω ή μου φαίνεται αρκετά challenging για να το κάνω, θα το κάνω και δεν θα με επηρεάσει τόσο η άποψη που έχω εγώ για το πόσο καλός είμαι σε αυτό ή το τι πιστεύουν οι άλλοι για μένα. Αυτό δεν έπαιξε ποτέ ρόλο. Και γι' αυτό θέλω να σκεφτείτε κι εσείς τώρα, αν κάποτε θέλατε να κάνετε κάτι δημιουργικό ή θέλατε να ολοκληρώσετε κάποιο δημιουργικό σχέδιο, τι ήταν αυτό που σας σταμάτησε? Με βάση τη δική μου εμπειρία, συνήθως, επειδή πολλές φορές με πλησιάζουν άνθρωποι και μου λένε «Α, κάνεις κόμιξ, πω, και εγώ θα ήθελα να μπορώ να κάνω κόμιξ» ή «Α, ζωγραφίζεις και εγώ θα ήθελα πολύ να ζωγραφίζω». Αυτό που τους ρωτάω πάντα είναι «Οκ, και γιατί δεν το κάνεις?» Η απάντηση είναι «Μα εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε μια ευθεία γραμμή». Θα σας πω λοιπόν ένα μικρό μυστικό. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μια ευθεία γραμμή. Γι' αυτό υπάρχουν οι χάρακες. Επειδή όμως ως δάσκαλος δουλεύω και με παιδιά, ξέρω ότι όταν ένα παιδί έρθει και σου ζητήσει να κάνει κόμιξ, ότι θέλει να κάνει κόμιξ,
το μόνο που χρειάζεται για να το κάνει είναι να του δώσεις ένα χαρτί και ένα μολύβι. Αν υπάρχει θέληση και διάθεση, δεν θα αναρωτηθεί ποτέ αν μπορεί να κάνει μια ευθεία γραμμή. Αυτό το παιδί όλοι μας το έχουμε μέσα μας, αλλά έρχεται αυτή η κακούργα η κοινωνία και μας κάνει να νιώθουμε ένοχοι γι' αυτό και να το καταπιέζουμε με κάθε τρόπο. Γιατί σκεφτόμαστε, πω, τι θα πει η κοινωνία αν εγώ δεν μπορώ να τραβήξω μια ίσια γραμμή. Εντάξει, αδιάφορον, τι μας νοιάζει. Όταν ξεκίνησα τα κουραφέλκυθρα, τα είχα στείλει σε όλα τα περιοδικά της εποχής. Μιλάμε για εποχή που ακόμα κυριαρχούσαν τα έντυπα μέσα. Στην καλύτερη περίπτωση μου είπαν ότι, φίλε, αυτό το πράγμα δεν βλέπετε. Στη χειρότερη και πιο συχνή, δεν πήραν καν τα 2 δευτερόλεπτα που χρειάζεται για να μου απαντήσουν στο mail. Δεν με σταμάτησε βέβαια ούτε για πλάκα. Δηλαδή τα ανέβαζα σε ένα δικό μου site τότε, που λεγόταν Vavax, θρηλυκό, και το διάβαζαν για τα πρώτα χρόνια, 1-2 χρόνια, μπορεί και 10 άτομα την ημέρα, κάθε φορά που ανέβαινε. Σήμερα, μέσω Facebook, Instagram, Lumen κτλ., ένα νέο strip θα φτάσει τουλάχιστον σε 100.000 οθόνες. Και αυτό δεν σας το λέω για να κάνω επίδειξη ή να σας πω ότι πόπο αυτοί που δεν με πήραν τότε ήταν κακοί ή δεν ήξεραν τι τους γινότανε. Πιθανότατα να είχαν και απόλυτο δίκιο που δεν με πήρανε. Εγώ όμως θέλω να σας το πω για να καταλάβετε ότι χρειάζεται ένα πολύ μεγάλη υπομονή και πολύ μεγάλη αναισθησία στα εξωτερικά ερεθίσματα για να πετύχει ένα τέτοιο project. Άντε, πες πως το δημιούργημά σου κατάφερε να ανέβει δημόσια. Τότε έχεις να αντιμετωπίσεις ένα καινούριο πρόβλημα, τα αρνητικά σχόλια που θα πάρει. Αν ανέβει δημόσια στο ίντερνετ, σίγουρα θα δεχτεί αρνητικά σχόλια. Και μην μου πείτε τώρα εσείς που το βλέπετε στο YouTube, ότι αν σκρολάρετε λίγο παρακάτω, δεν θα δείτε αρνητικά σχόλια. Εννοείται θα δείτε αρνητικά σχόλια. Τουλάχιστον ελπίζω ένα από αυτά να είναι για τίμηση στην Ελλαδίτσα μας. Και όσο και να μην το θέλεις να μην σε πειράσουν, θα σε πληγώσουν, θα σε θυμώσουν και δεν πρέπει με τίποτα να τα αφήσεις να σε τσακίσουν. Εγώ δηλαδή, για να το αντιμετωπίσω, αποφάσισα ότι ο καλύτερος τρόπος που μπορώ να το κάνω είναι να τα αγκαλιάσω, να τα βάλω και να τα κάνω και αυτά ένα κομμάτι της πλάκας. Okay. Όταν ο άλλος, ας πούμε, σου γράφει για ένα κόμικ που έχει το θέμα των Σάουρων, δεν σέβεσαι τη θρησκεία μας, εντάξει, και είναι λίγο εύκολο να το πάρεις στην πλάκα. Αυτό είναι αληθινό παρεπτόντως. Αλλά θα υπάρχουν κι άλλα που είναι απλά κακόβουλα. Και η πρώτη σου αντίδραση είναι να πας κατευθείαν πάνω τους, γιατί είναι η ανθρώπινη φύση. Δεν πάνε να σου λένε 20.000 άτομα ότι λατρεύουν αυτό που έκανες, θα πάει και θα πέσει το μάτι σου στον ένα που θα πει «Έλεος, ποιος γελάει με αυτά». Και εκεί πρέπει να σκεφτείς ότι είναι πολύ θλιβερό ένα άτομο να σχολιάζει αρνητικά κάτι που του δόθηκε δωρεάν στο ίντερνετ. Εσύ το έχεις δημιουργήσει, το έχεις χαρίσει στην ουσία, στον κόσμο. Και είναι πολύ κακομαθημένη συμπεριφορά να αντιδράσει έτσι και γι' αυτό σε τέτοια άτομα η μόνη απάντηση μπορεί να δοθεί από τον MC συνετό επικριτή. MC συνετός επικριτής, in the house. Haters, σας έρχεται. Λες, βασικά αυτό δεν ήταν αστείο. Α, δεν ήταν αστείο, ε! Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι ήταν αστείο. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, λοιπόν. Μου λες, ok boomer, boomer εγώ, με τον κακό σου τον καιρό, που στην ηλικία σου έπιαγα την πέτρα και την έστειβα και γινόταν νερό. Για άνοιξε κανένα βιβλίο αντί να είσαι όλη μέρα με τα μπλιμπλί και αυτά που ασχολείστε. Όταν με προσκάλεσα να μιλήσω εδώ, ρώτησα τα παιδιά, γιατί εγώ πραγματικά δεν νιώθω ότι είμαι σε θέση να συμβουλέψω κανέναν για οτιδήποτε, για το πώς να πετύχει στη ζωή του ή πώς να πετύχει τους στόχους του. Μου είπανε, θα θέλαμε να μιλήσεις για το πώς μπορεί κάποιος να ασχολείται με πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Ωραία, σκέφτηκα. Ωραία. Έχω ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Έχω τη λίστα με τις συμβουλές του πώς να ασχοληθείς με πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Και η οποία λίστα λέει αυτό. Μην. Απλά μην. Μην το κάνεις. Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, αστειεύομαι, αλλά πολλές φορές εκεί που κάνω, έχω 500 deadlines που τρέχουν. Το πρωί είμαι στη δουλειά. Το απόγευμα πρέπει να τρέξω να προλάβω το αυριανό κόμικ. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να φύγω για live, πρέπει να φύγω για φεστιβάλ κτλ. Σκέφτομαι, γιατί να μην μπορούσα απλά να τελειώσω τη δουλειά και να χυθώ στον καναπέ, ας πούμε, και να βλέπω τηλεόραση. Ή άλλες φορές λέω, αν μπορούσα όλη αυτή την ενέργεια να την πάρω και να την επικεντρώσω σε ένα πράγμα, πόσο καλύτερα
θα ήταν και πόσο καλύτερος θα ήμουν σε αυτό και πόσο πιο εύκολα θα ήταν όλα. Υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν αυτό και εκεί πρέπει να αναρωτηθείς αν αυτό σου ταιριάζει καλύτερα. Είναι και αυτό πολύ αξιοθαύμαστο. Πάντα θα αμφιβάλλεις για τις επιλογές σου, αλλά κάποια στιγμή εγώ κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να είμαι ένα από αυτά τα δύο παραδείγματα. Δηλαδή, απλά έτσι είμαι και έτσι ήμουν πάντα. Θα έβλεπα έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην τηλεόραση, θα έλεγα τώρα πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Θα έτρωγα ένα ωραίο φαγητό, θα πρέπει να πω τώρα πρέπει να μάθω πώς μαγειρεύεται αυτό. Και βέβαια δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε μια σχολεία όλη τη μέρα. Μετά από λίγο φεύγει το μυαλό μου. Οπότε, ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι μήπως τελικά ο λόγος που κάνω τόσα διαφορετικά πράγματα είναι επειδή έχω απλά μια διάσπαση προσοχής. Δηλαδή, okay, δεν έχω διαγνωστεί ποτέ, ας πούμε, με διάσπαση. Αυτό τι είναι τώρα, είναι... Αυτό είναι, ας πούμε, αποτύπωμα από τον αντίχειρα. Ναι. Okay. Οπότε, ναι, κάνω πολλά πράγματα. Δουλεύω στο σχολείο, με πιτσιρίκια, τα αγαπώ πάρα πολύ. Παρόλο που κάμια φορά μεσογραφίζουν να πέφτω από ένα γκρεμό από τον οποίο με σπρώχνουν κάποια γιγαντιά πουλερικά. Συμβαίνουν αυτά. Οι περισσότεροι με έχετε ακουστά από τη δουλειά μου στα κόμιξ. Κάποιοι από εσείς, από εσάς, μπορεί να ξέρετε ότι από την εφηβεία μου μέχρι σήμερα ασχολούμαι, ας πούμε, ή μη επαγγελματικά με τη μουσική. Και ακόμα και στη μουσική δεν μπορώ να περιοριστώ σε ένα πράγμα. Έπαιζα με τους Empty Frame, αλλά ήθελα να παίζω και πιάνο, ήθελα να παίζω και τύμπανα, ήθελα να παίζω και κιθάρα, έπρεπε να τα κάνω όλα. Και αυτά είναι τα πράγματα που γενικά φαίνονται. Έχω κάνει ένα σωρό άλλες ασχολίες, οι οποίες δεν έχουν βγει προς τα έξω και δεν έχουν φανεί. Έχω σχεδιάσει επιτραπέζια, έχω ασχοληθεί με ό,τι άθλημα υπάρχει, έχω σχεδιάσει video games, έχω μοντάρει πράγματα, έχω παίξει σε ταινίες με φίλους, έχω αρθρογραφήσει σοβαρά, έχω αρθρογραφήσει και τελείως ασόβαρα, έχω κάνει μια σειρά από εκπομπές και podcasts. Και γενικά, μια φορά τα είχα πάει και πάρα πολύ καλά στον Αρκαλιευτή, να το πούμε και αυτό. Και επίσης έχω ένα φοβερό ταλέντο να ανησυχώ για πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Okay, εντάξει, το παρατράβηξα λίγο, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι από όλα αυτά που ανέφερα, το πιο γνωστό από όλα, η κορυφή, ας πούμε, που έχω φτάσει σε θέμα διασημότητας, ήταν εκείνο το πάρτι το 2007 που είχα ντυθεί Γκάλι Σκούπερ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πολλές φορές μου κολλάνε την ταμπέλα πολυτάλαντος. Αλλά εδώ θα πούμε αλήθειες και θα σας πω ότι εγώ δεν έχω ούτε ένα ταλέντο. Πραγματικά δεν το πιστεύω καθόλου. Okay, μια ευκολία, π.χ. στη μουσική που άλλοι δεν έχουν, την έχω, ας πούμε, στο αυτί και τα λοιπά. Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Και στο σχέδιο, εντάξει, ας μην το συζητάω, είδατε τι γίνεται. Στο χιούμορ, ο μόνος λόγος που εγώ βγάζω ψωμί από το χιούμορ, ενώ άλλοι φίλοι μου που ξέρω που είναι πολύ πιο αστεία από μένα δεν βγάζουν, είναι ένα τετράδιο. Δηλαδή, εγώ απλά έχω ένα τετράδιο στο οποίο όποτε βλέπω κάτι αστείο το σημειώνω. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί να μην έχω ταλέντο, αλλά τουλάχιστον δεν έχω ταλέντο σε πολλά πράγματα. Με λες δηλαδή και πολύ ατάλαντο. Το μόνο που έχω είναι μια τεράστια θέληση να μάθω και να δημιουργήσω πράγματα. Από πάντα. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδί ακόμα, οι γονείς μου με βάζαν μπροστά σε ένα αρμόνιο ή μου δίνανε ένα μπλοκ. Με παρατάγανε εκεί πέρα όλη μέρα και κάνουν τη ζωάρα τους και δεν τους απασχολούσα ποτέ ξανά. Εδώ, παρένθεση, υπάρχει ένα ιστορικό ντοκουμέντο, έτσι. Η πρώτη μου ηχογράφηση. Πρόσφατα την ανακαλύψαμε σε μια κασέτα. Πρέπει να ήμουν 2 χρονών. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα, λοιπόν, το γουρουνάκι με τους θρυλικούς στίχους. Γουρουνάκι με τα φτερά, τι ψηλά που πετά, στα πόδια του δεν στέκεται γιατί είναι γορίλας. Αυτό το τραγούδι έδειξε από νωρίς ότι διαγράφεται μπροστά μου μια μεγάλη καριέρα τόσο στη μουσική όσο και στον σουρεαλισμό. Αλλά το θέμα είναι ότι όσο ήμουν στο σχολείο, το ένιωθα πραγματικά το πίστευα, το ζούσα ότι ήμουν ταλέντο. Ο πρώτος λόγος γι' αυτό ήταν ότι οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικοί. Το άλλο είναι ότι δεν είναι δύσκολο σε μια τάξη 30 παιδιών να είσαι από τους 2-3 καλούς στη μουσική ή το να είσαι από τους 2-3 καλούς στο σχέδιο. Μετά όμως βγαίνει στον αληθινό κόσμο και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί θα πας στο 2 και θα δεις ένα παιδάκι 7 χρονών να παίζει το κομμάτι που εσύ προσπαθείς 2 χρόνια να το βγάλεις με την πρώτη ματιά. Εκεί λοιπόν είναι που έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Εκεί είναι η ώρα της κρίσης. Εκεί είναι το σημείο που θα πεις
άντε παιδάκι, και θα τα παρατήσεις ή θα δεχτείς ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος, ούτε να ανταγωνιστείς ούτε το παιδάκι ούτε οποιονδήποτε άλλον. Πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα, αλλά ποτέ δεν θα υπάρχει κάποιος που να είσαι εσύ πέρα από σένα. Και αυτό που μπορείς να δημιουργήσεις εσύ δεν έχει σημασία αν είναι καλύτερο. Δεν έχει σημασία να αρέσει τους άλλους, δεν έχει σημασία καν αν είναι καλό. Το μόνο που έχει σημασία είναι να το πραγματοποιήσεις και να είναι αληθινό για σένα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλό να προσπαθείς συνέχεια να βελτιώνεσαι. Okay, δεν είναι η Μοναλίζα, αλλά καταλαβαίνετε, σε σχέση με τα προηγούμενα είναι λίγο καλύτερο, δώσε το μου αυτό. Χωρίς να θέλω να αγνοήσω το πολύ ωραίο συνέστημα που έχω τώρα, το ότι δηλαδή το κόμικ μου φτάνει σε πολλούς ανθρώπους, ότι μετράει πολύ για κάποιους, ότι αλλάζει τη ζωή τους, ότι συνδέεται με χιλιάδες ανθρώπους. Χωρίς να θέλω να αναγνωρίσω το πολύ ωραίο συνέστημα που είναι αυτό που έχω τώρα. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι η δουλειά μου επηρεάζει πολλούς ανθρώπους θετικά, ότι αγαπούν τα πράγματα που έφτιαξα, ότι μας συνδέει κάτι κοινό με χιλιάδες ανθρώπους που δεν έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα αυτό, αλλά μου έδινε απίστευτη χαρά και η δημιουργία όταν ήταν η εποχή που έκανα τα κόμιξ για ένα site που το διάβαζαν 10 άτομα. Και έτσι μπορείς να εξασφαλίσεις και την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα του έργου σου. Ο νούμερο ένας σκοπός πάντα πρέπει να είναι να αρέσει σε σένα. Δεν είναι σνόμπ και εγωιστικό. Αν εδώ το θέμα μας είναι η ευδαιμονία, στην τέχνη αυτό είναι η ευδαιμονία. Η προσωπική σου έκφραση. Και να ξέρεις ότι αυτό θα σε βοηθήσει να έχεις συνοχή και αυθεντικότητα στο έργο σου. Όταν το πρώτο σου κριτήριο είναι να αρέσει σε σένα αυτό που κάνεις. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι θα είστε σίγουροι ποτέ για αυτό που κάνετε. Το να κάνεις οτιδήποτε δημιουργικό είναι μια εισαγωγή στη διπολικότητα. Δηλαδή, θυμάστε αυτά τα κομιξάκια που είναι το καλό αγγελάκι και το κακό διαβολάκι, που το ένα σου λέει ότι τα καλά και το άλλο σου λέει τα κακά. Σε οτιδήποτε δημιουργικό θα έχετε το αγγελάκι που θα σας λέει ότι αυτό που κάνατε είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει στον κόσμο, ένα αριστούργημα, και θα είναι και το διαβολάκι που θα σας λέει ότι αυτό που κάνετε είναι μια ιδέα που δεν θα αρέσει σε κανέναν και ότι είστε ένα μηδενικό. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να αγνοήσεις το διαβολάκι. Και αυτό είναι που σταματάει τους περισσότερους ανθρώπους από το να κάνουν δημιουργικά πράγματα. Ναι, οκ. Καμιά φορά γίνεται βέβαια και αυτό. Όταν λοιπόν με ρωτάνε για το πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει ένα οποιοδήποτε project, η απάντησή μου είναι «Ο αποκύμα της φαντασίας μου, σε ευχαριστώ που χρειάζεται τη συμβουλή μου. Μακάρι και αληθινοί άνθρωποι να νοιάζονταν για τη γνώμη μου όπως νοιάζεσαι εσύ και να μην χρειαζόταν να σε φτιάξει το μυαλό μου». Εντάξει, υπερβάλλω, αλλά τέλος πάντων, είτε συζητήσεις που γίνονται στα αλήθεια, είτε συζητήσεις που γίνονται στο μυαλό μου, η απάντηση σε αυτό είναι απλά κάντο, απλά ξεκίνατο. Όλη η κούραση είναι στη σκέψη ότι θα το κάνεις. Η διαδικασία ποτέ δεν είναι κουραστική. Είναι σαν τα πιάτα που έχεις στον νεροχύτη. Δηλαδή, τα σκέφτεσαι όλη μέρα που είναι εκεί πέρα βουνό και σου τρώει απίστευτη κούραση και ενέργεια να το σκέφτεσαι. Ενώ όταν πας να το κάνεις, καταλαβαίνεις ότι τελικά ήταν 15 λεπτά υπόθεση. Εντάξει, τώρα αυτό το παράδειγμα μπορεί σε κάποιος να μην μιλάει, γιατί είναι κάτι περίεργο που πλέον τα πιάτα αμέσως μόλις φάνε. Αλλά τώρα εντάξει, δεν μιλάμε για ανώμαλους, μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους εδώ πέρα. Οπότε, ας πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα και για τους στόχους. Η ζωή είναι πιο πολύπλοκη από τους στόχους σου. Όχι ότι είναι κακό να τους βάζεις, αλλά από μόνοι τους δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, πέρα από το να σου δώσουν ένα παραπάνω κίνητρο. Για παράδειγμα, όταν εγώ πήγαινα στο Λύκειο, θα έλεγα ότι είχα σαν στόχο ζωής να βγάλω ένα βιβλίο και να βγάλω ένα δίσκο μουσικής. Άπιαστα όνειρα ήταν για μένα, για ένα παιδί Λυκείου. Τέλος πάντων, έτσι τα έφερε η ζωή, έτσι ήρθαν τα πράγματα, που στα 25 μου τα είχα κάνει και τα δύο. Θα έπρεπε λοιπόν μάλλον να πάω να αγοράσω ένα τάφο, να κλειστώ μέσα και να περιμένω το τέλος. Αλλά βέβαια δεν το έκανα, γιατί δημιουργήθηκαν καινούργιοι στόχοι. Άλλοι στόχοι που είχα δεν πραγματοποιήθηκαν. Δημιουργήθηκαν επιθυμίες που δεν ήξερα ότι είχα. Και οι στόχοι αυτοί έπρεπε να είναι συνέχεια σαν αναδιαπραγμάτευση. Είναι μια συνεχής αναδιαπραγμάτευση, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας αληθινός σταθερός στόχος. Και αυτός είναι να συνεχίσεις να κάνεις τα πράγματα που σε γεμίζουν. Ξέρω ότι σήμερα αυτό που κάνουμε τα κόμιξ έχει μια ανταπόκριση. Αλλά επίσης ξέρω ότι σε 2 χρόνια μπορεί να μην έχει καμία. Πόση ματέωση θα πρέπει να αντιμετωπίσω τότε? Αν ο στόχος μου είναι να με διαβάζουν όλο και περισσότεροι, ή να βγάζω περισσότερα βιβλία, ή να βγάζω περισσότερα λεφτά. Αυτοί οι μικροί στόχοι είναι συνέχεια σαν αναδιαπραγμάτευση. Ο μόνος στόχος που παραμένει είναι ότι μου αρέσει η δημιουργία και ό,τι και να κάνω θέλω να φροντίσω να είμαι δημιουργικός. Να τρέφω την ανάγκη μου αυτή και να μην αφήσω εξωτερικούς παράγοντες να με σταματήσουν από το να εκφράζομαι.
Αν λοιπόν παρακολουθήσεις την ομιλία μου ως εδώ και δεν έχεις εντοπίσει ακόμα τη μεγάλη αλήθεια, τη μεγάλη σοφία που έχω να σου μεταδώσω, είναι ακριβώς επειδή δεν έχω να σου μεταδώσω κανένα μεγάλο μυστικό. Δεν έχω ιδέα πώς να πετύχεις, ούτε πώς να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν έχω καμία συμβουλή να σου δώσω πάνω στο θέμα. Μπορώ όμως να σου πω μια ιστορία. Πριν από 4-5 χρόνια ήμουν στον πάγκο μου στο Comicdom με τα βιβλία μου. Ήτανε πρωί, ήτανε χαλαρά τότε, δεν είχε πολύ κόσμο. Έρχονται λοιπόν δύο κοπελίτσες 13-14 χρονών. Πιάνει μία το τελευταίο βιβλίο των Κουραφέλ, να το ανοίγει, το δείχνει στη φίλη της, λέει: Να, κοίτα εδώ, αυτό που μας είπε η Αλέξια. Η Αλέξια παρεμπιπτόντως είναι φίλη σχεδιάστρια κόμιξ φανταστική, Αλέξια Θωνέου, που εκείνη την εποχή έκανε μαθήματα κόμιξ σε παιδιά. Λέει: Να, κοίτα να το. Αυτό που μας έλεγε η Αλέξια. Δεν χρειάζεται να ξέρεις να ζωγραφίζεις ή να έχεις ταλέντο για να κάνεις κόμιξ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το πει στη μούρη μου, βέβαια. Οκ. Okay. Εγώ μπορώ να το λέω για τον εαυτό μου, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να το λένε και άλλοι για μένα. Τέλος πάντων. Αλλά μετά το σκέφτηκα λίγο και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά τον τρόπο που λειτουργώ. Η συμβουλή λοιπόν που έχω να δώσω είναι η εξής. Ναι, θα δώσω συμβουλή. Εντάξει, είπα πριν ότι δεν θα δώσω, αλλά τι είμαι εγώ για να μην δώσω. Οι άλλοι δηλαδή, όλοι εδώ που δίνουν, τι είναι. Καλύτεροι. Η συμβουλή είναι η εξής. Αν το να δημιουργείς, το να μαθαίνεις πράγματα σου δίνει χαρά, μην αφήσεις εξωτερικούς παράγοντες να σου το στερήσουν. Ξέχνα τη δασκάλα του πιάνου που σου είπε ότι δεν έχεις μέλλον στη μουσική. Ξέχνα το διαολάκι που σου λέει ότι δεν μπορείς να τραβήξεις μια ίσια γραμμή. Και άκου το παιδί μέσα σου που απλά θέλει να το κάνει. Ακόμα και αν είσαι χάλια σε αυτό. Και ας μην έχεις ταλέντο. Στο κάτω-κάτω, αν είναι να μην έχεις ταλέντο, τουλάχιστον φρόντισε να μην έχεις ταλέντο σε πολλά πράγματα. Έχει πλάκα να είσαι πολύ ατάλλαντος. Νομίζω ότι η λέξη πολυατάλαντος είναι η νέα αγαπημένη μου λέξη. Είναι πολύ καλή όντως και πρώτη φορά βλέπω έναν άνθρωπο να δηλώνει πολυατάλαντος, να είναι τόσο χαρούμενος γι' αυτό και να στο μεταδίδει και να είναι κάτι που είναι wow, γιατί συνήθως έχουμε στο μυαλό μας να προσπαθούμε να είμαστε σε όλα τέλη και να το παρουσιάζουμε σαν κάτι που δεν έχει από πουθενά ούτε μία μικρή ρογμή. Και ήταν πολύ ρεαλιστικό αυτό που ακούσαμε, μου άρεσε πολύ και με άγγιξε. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με πιο όμορφο τρόπο από τη μουσική της Δήμητρας και του Κώστα, που έχουν μια πολύ όμορφη ιστορία να μας δείξουν πέρα από τα όμορφα τραγούδια. Η ιστορία έχει ως εξής. Η Δήμητρα μένει στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας μένει στην Αθήνα και έχουν βρει τη μουσική ως τον τρόπο με τον οποίο καταφέρουν και συναντιούνται. Εμένα αυτό μου φαίνεται από τα πιο ρομαντικά πράγματα που έχω ακούσει ποτέ και τα πιο. Όχι ρομαντικά με την επιφανική έννοια, αλλά με την πολύ βαθιά γλυκιά έννοια. Και ανυπομονώ να τους ακούσουμε. Κι ένα κουνελάκι πόλο μου κουνάει, πόλο μου κουνάει τα αυτιά και δε μου καίγεται καρφί αν εσύ περνάς και δε μου ξαναμιλάς. Και δε μου καίγεται καρφί αν εσύ περνάς και δε μου ξαναμιλάς. Ίσως να ξανάρθεις
όταν θα έχω πια, όταν θα έχω πια χαθεί. Ή θα με έχουν θάψει, ή θα έχω μα, ή θα έχω μαραθεί. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες κι εσύ. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ας συνήθισες, κι ας συνήθισες κι εσύ. Για το γύρο του κόσμου θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μένει κι εσύ. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Σου τα μαλλιά φωλιάζουν λαπυρίδες. Πάνω στα λιτά μαλλιά, αχ την αγάπη μου είδες. Είδες το γέλιο του ουρανού, του γερακιού το ράμφος. Είδες το πρώτο της αφορμής το άνθος. Πάνω στα λιτά σου τα μαλλιά φωλιάζουν λαμπυρίδες. Πάνω στα λιτά μαλλιά, αχ την αγάπη μου είδες. Πάνω στο λευκό σου το λαιμό πέφτει πυκνό το χιόνι. Πάνω στο λευκό λαιμό χέριζε στο ζυγόνι. Φέρνει τα πέντε δάχτυλα, φέρνει τα δέκα χάρια, φέρνει και σώμα δίστροπο στα σκοτάδια. Πάνω στο λευκό σου το λαιμό πέφτει πυκνό το χιόνι.
στο ζυγόνι. Πάνω στα ματοκλάδα σου ζει στήλη της ξεχασμένος. Πάνω στα ματοκλάδα εσύ σαν ανεβασμένος παίζεις λαού το μεύτερο κι εγώ τα μάτια κλείνω δίστρας από τα βλέφαρα και στην καρδιά σ' αφήνω. Πάνω στα ματοκλάδα σου ζει στήλη της ξεχασμένος. Πάνω στα ματοκλάδα εσύ σαν ανεβασμένος. Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί άλμπατρος πιάνουνε πουλιά μεγάλα της θαλάσσης που ακολουθούνε σύντροφοι το πλοίο νοχελική καθώς γλιστρά στο ωκεανού της άχανης εκτάσης. Σκείται τέτοιο ο φτερωτός ταξιδευτής δηλός το ωραίο πουλί τι κωμικό κι αδέξιο παπωμένη ένας τους με την πίπα του το ράμφος του χτυπά κι άλλος χωλένοντας το πως πετούσε παρασταίνει. Tararein, tarareira, teirarein, tararein, tarareira. Ίδιος με τούτο ποιητής, τα γεροχοπουλή, που ζει στην πόρα κι αψηφά, το βέλος του θανάτου. Σαν έρθει εξόριστο στη γη και στην οχλοβοή μες στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματα του. Ταραρέιν, ταραρέιρα. Αρχέσαι με τα κύματα στην εδική μου αγκάλι. Αμύγδαλα κι τσακίσα και μέσα σε ζωγραφίσα. Ο μισεμός είναι καημός. Το έχε για είναι ζάλι.
και το καλός και το καλός ορίσατε. Είναι χαρά, είναι χαρά μεγάλη, θάλασσα κι αλμύρο νερό να σου κακιώ. Στα λαγματιά, στα λαγματιά, το μαρμαρό τρυπιέται. Κι αγάπη που δεν παίρνεται, δεν πρέπει να. Δεν πρέπει να αγαπιέται. Θάλασσα κι αλμύρο νερό να σου κακιώσω. Δεν μπορώ. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν. Και γι' αυτό θα πρέπει να καλέσουμε ξανά στη σκηνή την curator Αλεξία Κούβελα για να τελειώσουν όλα έτσι όπως ξεκίνησαν. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το event. Και τώρα η παρουσίαση της οργανωτικής που με βοήθησε να στήσουμε και να φτιάξουμε όλο αυτό. Θα ξεκινήσω με την Ελίνα Κουίδη. Αναστασία Κοκοτάκη. Λαμπρινή Τρούγκου. Αντώνης Μπάγιος. Βασίλης Γκοντούρας. Ελένη Αμπράζη. Γλυκερία Ζακύλα. Κυριακή Αρναούτη. Κατερίνα Τριανταφυλλίδου. Παναγιώτα Ντούρμα. Ελπίδα Στραγάλη. Ασημίνα Κατσέα. Ντορίνα Ακρίβα. Βασιλεία Κρετσόβαλη. Ιωάννα Νεστορίδη. Κωνσταντίνος Κουκοβίνος. Παναγιώτης Μπουντζιούκας. Φέδρα Γατσαρούλη. Γιάννης Καζαντζίδης. Χρύσα Κουτσόγλου. Σίμος Μανιάτης. Άγγελος Ελεύθερας. Μέρη Κούβελα. Και φυσικά το δεξί μου χέρι, ο co-curator μου, Παναγιώτης Καρατάκης. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τους εθελοντές μας, τους χορηγούς μας, όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν να στηθεί το φετινό event. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε του χρόνου.